Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η ώρα των αποφάσεων πλησιάζει. Συγχωρέστε μου το πολύπλατη χαμόγελο. Ξέρετε, κάποιες φορές πρέπει να είσαι και αισιόδοξος. Και όταν έχεις και καλούς συνεργάτες στη δουλειά και μπαίνεις όμορφα με κέφι στη δουλειά, πάντα χαμογελάς. Τι να κάνουμε, Γιάννη Ντάσκα. Λοιπόν, 6 και σήμερα. Ευχαριστούμε. 6 και σήμερα για την τελική ετοιμιγορία. Mm-hmm. Για τις εκπομπές, την ώρα των αποφάσεων θα είναι 5 και σήμερα. 4 και σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ. Την Παρασκευή το βράδυ οι εκπομπές, οι έκτακτες με την παρουσία κάποιου από όλο το φάσμα, το πολιτικό φάσμα, θα σταματήσουν. Το Σάββατο είναι η μέρα της περίσκεψης και την Κυριακή η ώρα της τελικής απόφασης. Μέχρι τότε εμείς θα σας κάνουμε παρέα από το κανάλι αυτό. Θα προσπαθούμε να δίνουμε το λόγο σε όσο δυνατόν περισσότερες και νέα πρόσωπα από το πολιτικό σκηνικό να βγάλετε τη σωστή απόφαση για τις πιο κρίσιμες εκλογές που έρχονται στη χώρα. Καταστροφή, χάος, εάν δεν βγουν τα δύο κόμματα εξουσίας, λένε τα κόμματα εξουσίας που κυβέρνησαν μέχρι τώρα, αυτά μόνο εγγυώνται, λέει, την σωστή πορεία και την καλή πορεία. Πίσω τους έχουν 30 χρόνια, στα οποία οι εγγυήσεις που έδωσαν πήγαν στο ποτάμι. Το αν θα εγγυηθούν μεθαύριο ή όχι, Μαρία, θα το δούμε. Αν δοκιμαστούν και άλλα κόμματα στην εξουσία. Πάντως είδαμε, Γιάννη, τους τόνους της αντιπαράθεσης να ανεβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Επιτρέψτε μου το σχόλιο, το επίπεδο να πέφτει αρκετά. Δηλαδή ακούσαμε σχόλια τα οποία δεν είναι πολιτικά, είναι στα όρια της παραπολιτικής. Ακούσαμε σχόλια για ζευγάρια, για γάμους, για διαζύγια, για θέατρο. Βλέπουμε ότι προκειμένου να πολλώσουν τους ψηφοφόρους τους και να συγκεντρώσουν τα πουκιά τους, όλα τα κόμματα, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβάζουν τους τόνους. Μπαίνουν και θέματα, μπαίνουν και θέματα και χτυπήματα που εδώ στην Ελλάδα θεωρούνται κάτω από τη ζώνη στο εξωτερικό. Όχι, κάτω από τη ζώνη στο εξωτερικό θεωρείται το να μπορεί μια οικογένεια να υπερηφανεύεται, να επέρεται ότι κυβερνά συνεχώς μια χώρα και μάλιστα με άθλια αποτελέσματα. Το θέμα της οικογενειοκρατίας μπήκε και στη χώρα μας, στην πολιτική ατζέντα, Μαρία, και σήμερα, και καλά κάνει και μπήκε. Το Spiegel, ξένα έντυπα, γερμανικές εφημερίδες, η Deutsche Zeitung και άλλες, αναφέρονται στο θέμα της οικογενειοκρατίας και της διαφθοράς. Mm-hmm. Οικογενειοκρατία και κλεπτοκρατία πολλές φορές είναι έννοιες συνυφασμένες στην Ελλάδα και πάνε μαζί. Οι ξένοι το έχουν τούμπανο, εμείς εδώ κρυφό καμάρι. Όμως τα χρήματα στην Ελβετία και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους είναι πολλά. Οι οικογένειες που επέρονται ότι χωρίς την παρουσία τους η Ελλάδα δεν θα υπήρχε και αυτές την έφεραν εδώ που την έφεραν, έφτασε η ώρα να απολογηθούν για το τι έκαναν για τα χρήματα αυτά. Μαρία, τι λέει το ρεπορτάζ. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερα καυστικό το σημερινό σχόλιο της Süddeutsche Zeitung, 6 μέρες πριν τις εκλογές. Αναφέρεται στις αφορολόγητες τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων πολιτών και πολιτικών στην Ελβετία. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του συγκεκριμένου άρθρου, τα ποσά κυμαίνονται γύρω στις 200.000 ευρώ, ενώ ανάμεσά τους καταθέτες είναι και Έλληνες πολιτικοί. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι το σχόλιο. 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι, 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς, ενώ ανάμεσά τους καταθέτες είναι και Έλληνες πολιτικοί. Αλλά αυτό που προξενεί εντύπωση είναι το σχόλιο της εφημερίδας, το οποίο ουσιαστικά τι λέει, ότι μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν έκαναν τίποτα. Μέχρι πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Αθήνας έδειχναν ελάχιστη βιασύνη να κλείσουν φορολογική συμφωνία με την Ελβετία, όπως έκανε η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστρία. Ενώ λέει τώρα που η υπόθεση πιέζει, που ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, πιέζουν όλοι να κλείσει. Ο λόγος, λέει, εκλογές στις 6 Μαΐου και οργή των πολιτών που κατευθύνεται στα δύο μεγάλα κόμματα επειδή επί χρόνια παρέλειψαν να πατάξουν σοβαρά τη φοροδιαφυγή. Και αυτά μας τα λένε οι Γερμανοί σήμερα με τη Süddeutsche Zeitung 6 μέρες πριν από τις ελληνικές εκλογές, Γιάννη. Και αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί ψάχνουμε να βρούμε χρήματα. Είδε με τι έγινε με τις επικουρικές συντάξεις για 300 εκατομμύρια, την ίδια ώρα που 200 δις, σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις είναι και πολύ περισσότερα, είναι στην Ελβετία. Κάποιοι τα βγάλανε με βαλίτσες, με τσάντες, με δεν ξέρω κι εγώ με άλλο τρόπο, και εμείς εδώ σκοτωνόμαστε. Και με κότερα, με βαρκούλες που αρμενίζανε στη Μύκονο, σε κάποιους όρμους της Μύκονου το καλοκαίρι. Πληροφορίες μας και είναι ακριβέστατες, λένε ότι πολιτικοί, μερικοί δημοσιογράφοι και κάποιοι άλλοι έκαναν στη Μύκονο παρέα και τα βράδια αναχωρούσαν κότερα από εκεί γεμάτα με βαλίτσες και κάπως έτσι έφυγαν και στο εξωτερικό πάρα πολλά χρήματα. Το κότερο επόμενο σταθμό είχε σιγά σιγά τη Μεσόγειο, τελικό προορισμό το Μόντε Κάρλο και από εκεί ο δικός και κάπως φτάνει στην Ελβετία. Και έναν μεγάλο δημοσιογράφο τον έπιασαν έτσι και ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ονόματι Καπράνο που είχαμε την ατυχία να διοικεί το Ταμείο των Δημοσιογράφων, προφυλακίστηκε και έκτοτε καμία
συζήτηση και στο φωσπίτι το δικό μας πρέπει να πέσει πολύ φως, πάρα πολύ φως, γιατί πολλοί από εμάς, από το δημοσιογραφικό κλάδο εννοώ, έχουν βουτήξει τα χέρια τους και στα χρήματα και σε άλλες υποθέσεις διαφθοράς με τις οποίες υποθέσεις η πολιτική εξουσία κατάφερνε να κρατά τα ηνία της χώρας για πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα χρήματα στην Ελβετία είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και να το συζητήσουμε και απόψε, να ζητήσουμε από τους καλεσμένους μας απαντήσεις. Μέχρι να είναι και η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εδώ, η κυρία Άννα Μελάρα. Ένα ερώτημα έτσι. Αυτά τα χρήματα τελικά είναι ακόμα στην Ελβετία ή οι πολιτικοί ρίξανε και λίγο την μπάλα στην εξέδρα, κερδίσανε χρόνο όλο το πολιτικό σύστημα και βρήκανε χρόνο αυτά τα χρήματα να φύγουν από την Ελβετία και να πάνε σε άλλους φορολογικούς παραδείσους και άντε τώρα να τα βρεις. Δηλαδή, ακόμα και όταν επιτευχθεί η συμφωνία, τα χρήματα αυτά θα είναι εκεί. Πολύ σωστά. Το ερώτημα ήδη μας το απαντούν χωρίς να επιβεβαιώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος. Το έχουν πάει σε φορολογικούς παραδείσους που είναι απρόσβλητοι ακόμα από το ελληνικό νομικό καθεστώς. Με την Ελβετία λέει μπορεί να κάνουμε μια συμφωνία, με τη Σιγκαπούρη όμως καμία συμφωνία. Με στην Ινδία λένε επίσης είναι πολλά χρήματα, άντε να βρούμε εκεί τρέχα γύρευε που θα τα βρούμε. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Εμείς λέμε δεν πιστεύουμε την οικονομική κρίση, δεν την πιστεύουμε σε καμία περίπτωση έτσι όπως την παρουσιάζουν τα δύο κόμματα εξουσίας, γιατί βάζουμε την παράμετρο τόσα χρήματα στο εξωτερικό, ούτε μια απλή αίτηση να τα ζητήσουμε να έρθουν πίσω, γιατί να πιστέψουμε ότι κάποιοι μας λένε, αυτούς που μας λένε μάλλον, ότι είμαστε σε απόγνωση οικονομική. Και δεν ζητάμε τα χρήματα, δεν ζητάμε τα 2, 3, 4 δισεκατομμύρια που αναλογούν σε τόκους το χρόνο, μόνο τα μετρίως υπολογιζόμενα δισεκατομμύρια σε 200, δίνουν κάποια δισεκατομμύρια το χρόνο σε τόκους προς τη χώρα. Κάτσε μου, κάποιοι προτείνουν και ο κύριος Σαμαράς ακόμη η φορολογική αμνηστία για όσους τα φέρουν πίσω. Και ακούσαμε και τον κύριο Καρατζαφέρη προχτές να λέει να το γάλα του παιδιού μας ας τα φέρουμε πίσω, δεν πειράζει. Και ας είναι και πλήρως, υπάρχει και πλήρης αμνηστία. Τα χρήματα που οι επιχειρηματίες έβγαλαν στο εξωτερικό να τα φέρουμε πίσω, Μαρία. Αυτά που έβγαλαν οι επιχειρηματίες σε νόμιμη δραστηριότητα. Σε αυτούς να τους παρακαλέσουμε να τα φέρουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Σε αυτά τα χρήματα όμως τα παράνομα, τα χρήματα που είναι από μίζες και ο Γιώργος Παπανδρέου είπε το 2010 στη Θεσσαλονίκη ότι είναι προϊόντα πολυελασία, όχι. Αυτά τα χρήματα πρέπει να έρθουν κατασχεμένα, πρέπει να έρθουν από τα ταμεία που είναι στα ελληνικά ταμεία, οι δε κάτοχοι και οι ιδιοκτήτες τους, χωρίς κανένα απολύτως έλεος, την ώρα που αυτοκτονούν ελληνικές οικογένειες, στη φυλακή. Υπάρχει και ένα παραμύθι πολύ μεγάλο σήμερα, πολύ μεγάλο παραμύθι που αρχίζει να τρώει ο ελληνικός λαός, ότι η Βίκη Σταμάτη δεν αντέχει το κελί και άρχισε απεργία πείνας γιατί είναι άδικο να κρατείται μέσα. Για 2.000 οικογένειες ήδη στην Ελλάδα είναι πολύ βαρύς ο τάφος. Πάρα πολύ βαρύς. Ο τάφος των αυτοκτονιών. Αυτοκτόνησαν οι επικεφαλείς τους και τα παιδιά τους και οι υπόλοιπες οικογένειες είναι κάτω από τους τάφους αυτούς. Δεν έχουν και να θέλουν να σηκώσουν το κεφάλι τους, δεν μπορούν. Η κυρία Βίκη Σταμάτη από το παλάτι βρέθηκε στο κελί, είναι επόμενο, είναι λογικό να πιέζεται, αλλά να πιεστεί εκεί μέχρι να γυρίσει πίσω και το τελευταίο ευρώ και πάλι η ποινή να είναι ποινή ανάλογη το και παραδειγματική. Το θέμα είναι να πιέζονται όλοι, Γιάννη, να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν πιέζονται, όπως λες, άλλες ελληνικές οικογένειες που ενδεχομένως και να μην φταίνε. Βεβαίως όλα αυτά θα τα αποδείξει η δικαιοσύνη. Καθημερινής δεν είναι ένοχος μέχρι απόδειξη, πώς λέγεται, ποια είναι η έκφραση του πολιτισμού που έχουμε, του εναντίου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη να κάνει διακρίσεις. Όσοι φταίνε θα πληρώσουν και όσοι φταίνε θα πρέπει να τους μεταχειριστούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, δικηγόρος και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφια στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, είναι μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε κυρία Παπακώστα που ήρθατε. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Αφού καλησπερίσουμε και τους υπόλοιπους τον κύριο Τόλιο, ο κύριος Γιάννης Τόλιος, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην β' περιφέρεια της Αθήνας είναι κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Τόλιο και καλή προσωπική επιτυχία. Ο Γιώργος Κοντογιάννης, συνάδελφός μας δημοσιογράφος, υποψήφιος με τη Δημοκρατική Συμμαχία επίσης στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, είναι κοντά μας. Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που ήρθες. Κοντά μας είναι η κυρία Σύση Αλγιζάκη, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και υποψήφια βουλευτής με το κόμμα στη Β' περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ.
Είναι μαζί μας και εκπρόσωπος ο κύριος Γιώργος Δημαράς. Εκπρόσωπος από τους οικολόγους, από το κόμμα των οικολόγων. Στην Β' περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Δημαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Και σε λίγο στην παρέα μας θα έρθουν και άλλοι προσκεκλημένοι και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε πολλούς υποψήφιους βουλευτές κοντά μας. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας και η κυρία Άννα Νταλάρα. Θα είναι και η Άννα Νταλάρα κοντά, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη περιφέρεια επίσης της Αθήνας. Το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει θα είναι ακριβώς αυτό. Πόσο πραγματική είναι η οικονομική κρίση και πώς μπορούν να αποδείξουν οι βουλευτές ή τα στελέχη των κομμάτων ότι πράγματι έχουμε οικονομική κρίση ανυπέρβλητη, καταστροφική, χαώδη, επειδή τα ταμεία μας εδώ είναι άδεια. Ναι, είναι άδεια τα ταμεία μας λογιστικά. Ναι, τα ταμεία τα δημόσια δεν έχουν χρήματα, λέει, να πληρώσουν συντάξεις και μισθούς. Μάλιστα να το δεχθούμε. Το προζητούμενο, το πρόβλημα είναι πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε στα σοβαρά ότι η οικονομική αυτή κρίση είναι καταστροφική, ανυπέρβλητη, όταν οι Έλληνες είναι οι πρώτοι σε καταθέσεις στο εξωτερικό. Όταν οι Έλληνες δεν έχουν ζητήσει πίσω τα κατά τους Γάλλους, κατά την επίσημη γαλλική κυβέρνηση, 570 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Σε αυτό το ερώτημα. Ακούσαμε, Γιάννη, χθες και την κυρία Διαμαντοπούλου που φιλοξενούσατε εδώ στο στούντιο, να σας λέει ότι θα το κάνουμε όταν κρίνουμε ότι θα είναι όριμες οι συνθήκες. Για μένα ουσιαστικά δεν απάντησε. Έριξε για άλλη μια φορά την μπάλα εκτός τερέν, στην εξέδρα. Δηλαδή, τόσα χρόνια που ήταν και αυτή η κορυφαία στέλεχος και όλα τα κορυφαία στελέχη που πέρασαν. Γι' αυτό το μεγάλο θέμα δεν έκαναν τίποτα. Οι τηλεθεατές μπορούν να κρίνουν από τις απαντήσεις και να πούν είναι επαρκής η απάντηση, όχι δεν είναι. Δεν είναι επαρκής, δεν την, την απορρίπτουμε. Να καλησπερίσουμε και την Άννα Νταλάρα. Καλησπέρα σε όλους. Σας προαναγγείλαμε ήδη υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ. Με υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Απευθυνόμαστε στην κυρία Παπακώστα πρώτα, που άκουσε και το θέμα της εισαγωγής μας, τα χρήματα. Κυρία Παπακώστα, πόσο πραγματική είναι η οικονομική κρίση, πόσο αδυναμία έχει το ελληνικό κράτος να την αντιμετωπίσει με αυτά τα δεδομένα που βάλαμε στον πρόλογο και τα οποία δεδομένα βάζουν και οι ξένες εφημερίδες. Ο ξένος τύπος σήμερα, οι Γερμανοί, με αυτά ασχολούνται, η οικογενειοκρατία, καταθέσεις Ελλήνων πολιτικών και εμείς στο εξωτερικό, δισεκατομμύρια και λέει πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα να στενάζει και να κατηγορεί τα κόμματα της αριστεράς ότι βγάλουν μία διαδήλωση από εδώ, μία από εκεί και αυτές οι διαδηλώσεις τορπιλίζουν την οικονομία της χώρας. Ναι, κύριε Δάσκα, το αν είναι πραγματική ή όχι κρίση, κυρία Νικόλτσου, είναι ένα γεγονός το οποίο νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανείς. Η κρίση, η παγκόσμια οικονομική κρίση είναι ένα γεγονός, οικονομικό γεγονός, το οποίο έχει πλήξει όλο τον γνωστό κόσμο, την Ευρώπη και όχι μόνο, και βεβαίως πολύ βαρύτερα την πατρίδα μας. Το θέμα όμως των επιλογών για το πώς διαχειριστήκαμε την κρίση στην Ελλάδα είναι άλλη τάξη ζήτημα. Δηλαδή, αν την κρίση τη διαχειρίζεσαι με έναν τρόπο συνετό οικονομικά, εάν κάνεις τις απαραίτητες ανατροπές και μεταρρυθμίσεις και εξασφαλίζεις έσοδα, εάν χτυπάς την άφθονη σπατάλη και αν κόβεις το λίπος, τότε διαχειρίζεσαι σωστά την κρίση, η οποία είναι αδιαφυσβήτητη. Ακούσατε και την εισαγωγή. Μας λέει η γερμανική εφημερίδα ότι η υπόθεση των χρημάτων στην Ελβετία πρέπει να κλείσει τώρα, καθώς οι βουλευτικές εκλογές πιέζουν, η οργή των Ελλήνων είναι μεγάλη και κατευθύνεται στα δύο κόμματα εξουσίας. Γιατί τόσα χρόνια δεν κάνατε κάτι γι' αυτό και φτάνουμε τώρα 6 μέρες πριν από τις εκλογές οι γερμανικές εφημερίδες ουσιαστικά να μας εγκαλούν με αυτά τα σχόλια. Και, κυρία Παπακώστα, να απαντήσετε και με δεδομένο ότι δεν είστε και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τα 30 χρόνια που κυβέρνησε ένα αλλάξουμε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Είστε μία βουλευτής, ούτε οικογενειακός που σας βαρύνει το δέντρο σε αυτό. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να υπερασπιστείτε οι βουλευτές των κομμάτων εξουσίας αποφάσεις που λαμβάνουν ηγεσίες που είναι συγκεκριμένες και είναι γύρω από δύο οικογένειες στα 30 χρόνια. Όχι, εγώ κύριε Δάσκα θα σας μιλήσω θεσμικά, γιατί νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε άκρη. Και όταν λέω θεσμικά, υπάρχει σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι, το κράτος πρέπει να λειτουργεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας λαός ο οποίος ψηφίζει. Αν ο λαός επιλέγει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, παραδείγματος χάρη μεθαύριο έχουμε εκλογές στις 6 Μαΐου. Ελπίζω και ευελπιστώ ο ελληνικός λαός να ψηφίσει με τη φωνή της λογικής.
που σημαίνει ότι την επόμενη μέρα η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Όσον αφορά λοιπόν το ζήτημα της εφαρμογής των νόμων, αυτό πρέπει να εφαρμόζεται από την πολιτεία, είναι το αυτονόητο που τελικώς έχει γίνει ζητούμενο. Από την άλλη πλευρά, οι θεσμοί πρέπει να λειτουργούν και αυτό είναι και ένα ζητούμενο στις εκλογές. Δηλαδή, όταν λέμε εμείς, για παράδειγμα, ότι την άλλη μέρα πρέπει να ανατρέψουμε και να μεταρρυθμίσουμε, αυτό ακριβώς εννοούμε. Δηλαδή, νομίμως να κατατίθενται τα χρήματα, να ξέρουν με διαφάνεια οι πολίτες από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Όταν υπάρχει φορολογική αμνίστευση, όπως λέμε εμείς, κύριε Ντάσκα, σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένο το κράτος να ελέγχει εάν τα χρήματα είναι μαύρα, δηλαδή αν είναι από παράνομη ή από παράνομη εγκληματική δραστηριότητα. Υπάρχουν θεσμοί να ελέγξουν και την παρανομία και την εγκληματική δραστηριότητα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν. Λέει ο νόμος. Δεν θωρακίστηκε η οικονομία. Εσείς λέγατε ότι έχουμε μια ισχυρή θωρακισμένη οικονομία. Και όμως τα λεφτά βγήκαν έξω. Τόσα χρόνια η κυβέρνηση ήσασταν. Πολύ ωραία. Στα 5,5 χρόνια, αφού με πάτε πίσω και δεν θέλετε να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί εγώ είχα την αίσθηση. Και την επόμενη, κύριε Παπαδόπουλο. Ο γαλλικός λαός μοιάζεται, κύριε Νικόλτσου, για την επόμενη μέρα. Για την επόμενη μέρα, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι τα λάθη και οι παραλήψεις του παρελθόντος θα πρέπει να μείνουν στο παρελθόν. Οι τραυματικές εμπειρίες που βιώσαμε τα 3 αυτά χρόνια που πέρασαν θα πρέπει να μας γίνουν μάθημα σε όλους, από την κορυφή ως τη βάση, ώστε να αποφασίσουμε όλοι μαζί, γιατί ούτε μόνο το πολιτικό σύστημα δικαιούται να αποφασίζει, ούτε ο λαός από την άλλη πλευρά να έχει ως γνώμονα για την ψήφο του τη δικαιολογημένη οργή του ή τη δικαιολογημένη αγανάκτησή του. Άρα, αφού υπάρξει ηρεμία και να πριτανεύσει η φωνή της λογικής, νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε την επόμενη μέρα να αλλάξουμε αυτά που μας έχουν πληγώσει. Δεν βλέπω άλλο δρόμο, ξέρετε. Αλλιώς θα φτάσουμε στις ακραίες φωνές εκείνες, οι οποίες πατούν και επενδύουν και τζογάρουν, να μου επιτρέψετε την έκφραση, δεν είναι δόκιμη, αλλά αυτό κάνουν στην αγανάκτηση των πολιτών, στο γεγονός ότι έχει θολώσει κρίση από την άδικη επιδρομή που δέχτηκαν και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να μπουν στο κοινοβούλιο. Νομίζω ότι η φωνή της ηρεμίας πρέπει να επικρατήσει και της λογικής και να δούμε πού θέλουμε να πάμε την τον επόμενη τόπο. Μέρα πώς θα την αντιμετωπίσετε οικονομικά. Είπε η Μαρία Νικόλτσου, διάβασε προηγουμένως ένα κείμενο που είναι Γερμανών δημοσιογράφων. Δεν είναι δικό μας. Και λέει η οργή των Ελλήνων οφείλεται στο ότι δεν ικανοποιείται το αίτημα, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Είναι ακραίο, είναι λαϊκίστικο. Είναι να λέει κανείς, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Καθόλου. Εμείς όμως αυτό που λέμε, και εγώ προσωπικά, αφού με ρωτάτε, διότι υπάρχει και προσωπική άποψη, είναι ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο οργανωμένο, όχι σπασμωδικό, ούτε αποσπασματικό, κύριε Ντάσκα. Θα πρέπει να γίνεται από το σοβαρό ελληνικό κράτος, το οποίο πρέπει να φτιάξουμε την επομένη των εκλογών, και θα πρέπει να απονέμεται η δικαιοσύνη, ώστε να καλύπτεται και το περιδικαίο αίσθημα το οποίο έχει προκληθεί αυτά τα χρόνια. Αυτό λέω. Στη νέα κυβέρνηση, αν συμμετέχετε, αν είστε εκεί, εάν αποδειχτεί ότι και πολιτικοί έβγαλαν λεφτά παρανόμως στην Ελβετία, γιατί το δημοσίευμα λέει Ελλήνων πολιτών και πολιτικών, θα μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο, θα υπάρξει κάθαρση για το θέμα αυτό. Αυτό που μας λέτε είναι ένα υπέροχο ευχολόγιο. Δηλαδή, όλοι αυτό ευχόμαστε, να λειτουργήσει το κράτος και κάπως να έρθουν τα λεφτά. Εσείς θα στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, εάν είστε στην κυβέρνηση? Θα έρθουν τα λεφτά πίσω? Θα ζητήσετε τα ονόματα? Συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Εγώ, κυρία Νικόλτσου, δεν ήρθα να πω ευχολόγιο εδώ. Εγώ λέω ότι την επόμενη μέρα, εφόσον η δική μας παράταξη είναι και αυτοδύναμη παράταξη, αυτά που ξέραμε στο παρελθόν να τα ξεχάσουν κάποιοι. Διότι αυτό που μας αφορά και μας ενδιαφέρει, ξέρετε ποιο είναι? Να εφαρμοστούν οι νόμοι επιτέλους. Το Σύνταγμα πρωτίστως και βεβαίως οι νόμοι οι οποίοι εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν θα μείνουμε στα ευχολόγια, διότι με τα ευχολόγια είδατε σε τι φαύλο κύκλο διολυστήσαμε όλοι μας. Και πρέπει να σας πω ότι και προσωπικά προβληματίστηκα αν τελικώς ήθελα να συγχρωτιστώ σε αυτές τις εκλογές με τον εσμό εκείνων που χαρακτηρίζονται περίπου ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Διότι, όπως είπε ο κύριος Ντάσκας, και επιστήμονας είμαι και δεν είχα καμία διάθεση, επειδή δεν είμαι ίδια, να συγχρωτιστώ. Άρα την επόμενη μέρα, όσοι ξέραν αυτά που γνώριζαν στο παρελθόν, να τα ξεχάσουν. Κυρία Νταλάρα, να πάμε σε εσάς. Να πούμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, πριν από το 2010, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε για λαιλατημένη Ελλάδα και τα χρήματα του προϊόν της λαιλασίας στο εξωτερικό. Σήμερα ζούμε μία ιστορία όπου δίνεται στη δημοσιότητα η φωτογραφία, το όνομα, πλάνα ζωντανά καθώς περπατάει μία γυναίκα η οποία είναι ιερόδουλος και εν γνώση της
Αυτό μένει να αποδειχθεί στο δικαστήριο, μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί. Εν γνώση της έπασχε από AIDS και αυτό έθεσε σε κίνδυνο όσους πήγαν μαζί της. Έχουμε το όνομά της, έχουμε φωτογραφίες, έχουμε πλάνα. Αυτά τα χρήματα της λαϊλατημένης Ελλάδας είναι στην Ελβετία, είναι σίγουρο, το λένε και βουλευτές και από εκεί και από εδώ. Τα ονόματα αυτών που έχουν καταθέσει στην Ελβετία, έστω και νόμιμες, και να έχει ένας 10 δισεκατομμύρια κατάθεση στην Ελβετία, 3 δισεκατομμύρια, την ώρα που η πατρίδα κινδυνεύει. Και λένε μας κινδυνεύουν, ότι κινδυνεύουμε όλοι μας, να μην έχουμε την επόμενη μέρα Ελλάδα. Αυτά τα ονόματα θα τα μάθουμε ποτέ? Βλέπετε, γίνεται διεργασία στο κόμμα εξουσίας που είστε και εσείς, στο κόμμα εξουσίας που είναι η κυρία Παπακώστα, να αγοράσουμε παράνομα, αν χρειαστεί, αυτό το CD με τα ονόματα και να δημοσιευτεί ο κατάλογος και να λένε τόσα αυτά, αυτοί, αυτοί έχουν τα χρήματα, γιατί μέσα εκεί θα είναι και αυτοί που λέει λάτισε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Ντάσκα, γιατί να το αγοράσουμε παράνομα? Δεν έχουμε αξιοπρέπεια και ευθύνη οι Έλληνες? Δεν ξέρει ο καθένας τι έχει βγάλει και τον τρόπο που το έχει βγάλει? Δεν είναι σαφές τι εφορία έχει πληρώσει ο κάθε άνθρωπος? Δεν είναι σαφές πως οι άνθρωποι έχουν διωχθεί επειδή δεν θέλησαν να λαδώσουν τις ΔΟΕ και διάφορα λαμόγια? Δεν είναι σαφές ότι επί κυβερνήσεως και Πασόκ αλλά και επί Νέας Δημοκρατίας τα ομόλογα δεν είχαν πόθεν αίσχες? Δεν είναι ένας τρόπος αυτός ξεπλύματος μαύρου χρήματος? Δεν είναι σαφές ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι το 1 δέκατο της πραγματικής αξίας? Δεν είναι αυτός ένας τρόπος ξεπλύματος μαύρου χρήματος? Δεν είναι σαφές ότι με την ομάδα του κυρίου Νιώτη εμείς υποβάλαμε ένα αυστηρότατο των αυστηρωτέρων πόθεν έσχες, πραγματικό πόθεν, και εσείς πολύ καλά το έχω ακούσει να το σχολιάζετε, ενώ περνούσανε οριμαγδός τροπολογιών, αυτό δεν πέρασε τον τελευταίο καιρό? Δεν είναι μήπως σαφές αυτό που δείξατε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, που σε μια διακοπματική επιτροπή έθεσα εγώ συγκεκριμένα, με ταξίδια που έκανα μόνη μου στο εξωτερικό, σας το είχα πει, λέγοντας μείνετε στο γράμμα του μνημονίου που λέει δεν συμψηφίζονται τα χρέη, που όταν κάποιος πει εκ των προτέρων δεν συμψηφίζονται, μοιάζει σαν να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια χρέη. Δεν είναι απαντήσεις αυτές τις οποίες σας δίνω? Δεν είναι σαφές ότι υπήρχε το 662? Πώς, εάν δεν έχουμε ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα που κάθε φορά δεν αλλάζει, θα πιάσουμε την πραγματικά υψηλή φοροδιαφυγή? Όταν ο κύριος Βενιζέλος προχθές είπε, και εγώ αισθάνθηκα πολύ αδικημένη, ότι 25.000 μόνο Έλληνες, ακούστε, δηλώνουν πάνω από 100.000, όχι πληρώνουν φόρο, δηλώνουν πάνω από 100.000 εισόδημα. Δεν είναι η Ελλάδα στα πρόθυρα της ασάφειας, της οργής, με τον κίνδυνο αύριο να έχουμε ένα κίνδυνο ακυβερνησίας όταν δεν μπορούμε να βρούμε κοινούς στόχους? Ωστόσο, κυρία Νταλάρα, οι τοποθετήσεις σας είναι σαφείς, είναι κατανοητές. Δεν με ρωτήσετε τι έκανα, τα έχω κάνει όλα αυτά που μου λέτε. Όχι μόνο εσείς. Δεν βαρύνει μόνο εσάς. Αυτή τη στιγμή είστε εκπρόσωπος ενός κόμματος. Η πραγματική κατάσταση δεν βαρύνει μόνο εσάς, τους παρισταμένους εδώ. Έτσι. Και εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή ένα κόμμα. Ένα κόμμα που είχε την εξουσία, που ήταν αυτοδύναμο, που ζητάει για άλλη μια φορά την εξουσία, και ο κόσμος αναρωτιέται γιατί, κυρία Νταλάρα, ξανά Πασόκ, ξανά πρώτο κόμμα Πασόκ, όταν επί ουσιαστικά αρχηγίας Πασόκ η χώρα μπήκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μπήκαμε στο μνημόνιο, είχατε την εξουσία και αναγκαστήκατε να την παραδώσετε αυτό, και να γίνει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Εγώ πιστεύω, τι απαντάτε στον κόσμο που λέει γιατί ότι ξανά? Υπήρχαν λάθη και καθυστερήσεις και πολλές. Δεν πιστεύω, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αναλαμβάνοντας το ρίσκο αυτού που λέω, ότι μπορούσαν άλλες λύσεις από Κίνα. 5 δις έδινε η Κίνα μόνο, έτσι, ή από Ρωσία. Η μόνη λύση, όπως ήταν και σε άλλες χώρες, σε μια υποβαθμισμένη Ευρώπη, που είναι Ευρώπη των αγορών και των τραπεζών και όχι Ευρώπη των πολιτών, δεν υπήρχε άλλη λύση πέρα από την προσαρμογή, διότι το μνημόνιο δεν έφερε την κρίση, η κρίση έφερε το μνημόνιο. Αν θέλετε να πάμε πίσω, να μιλήσουμε για το έτος ανταγωνιστικότητας του 2007 που γιόρταζε ο κύριος Καραμαλής με 15% έλλειμμα, δεν θέλω, δεν νομίζω, πολύ σωστά το έθεσε η φίλη κυρία Παπακώστα λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία να παίζουμε πάνω από το χαμένο, να κλαίμε πάνω από το χαμένο γάλα. Ένα θέλω να πω. Μου λέτε γιατί Πασόκ? Όχι Πασόκ. Οτιδήποτε κόμμα
Όποιο θέλει ο καθένας, εγώ έχω τις θέσεις μου με διερευνητική εντολή όμως σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Φανταστείτε την εικόνα μας στο εξωτερικό. Αναφέρθηκατε στο τι έλεγε η Γερμανία, η κυρία Νικόλτσου, κυρία Ντάσκα, να περιφέρουμε μια διερευνητική εντολή κομμάτων και να πάνε μέσα ένα μήνα σε εκλογές. Δεν ήρθα εδώ μακριά από μένα να στηρίξω γκρίζες συμμαχίες, ήρθα να στηρίξω αυτό που εκφράζω εγώ κάτω από ένα κόμμα. Ποια είναι η γκρίζα συμμαχία για σας? Τι εννοεί το γκρίζα συμμαχία? Γκρίζα κόκκινη συμμαχία. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε να το παραδείγματος χάρη τη συμμαχία του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Καμένο. Γιατί το θεωρείτε γκρίζα συμμαχία και εσείς συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία στα πλαίσια της σωτηρίας του τόπου. Η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ήταν μια κυβέρνηση σωτηρίας όπως είπατε και ήταν σε μια και εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν ανήκω στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό το οποίο κρίνεται κάθε μέρα και το ξέρουμε και έχει θέσεις κεντροδεξιές. Η επιθυμία μου θα ήταν να έχουμε έναν κεντροαριστερό σχηματισμό. Δεν μπορώ να πιστέψω όμως, γνωρίζοντας και συναδέλφους, ότι μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν άξιοι άνθρωποι. Όχι, γιατί το αποκαλείτε γκρίζο, δηλαδή κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί. Γιατί δεν μοιάζει σε τίποτα. Γιατί έχουν διαφορετικές θέσεις από την αρχή. Δεν πιστεύετε. Εσείς δηλαδή κατηγορείτε ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει πάρα πολύ ερωτήματα με το Πασόκ. Ερωτήματα θέτω. Δεν πιστεύετε, γιατί πολλοί έκριναν το σχόλιο και του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου λίγο αλαζονικό. Κατανοούμε ότι τα γειτονικά σας κόμματα σας πιέζουν, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία προφανώς τα λέει, γιατί προφανώς αγχώνεται που ο κύριος Καμένος φαίνεται να θέλετε μπαίνει στην Βουλή. Θέλετε να μου πείτε σε τι δηλαδή, συνίσταται η αλαζονία, να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του, δηλαδή, εκ μέρους του εαυτού. Όχι, αυτό λέει ο κόσμος. Αυτό λέει ο κόσμος, δηλαδή σας μεταφέρω τα σχόλια του κόσμου. Γιατί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία χτυπούν γιατί με αυτούς ξέρουμε τους ξέρουμε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. παραδείγματος χάρη για το μεταναστευτικό. Και ξέρουμε τη θέση του κυρίου Καμένου για το μεταναστευτικό. Ένα παράδειγμα. Που είναι πάρα πολύ γιατί είναι ψηλά στην ατζέντα και των δύο κομμάτων. Δεύτερον, ξέρουμε τη θέση του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα του κοινωνικού δικτύου προστασίας, για το θέμα της μείωσης της φορολογίας που θέλει ο κύριος Καμένος, δικαίως κατά την άποψή του, δεν κατηγορώ εγώ. Εγώ τον γκρίζω, δεν το ανέφερα σε επίπεδο ήθους. Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτά που λέγω. Γκρίζω ως προς την πολιτική θέση. Είναι να το λέω. Έτσι το είδατε εσείς, κύριε Νταλάρα, να πάμε σε έναν. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της γκρίζας συμμαχίας, αν αυτή γίνει όπως το λέτε. Είναι ο κύριος Γιάννης Τόλιος, είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Τόλιο, θα σχολιάσετε αυτά που είπε η κυρία Νταλάρα. Αλλά πριν θα θέλαμε να σας βάλουμε ένα ερώτημα με μια προϋπόθεση. Αφού διευκρινίσω τι εννοούσα γκρίζο. Ναι, είστε απολύτως σαφείς. Μακριά από μένα, μομφή σε αριστερό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει ένα πρόσωπο υποστήριξης προς τους αδύναμους πολίτες, τους πολίτες που ζουν χωρίς να αναγνωρίζονται στην πράξη, στην ουσία, δικαιώματά τους σε ίσες ευκαιρίες, ισοπολιτεία, ισονομία κλπ. Θα ήθελαν πολλοί άνθρωποι να σας στηρίξουν και ας είναι και στα διαφορετικών προελεύσεων με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Όμως, ας πούμε ότι σήμερα υπάρχει μια είδηση που λέει 90 λογαριασμοί άνοιξαν στη Βιωτία σε χωριά, σε ανθρώπους που έχουν εξωτερικά, κύριε Τόλιο, καλύτερα κοιτάτε μπροστά, εξωτερικά την εμφάνιση, εξωτερικά την εμφάνιση αδύναμων, κατατρεγμένων ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει ανθρώπων που δεν ζουν στα προνόμια. Είναι σε χωριά της Θήβας. Ανοίγουν λοιπόν οι λογαριασμοί και εμφανίζεται αγρότης με 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατάθεση, μία Φεράρι με την οποία κινείται και δήλωση στην εφορία ότι βγάζει 25.000 ευρώ το χρόνο. Άρα, ίσα ίσα που τα φέρνει πέρα. Τα βγάζει πέρα. Να σας ψηφίσουμε σαν κόμμα της αριστεράς, που είναι όμως που χτυπάει με όρους δίκαιους κάθε παρανομία. Αυτό το όνομα του αγρότη έγινε γνωστό ως ΚΔΕΛΤΑ. Μετά υπάρχει το όνομα της ΒΜΗ, γυναίκα, με 880.000 ευρώ κατάθεση. Πάλι και σε ένα χωριό της Θήβας. Άλλη μία με 600.000. Όλοι αυτοί εμφανίζονται αδύναμοι, κατατρεγμένοι, φτωχοί. Μπορεί να πρωτοστατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μας πείσετε σε μια καμπάνια που θα λέει 200 στελέχη από εμάς θα πάνε στην Ελβετία στην κεντρική πλατεία και θα περιμένουν εκεί μέχρι να δώσουν οι Ελβετοί καταθέσεις τους καταλόγους με τους λογαριασμούς των κλεφτών Ελλήνων. Αλλά και ένα άλλο κλιμάκιο θα πάει στη Θήβα και στην κάθε Θήβα
και θα φέρνει στην δημοσιότητα και θα λέει: δεν λέγεται Ιωταμή αυτός. Λέγεται Ιωάννης Δάσκας, που έχει τόσες καταθέσεις εκεί και δηλώνει τόσα στην εφορία. Ώστε να πούμε ότι πραγματικά πιστεύετε σε ισονομία και ισοπολιτεία στην πράξη, όποιον και αν πλήττει. Θα τα κάνετε αυτά. Κύριε Τόλιο. Ωραία. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Τέθηκαν διάφορες προεκτάσεις του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε της κρίσης. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Η κρίση είναι ασφαλώς διεθνής. Η κρίση είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο κρίση της Ευρωζώνης. Και ένα τρίτο επίπεδο είναι η κρίση της ελληνικής οικονομίας με τις πολιτικές διαχείρισης που έχουν ασκήσει τα τελευταία 20 χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, τα δύο σήμερα κυβερνώντα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ας το κρατήσουμε και σε κάθε επίπεδο, κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε τις ειδικότερες εκδηλώσεις, αιτίες και συνέπειες αυτής της κρίσης. Τώρα, για να πω και ένα έτσι πολιτικό κομπλιμάν στις δύο κυρίες υποψήφιες σε αυτές τις εκλογές, στην κυρία Νταλάρα και στην κυρία Παπακώστα. Πραγματικά εκτιμώ το θάρρος τους που έρχονται να υπερασπίσουν μια κυβέρνηση και τα αποτελέσματα, ας πούμε, μιας συμμαχίας που έχουν φέρει την ελληνική κοινωνία στα πρόθυρα του Άδη. Είναι πράγματι ένα θάρρος. Αλλά ωστόσο από εκεί στρα όμως τελειώνουν τα υπόλοιπα. Και αν θέλουμε λιγάκι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, πρέπει να δούμε τις συνέπειες των επιλογών και όχι μόνο με ρητορικές κορώνες να ξαναθέσουμε σε νέα βάση μια πορεία της χώρας η οποία στηρίχθηκε σε όλα αυτά τα χρόνια σε μια φρασιολογία κούφια και από την άλλη μεριά είχαμε πολιτικές οι οποίες μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Πρώτα απ' όλα στην κυρία Νταλάρα. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το γκρίζο. Εντάξει, διάφορα δεν μπορεί να ακουστούν. Δεν αφορούσε εσάς, το διευκρίνησε. Εντάξει, ξέρω ότι ήταν σαφές. Γκρίζο, κόκκινο. Σας παρακαλώ, μην με. Ναι, εντάξει, εντάξει, είναι πολλά τα κοκκινόμαυρα. Παρ' όλα αυτά, όπως κύριε Τόλιο, θα παρακαλούσα, εγώ δεν διέκοψα κανένα. Σας παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε, δύο λεπτά, ένα λεπτό πόσο είναι, να πω κάποιες κριτικές στην πορεία. Ευχαριστώ. Έχετε πολύ χρόνο. Άρα λοιπόν, η κυρία Νταλάρα, και μάλιστα επικαλέστηκε και τέλος πάντων την αριστερά, τα οποία ήταν τόσο αντιφατικά από τη μια πλευρά συμπάθεια και από την άλλη επιθέσεις, αλλά δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού όταν έχει κυβερνήσει τόσα χρόνια, δηλαδή με ένα διάλειμμα της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν έχει κυριαρχήσει μια 20 ετία. Άρα λοιπόν έχει τεράστιες ευθύνες και όλα αυτά τα οποία υποτίθεται καταγγέλει, γιατί εδώ δεν έχει ο καθένας να πει την προσωπική του άποψη. Εγώ δεν θέλω να προσωποποιήσω τα γεγονότα και τις επιμέρους ενδεχομένως, ας πούμε, διαφοροποίηση που μπορεί να έχει κάποιος. Μιλάμε τώρα σε επίπεδο κομμάτων και κυβερνήσεων και με αυτή την έννοια και τα λεφτά στην Ελβετία και αν έγιναν έλεγχοι για τα λεφτά στην Ελβετία και για το συγγνώμη του κύριου Βενιζέλου και η επιμονή του κύριου Βενιζέλου ταυτόχρονα να εφαρμόζει μέχρι το 2015 ένα πρόγραμμα κύριε που είναι αντιγραφή του μνημονίου. Κύριε Τόλιο, όμως θα έχουμε όλο τον χρόνο να τοποθετηθείτε σε όλα. Σας απαντάμε σε ένα-ένα τα θέματα. Να μου επιτρέψετε. Λοιπόν, για το θέμα των καταθέσεων και το θέμα της διαφθοράς. Λοιπόν, τι απαντάει στο κόμμα σας. Πάμε συγκεκριμένα να τα πάρουμε ένα-ένα. Εντάξει, το σεβαστώ. Θα μου επιτρέψετε να πω και ένα σχόλιο. Βεβαίως, έχετε χρόνο να πείτε ό,τι θέλετε. Πάμε για να τα απαντάμε. Για την τοποθέτηση τη κυρία Παπακώστα. Αντίστοιχα, και η κυρία Παπακώστα εκφράζει ένα κόμμα το οποίο έχει στο DNA, στο DNA τη πολιτική του, είναι οι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ. Δηλαδή, μην κάνουμε τώρα του έκκλητου για τι συνέπειε αυτών των πολιτικών, οι οποίε έχουν δώσει δείγματα γραφή στο παρελθόν. Και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτέ τι καταθέσει. Πράγματι, αυτές έχουν αποδειχθεί πλέον ότι από τις επίσημες ελβετικές αρχές ότι φτάνουν τα 280 δισεκατομμύρια. Mm. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι άρχοντες και κατέχοντες που όλα αυτά τα χρόνια βγάλαν τα χρήματά τους έξω? Είναι κατά τεκμήριο είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίστηκαν είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε οικονομικό επίπεδο τις υποθέσεις εδώ της χώρας. Γιατί είναι και σε οικονομικό και σε πολιτικό. Και γιατί τόσα χρόνια και ιδιαίτερα η Πασόκ, καλά και τώρα, όταν εμείς αλλεπάλληλες φορές είχαμε πει, τουλάχιστον παιδιά, εφαρμόστε αυτό που ήδη έχει κάνει η Γερμανία και η Αγγλία, μια συμφωνία για να υπάρχει ένας έλεγχος των καταθέσεων και εν πάση περιπτώσει αν κάποιος θέλει να δηλώνει θα έχει ένα χ φόρο και αν δεν θέλει να δηλώνει θα έχει ένα κάτι περισσότερο, τουλάχιστον να ξέρουμε. Και γιατί δηλαδή τώρα φέρανε και καταθέσανε κάποιους καταλόγους στους οποίους πηγαίνει κάποιος, ας πούμε, και κοιτάζει και ούτε σημειώσει, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή
Εάν θέλουμε και αν έχουμε βούληση να ελέγξουμε τις αιτίες του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε, τότε δεν πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά προεκλογικά, να τα κάνουμε πράξη τότε όταν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, ασφαλώς από τη δική μας πλευρά, όχι μόνο θα έπρεπε, αλλά έπρεπε να είχαν δημοσιευτεί, είναι το ικανοποίηση του περιδικαίου αίσθημα, όπως λέμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πάρουν μέτρα. Το πιο σημαντικό δεν είναι τώρα μόνο απλώς καταγγελίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θα μπορούσα να πω είναι τι κάνουμε για την μελλοντική μας πορεία. Δηλαδή, επικαλούν ότι συνέχισε και κάπου άψη και τη λέξη αν δεν έχουμε αυτοδυναμία. Καλά δεν έχουν συναισθανθεί. Τα λεγόμενα δύο μεγάλα κόμματα σήμερα είναι δύο μικρά κόμματα. Αν το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί στην λοιπόν, πράξη ναι. Μετά τις 7 Μαΐου. Υπόθεση δική μου. Εγώ την κάνω την υπόθεση. Λοιπόν, να σας κάνω εγώ την κάνω ένα λεπτό όμως. Άρα, είναι μονόλογος, κύριε Τόλιο, να σας θέσω ένα ερώτημα. Ευχαρίστω. Ο κόσμος τώρα είδε τις τελευταίες μέρες αυτό το άνοιγμα που έκανε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Καμένο, τις απαντήσεις του κύριου Καμένου. Να αυτό διευκρινίσει για να μην επαναρχόμαστε. Και σε αυτό, ωστόσο, κάποιοι έκαναν λόγο για πολιτικό οπορτουνισμό. Για να ανακαλέσω αν έχω καταλάβει κάτι λάθος. Είστε απολύτως σαφείς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Απ' την άλλη τώρα, βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει ένα άνοιγμα στον κύριο Καμένο, είπε 5 ψήφους στήριξη ανοχής, είδαμε τις απαντήσεις του κύριου Καμένου. Όλο αυτό πιστεύετε ότι συνάδει με τη λογική της αριστεράς? Γιατί κάποιοι έκαναν λόγο για πολιτικό οπορτουνισμό προκειμένου να μαζέψουμε κι εμείς ψήφους και να πάρουμε τη διερευνητική εντολή. Πώς το σχολιάζετε? Όχι. Δηλαδή με έναν ιδεολογικό σας αντίπαλο. Συγγνώμη, χθες ήδη ο κύριος Τσίπρας στο Ζάπι, από ό,τι είδατε στην διακαναλιακή, διευκρίνησε και αυτό που καταρχήν κατεγράφει με έναν διαφορετικό τρόπο και ερμηνεύτηκε. Εδώ μιλάμε. Θα υπάρξει μετά τις εκλογές μια διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι πρώτο, δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα. Έτσι, η εντολή που λέμε. Αν το πρώτο κόμμα λύσει το θέμα της εντολής και δημιουργεί κυβέρνηση, δεν πάμε στο δεύτερο, δεν πάμε στο τρίτο. Mm-hmm. Εντάξει. Σε αυτή τη διαδικασία, αν εμείς, και θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να είμαστε στη διαδικασία αυτής της εντολής, της διερεύνησης σχηματισμού μιας κυβέρνησης, ασφαλώς εμείς, η πολιτική μας και πώς το λένε, και οι προγραμματικές μας θέσεις, το ένα, αλλά και η ιδεολογία μας και η πρακτική μας, είναι και κινείται κατεξοχήν στον χώρο της αριστεράς. Φυσικά, και δεν εννοώ μέσα να είμαι ξεκάθαρος όταν λέω αριστερά, το ΠΑΣΟΚ. Ένας κόσμος, ωστόσο, της βάσης του ΠΑΣΟΚ, είναι αριστερός ή έχει αριστερές ακούσματα, εμπειρίες κτλ. Ασφαλώς σε αυτόν τον κόσμο επιδιώκουμε συμμαχία και συνεργασία, αλλά προς μια κατεύθυνση που θα είναι πράγματα αριστερή και όχι θα είναι, θα είναι μια ψευδής, μια ψευδέστηση αριστεροσύνης. Μου επιτρέψετε να επιμείνω, το καταλαβαίνω. Να το ολοκληρώσω αυτό το σημείο. Μιλάτε στην αριστερά, μιλάτε στην αριστερά για κατευθύνσεις, για γραμμές, ναι. Οι δημοσιογράφοι θα πάρουν το ρίσκο να πούν ο Καπράνος ο δημοσιογράφος είναι που είναι στα ομόλογα. Ο Ντάσκας είναι στο άλλο. Ο Νικόλτσου είναι σε εκείνο. Γιατί τα κόμματα της αριστεράς που θέλουν και έχουν περγαμηνές αγωνιστικές δεν κάνουν σε αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία ένα βήμα παραπάνω και να εξασφαλίσουν είτε από δημοσιογράφους είτε από άλλους μηχανισμούς ονόματα κλεφτών και να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Ή να κάνουν κάποιες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και να πούνε δεν φεύγουμε από τη Βουλή. Δεν φεύγουμε από την Ελβετία, δεν φεύγουμε από εκεί αν δεν δώσετε τα ονόματα των κλεφτών. Αφού μας λένε ότι τα χρήματα τα έχουν κλέψει πια. Για θα παίρνατε και 60% και 70% εάν μπαίνατε μπροστά και λέγατε αυτή είναι η κατάλογη των κλεφτών στον ελληνικό λαό. Ή κάνω λάθος την εκτίμηση και στο ερώτημα. Δεν έχουμε εμείς έλλειψη φαντασίας για τις μορφές παρέμβασης και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις. Και happening κάνουμε και στην Ακρόπολη πάμε και στο εξωτερικό πάμε. Μήπως είναι εμπλεγμένη και δική σας τότε και δεν προχωράτε σε ονοματολογία? Ελάτε, αν θέλετε δεν να μιλήσουμε για σοβαρά, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν θέλετε, όχι, δεν λέτε στην ονοματολογία γιατί δεν προχωράτε. Αν θέλουμε να κάνουμε στην σοβαρή... ονοματολογία γιατί δεν προχωράτε. Ντάσκα, σας παρακαλώ. Αν θέλετε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, καλώς. Διαφορετικά δεν κάνουμε. Καθένας όπως την αντιλαμβάνεται. Όχι, δεν είναι έτσι. Ναι, εάν υπονοείτε κάτι, σας παρακαλώ. Εάν υπονοείτε κάτι, σας προκαλώ να πείτε. Αν δεν υπονοείτε, να σιωπήσετε. Θα το έλεγα αν υπονοούσα. Σας παρακαλώ. Ίσα που λέμε η τελευταία μας... παρακαλώ. Θα σας πω τι υπονοώ λοιπόν. Τι υπονοείτε? Θα σας πω λοιπόν. Ναι, πείτε το, η τελευταία μας ελπίδα είναι τα κόμματα της αριστεράς. Και αν είναι τότε, και λέμε, να μπει μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό να μπει μπροστά το κουφουέ, να το πω εγώ, να, και να πει ονόματα. Λοιπόν, και να πει αυτός είναι κλέφτης, αυτός αυτός. Γιατί? Ένα λεπτό. Αν τα έχουμε τα ονόματα, εσείς ξέρετε ότι έχουμε τα ονόματα και δεν τα δίνουμε. Μα για όνομα του Θεού τώρα. Δεν ήρθαμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα, λέμε. Λοιπόν, ασφαλώς και διεκδικούμε. Και ασφαλώς οι μορφές διεκδίκησης είναι ένα στοιχείο που πρέπει κάθε φορά να αξιολογείται και στα όρια των δυνατοτήτων. Να, είπατε μια πρόταση. Να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε διαδήλωση στις Βρυξέλλες. Εγώ το κρατώ. Δεν το απορρίπτω. Ή να πάμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε διάφορα τέτοια χάμπινγκ. Και άλλα τέτοια.
να ξεκινάμε με αυτή τη διάθεση, συμφωνώ, εντάξει. Ναι. Αλλά όχι όμως. Εντάξει, από εκεί και ύστερα, να ξέρετε. Να ξέρετε, ένα λεπτό, κύριε Τολιά, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Η πολιτική παρέμβαση για να έρθουν τα λεφτά από την Ελβετία είναι το happening. Δηλαδή, φαντάζομαι η πολιτική παρέμβαση είναι μια πολύ ισχυρή πίεση. Εδώ μιλάμε για κινηματική δράση, αν κατάλαβα. Έτσι κατάλαβα. Δηλαδή, είναι μια, σαν ένα είδος πίεσης. Ναι. Δηλαδή, εάν ουσιαστικά. Αυτό εννοώ. Για ακριβώς. Κατάλαβα. Σωστά. Εάν λοιπόν μιλάμε για μια πίεση, οι πιέσεις είναι πολλαπλές και πολύμορφες. Μπορούμε να κάνουμε. Και όπως έχει κάνει ο κύριος Κουντής, ας πούμε, στο Ευρωκοινοβούλιο. Λέμε παράδειγμα. Ναι, όπως λέμε στη Βουλή, έχουμε ζητήσει για εξεταστική επιτροπή. Να σας πω κάτι. Εμείς έχουμε ζητήσει για εξεταστική επιτροπή για το χρέος. Για το χρέος. Εγώ προσωπικά, συγγνώμη, δεν θέλω να μιλήσω. Έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία για τον έλεγχο του δημόσιου χρέους. Μια επιτροπή πρωτοβουλίας για την ΕΛΕΟ, όπως λέμε, λογιστικό έλεγχο του χρέους. Κανένας δεν θέλησε ούτε την παραμικρή συζήτηση να κάνει για τον έλεγχο. Πώς βγήκε αυτό το τεράστιο χρέος. Άρα λοιπόν, ιδέες υπάρχουν. Έχετε δίκιο. Δεν εξαρτώται, σας παρακαλώ, κυρία. Εμείς υπήρξαμε ομάδα διακομματικής βουλευτών που το στήριξε αυτό. Εντάξει, δεν προχώρησε. Εντάξει, τώρα. Δεν προχώρησε. Ασφαλώς. Δεν είμαστε πολύ καλά. Δεν απορρίπτω οποιαδήποτε θέση. Δεν διαφωνώ. Ειδικά με τον κύριο Παπαδημούλη, άρα, να τονίσω κάτι. Δεν είναι αυτό το επιμέρους, είναι το κύριο. Και το κύριο είναι αυτή η κυβέρνηση. Δεν θέλησε. Και πρώτα απ' όλα ο κύριος Παπανδρέου δεν θέλησε να προχωρήσει. Και ο κύριος Παπανδρέου είχε πει πολλές φορές το δεσμεύομαι. Μην το επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ, και εσείς σε συνεντεύξεις στα Νέα σήμερα. Έτσι, κύριε Ανταλάρα, σας το λέω. Τελείωσα. Νομίζω είμαι συγκεκριμένος. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Κοντογιάννη, να επιμείνουμε πάλι. Κύριε Κοντογιάννη, συνάδελφός μας. Όχι, κριτική κάνω. Κύριε Ανταλάρα, θα απαντήσετε. Όχι, να μην το επαναλάβω. Όχι, κριτική κάνω. Κύριε Κοντογιάννη, θα έχουμε. Είμαι αριστερός άνθρωπος, μου αποδεικνύει την αλήθεια. Κριτική σας κάνω. Ευχαριστώ. Ναι, όχι, μην μου πείτε να μην το ξαναπαναλαμβάνω. Πείτε το ότι διαφωνείτε. Συγγνώμη, κύριε Ανταλάρα. Δεν είναι αξιόπιστο, αυτό θέλω να πω. Κύριε Κοντογιάννη, να πιάσουμε το ερώτημα από εκεί που το αφήσαμε τον κύριο Τόλιο. Περιμένει ο ελληνικός λαός, όλοι έχουν ομολογήσει πια, έχουν παραδεχθεί, έχουν διαπιστώσει, έχουν καταγγείλει, έχουν αποκαλύψει ότι υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός Ελλήνων που έχουν λαϊλατίσει το δημόσιο χρήμα. Δεν αναφέρομαι στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ονοματολογία είναι κυτρινισμός, η ονοματολογία είναι μη σοβαρή ενάσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Το να πούμε δηλαδή, αν πάρουμε τον κατάλογο από την Ελβετία με τους κλέφτες, θα τον φέρουμε στη δημοσιότητα και θα τον κάνουμε fake volan. Κύριε και Ντάσκα. Αν αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ένα κόμμα οργανωμένα. Δηλαδή να πει εγώ θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσον, θεμητό και αθέμητο, να βάλω στο χέρι τους λογαριασμούς και να τους κάνω φέγη βολάνο σε όλη την Ελλάδα. Τους περνάω, τους ρίχνω με ελικόπτερα. Και να λέω αυτοί είναι οι καταθέτες. Όταν η αιματολογία είναι τεκμηριωμένη, δεν είναι κυτρινισμός, σαφέστατα. Και ξέρετε κάτι, είναι καλύτερα να ξέρουμε ότι ο ΓΚ είναι ο Γιώργος Κοντογιάννης και να λέμε το όνομά του, παρά το ΓΚ να παραπέμπει σε δεκάδες ΓΚ με οποιοδήποτε όνομα από πίσω. Πάντως η ουσία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια σε ό,τι αφορά την Ελβετία από την προηγούμενη Βουλή με πρωτοβουλία του κυρίου Πετσάλινικου να ανοίξουν οι όποιοι λογαριασμοί υπάρχουν πολιτικών προσώπων στην Ελβετία. Ζητήθηκε δηλαδή η συνδρομή των ελβετικών τραπεζών. Και χρειάστηκε μία απλή εξουσιοδότηση από την πλευρά των βουλευτών όλου του Κοινοβουλίου. Εγώ ακόμα αναρωτιέμαι, το έχω θέσει από την πρώτη στιγμή, το θέτουμε συνεχώς, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν επέτρεψε στους βουλευτές της, που ήθελαν οι βουλευτές της, να δώσουν αυτή την εξουσιοδότηση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά, το έθεσε η κυρία Νικόλτσου, το ζήτημα αυτών των 200 δισεκατομμυρίων. Η γερμανική εφημερίδα το έθεσε. Ωραία, ναι. Όχι, αυτό που θα πω το θέσατε. Όχι, έχει σημασία που το λέμε. Το συγκεκριμένο που θα πω. Κυρία Νικόλτση, αφήστε με να τελειώσω. Θέσατε το θέμα της φορολογικής αμνηστίας. Είναι ζήτημα μεγάλο αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει φορολογική αμνηστία. Να τους πούμε, ελάτε εδώ και να φέρετε τα χρήματα πίσω και να υπάρξει φορολογική αμνηστία. Πρέπει να τους πείσουμε να τα φέρουν. Με άλλους τρόπους. Θέλετε να δώσουμε κίνητρα. Θέλετε για επενδύσεις. Θέλετε να δώσουμε οτιδήποτε άλλο. Φορολογική αμνηστία όμως δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι δυνατόν οι υπόλοιποι Έλληνες, εσείς, αν είχατε κάποια χρηματάκια και τα είχατε βάλει σε μια ελληνική τράπεζα, να φορολογήσετε και κάποιοι άλλοι να τα έχουν στο εξωτερικό την ώρα της κρίσης και να υπάρχει φορολογική αμνηστία. Έπειτα, πρέπει να υπάρξει από όλους μας, όσοι είμαστε στο Κοινοβούλιο, μια πρωτοβουλία. Και είμαι υπέρ αυτών των πρωτοβουλειών που είπατε, είτε είναι
αρκεί να, να κινούνται στα όρια της νομιμότητας, έτσι. Είτε είναι θεσμικές από το κράτος, είτε είναι δημοσιεύσουμε, δεσμευόμαστε. Είτε είναι, είτε είναι θεσμικές, δώστε το κατάλογο, είτε είναι πρωτοβουλίες κομμάτων ή απλώς βουλευτών. Προσωπικά, από το 2004 που πρώτο εξελέγει βουλευτής, αναρτώ το πόθεν έσχεσμο μου στο διαδίκτυο. Έχω ζητήσει και το κάνουν και, άλλοι, και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Στο διαδίκτυο κάθε χρόνο, να ξέρει ο καθένας από τους πολίτες, μπαίνοντας στο προσωπικό site, να βλέπει τι μεταβολή στοιχείων υπάρχει. Δεν χρειάζεται νόμο για να είμαστε καθαροί. Δεν χρειάζεται νόμο για να αποφασίσουμε μόνοι μας να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες και να αποδείξουμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Όμως και με το παραπάνω. Σαφέστατα υπάρχει, χρειάζεται. Πάντα. Σαφέστατα όμως πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες και πρέπει να γίνει τώρα στην επόμενη Βουλή, έστω και κατά συνταγματική υπέρβαση, αναθεώρηση του συντάγματος, ειδικά σε ό,τι αφορά το άρθρο 86, κατάργηση του άρθρου 86. Πρέπει να προχωρήσουμε σε κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Δεν είναι δυνατόν οι απλοί πολίτες να δικάζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εμείς. Τι είμαστε εμείς δηλαδή που θα δικαζόμαστε με διαφορετικό τρόπο? Ίσα-ίσα που πρέπει να δικαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, γιατί διαχειριζόμαστε χρήματα του ελληνικού λαού κατά εντολή του ελληνικού λαού. Μας εμπιστεύεται ο λαός. Άρα λοιπόν υπάρχουν δυνατότητες για να υπάρξει διαφάνεια στον δημόσιο βίο, υπάρχουν δυνατότητες αρκεί να συμφωνήσουμε. Και όταν κάποτε αναλήφθησαν κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιοι έκαναν πίσω. Όμως τώρα δεν πάει άλλο. Το καθεστώς ατιμωρησίας που υπάρχει στον στο δημόσιο βίο δεν πάει άλλο, κύριε Νικόλτσου. Όχι. Δεν πάει άλλο, γιατί είναι κάτι. Ακούστε. Να υπάρξει. Εμείς το θέμα της ασυλίας, επειδή. Σας κάτι, φοβίζει επειδή το θέμα της ασυλίας. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Εμείς το θέμα της ασυλίας το έχουμε κάνει πράξη, χωρίς να υπάρχει κατάργηση της ασυλίας, χωρίς να υπάρχει νόμος. Είμαστε το μόνο κόμμα μέσα στη Βουλή που ακόμα και για βουλευτές του κόμματός μας ψηφίζουμε κατά της άρσης, γιατί δεν νοείται άρση σήμερα, αυτή την εποχή, το 2012. Ποια πολιτικά αδικήματα μπορεί να καλύπτει, για ποια πολιτικά αδικήματα μπορεί να καλύπτεται ένας βουλευτής? Σε ελεύθερη χώρα ζούμε, στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν χρειαζόμαστε αυτή την ασυλία. Να πάμε, έχουμε την και κατανόηση. Μία τελευταία κουβέντα. Ναι. Δεν μπορεί στο πόθεν έσχες ελεγκτής και ελεγχόμενος να είναι το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο τρίτος αντιπρόεδρος της Βουλής να είναι ελεγκτής των πόθεν έσχες. Πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή επιτροπή από δικαστικούς. Πρέπει να γίνει μια επιτροπή που να μας ελέγχει πραγματικά. Και τέλος, επειδή αναφέρθηκε και το θέμα της στην αρχή, στην εισαγωγή σας, το έθιξε η κυρία Νταλάρα, το θέμα της Κίνας και της Ρωσίας, θέλω να πω ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ζητήθηκε βοήθεια από την Ρωσία, δεν μπόρεσε να τη δώσει, για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά που ζητάγαμε ισοδυναμούσαν με τα μισά συναλλαγματικά από θέματα της Ρωσίας. 3 δισεκατομμύρια, κύριε Ντάσκα, έδωσε στη Λευκορωσία η Ρωσία δάνειο. Και το επιτόκιο είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που πήρε η Ελλάδα, που επιβλήθηκε στην Ελλάδα από την Τρόικα. Μες. Και μπήκαν και δόθηκαν για να τα εκμεταλλεύεται η Ρωσία όλα τα ενεργειακά εργοστάσια της χώρας. Και σε ό,τι αφορά την Κίνα, σας θυμίζω ότι η Κίνα είναι η μόνη χώρα της οποίας ο οργανισμός αξιολόγησης που έχει, δεν έχει μόνο η Αμερική, έχει υποβαθμίσει την Ελλάδα στην απόλυτη χρεοκοπία. Και καταλαβαίνετε, είσαστε χρόνια δημοσιογράφος, μπορείτε να καταλάβετε ότι καμία χώρα που έχει χαρακτηρίσει κάποια άλλη σε επίπεδο απόλυτης χρεοκοπίας δεν πρόκειται να δώσει ούτε ένα ευρώ για δάνειο. Άλλο επενδύσεις, άλλο. Εδώ τα δευτερογενή ομόλογα στην αγορά, είδες τι έγινε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η κυρία Σίσα Λιγιζάκη, εκπρόσωπος αναπηρέτητα του τύπου στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, θα μείνει κοντά μας μέχρι τις 12. Επομένως, θα έχω την κατανόησή της. Να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Μαρκάτο, κυρία Λιγιζάκη, που είναι από τους ανεξάρτητους Έλληνες, και μετά θα έλθουμε σε εσάς. Στον κύριο Νίκο Μαρκάτο, πρώην πρίτανη του Πολυτεχνείου. Καλησπέρα. Με διαβολικό κέφι απόψε, οπότε εκμεταλλευτείτε. Σας ευχαριστούμε. Θα το εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το κέφι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε ούτε νεκρή με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Επιμένουμε στο θέμα των χρημάτων, κύριε Μαρκάτο. Κύριε, θα σας πούμε και κύριε Πρίτανη, γιατί είστε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Δεν χωράει στο μυαλό μας. Δεν χωρούν ορισμένες παράμετροι. Αυτό που λέμε με τα χρήματα στο εξωτερικό, με την μη αποκάλυψη ονομάτων, αν αυτό θα οθούσε τα πράγματα σε μια επιβολή της νομιμότητας της ισοπολιτείας της ισονομίας στην πράξη.
Θα σας δώσω ένα διαφορετικό παράδειγμα. Γινόμαστε σήμερα μάρτυρες διαφόρων με τα ποδόσφαιρα, τα στημένα, οι ομάδες, τα τούτα εκείνα κλπ. Ένα παράδειγμα στην πατρίδα μας, στα Γιάννενα, η ομάδα των Ιωαννίνων συντηρείται, λέει, με ένα εκατομμύριο ευρώ. 200.000 έναν παίχτη, πέφτει η κατηγορία, δεν πέφτει, μέγα θέμα στην πόλη, που θα βρουν τα 200.000 να μείνει το καμάρι τους, ας πούμε. Την ίδια στιγμή έχει γίνει γνωστό ότι δύο γιατροί στα Γιάννενα έχουν καταθέσεις. Ο ένας 33 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος 24 εκατομμύρια ευρώ. Δύο καταθέσεις. Τα ονόματά τους όμως όλα τα Γιάννενα δεν τα έχουν μάθει. Όλα τα Γιάννενα συζητούν αν θα βρουν 200.000 να πληρώσουν ένα παίχτη ή δεν θα την βρουν να μείνει. Τα 33 εκατομμύρια και τα 24 που κάνουν 50 τόσα, δύο άτομα μόνο, δεν τα μαθαίνουμε. Αυτή η τρομερή φοροδιαφυγή, διαφθορά μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πράξη, το ζητεί υποκρισία. Μπορεί να αντιμετωπιστεί στην πράξη από το κόμμα το δικό σας να έρθει να πει τα σαρώνω όλα. Όλα στη δημοσιότητα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί από όποιο κόμμα έχει αποφασίσει να το κάνει. Αλλά το δικό σας κόμμα έχει αποφασίσει να το κάνει, κύριε Μαρκάτο. Εγώ θα σας θυμίσω το Ροίδη, ο οποίος για υπουργό έλεγε ξέρει 12 τρόπους να προσπορίζεται χρήματα, εκ των οποίων ο τιμιότερος είναι η κλοπή. Μιλάμε για το Ροίδη τώρα, έτσι, λοιπόν, αντιλαμβάνεστε. Ναι. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή τα δύο μεγάλα κόμματα προσπαθούν να ρίξουν ενοχές στον ελληνικό λαό για πράγματα που αυτά τα ίδια τον συνήθισαν να κάνει, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Θα σας πω ότι βεβαίως είναι καλό να γυρίσουν οι καταθέσεις από το εξωτερικό, εκτός αν τα χρήματα προέρχονται από ναρκωτικά, από λαθρεμπόριο όπλων, από οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεύτερον, η αποποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας νομίζω ότι είναι κάτι που είναι επιβεβλημένο. Δηλαδή, αν εγώ τώρα βγάλω μια πιταγούλα 5.000 ευρώ, θα πάω ποινικό, δηλαδή δεν μπορεί να είναι αστικό. Αυτό το δήθεν αυστηρό πραγματικά καταργεί το όλο σύστημα. Δεν είναι όμως εκεί η βασική αρχή. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι οι προμήθειες του δημοσίου ανέρχονται σε 7,4 δις, δηλαδή χαρτί, ΔΕΗ κτλ. Το 2000 ήταν μόνο 2 δισεκατομμύρια. Απλώς και μόνο αν η κυβέρνηση τα μάζευε, θα είχε 5 δισεκατομμύρια κέρδος. Ξέρετε επίσης ότι οι αδρανείς καταθέσεις στις τράπεζες είναι 15 δισεκατομμύρια και λέω αδρανείς εκείνες που επί 20 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μία συναλλαγή. Τέλος πάντων, κάποιος υπουργός δεν ήταν δυνατόν. Τι εννοείται αυτό που λέτε, πρώτη φορά το ακούμε. 15 δισεκατομμύρια. 15 δεν δισεκατομμύρια έχουν... είναι οι ανενεργοί λογαριασμοί. Δεν έχουν ιδιοκτήτη αυτά. Ναι, δεν ξέρω τι έχουν. Δεν έχουν γίνει συναλλαγές πάντως. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά. Πέστε μου σας παρακαλώ, η Τράπεζα της Ελλάδος τι ρόλο ακριβώς παίζει και αυτοί που ήταν υπουργοί, εγώ τους αποκαλώ δήθεν υπουργούς, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, τους αποκαλώ, για να σας το πω και ευθέως, γι' αυτό σας είπα ότι έχω κέφι, γιατί τους ακούω με θράσος να έρχονται και να ζητούν ψήφοι, τους αποκαλώ ανίκανους κυπουρούς. Λοιπόν, πάει. Οι οποίοι έκαναν πολλά δεινά, έτσι. Εγώ ως πατέρας για τη Μαρία Ντουανέτα Διαμαντοπούλου, φωτοτυπώ φωτοτυπίες για τα παιδιά μου πρώτης γυμνασίου της του Ομήρου Οδύσσιας, έτσι. Επίσης εγώ, ο οποίος έχω την καρδιά μου, περιμένω μία ημέρα στο Τσμεδέ και η οικονομία χάνει γιατί χάνω τη δουλειά μου, επειδή πια οι φαρμακοποιοί δεν παίρνουν τα φάρμακα, τα αγοράζω εγώ και τα πληρώνω και πρέπει να πάω στο Τσμεδέ και να κάτσω μια ολόκληρη μέρα. Αυτή είναι η διακυβέρνηση η οποία γιατί έγινε. Γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός, κύριε Μαρκάτο. Και κατά τον ίδιο τρόπο, διότι η κυβέρνηση, η απερχόμενη, έχει χρησιμοποιήσει ανθρώπους οι οποίοι στερούν το γνώσης και στερούν το επίσης της έννοιας του προοδευτικού και του σοσιαλιστικού που τολμούν σήμερα να επικαλούνται. Την ήξεραν μόνο ως λέξη. Όποιοι δε είχαν τη γνώση, είτε απερωφήθηκαν με αντάλλαγμα, είτε απευλήθησαν ως τεχνοκράτες οι οποίοι δεν είχαν την πολιτική διάσταση. Άκουσον. Γιατί λοιπόν αφού έγιναν όλα αυτά, έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία ο μέσος πολίτης πληρώνει 48 δισεκατομμύρια τους τόκους, ενώ η κυβέρνηση είχε πει θα κάνω μετοχές με ψήφο και κάνει μετοχές κοινές χωρίς ψήφο, ενώ το ψήφισε με ψήφο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η τράπεζα έμεινε ιδιωτική και πληρώνουμε εμείς τα 48 δις. Με πλήρη ποιος μας έλεγχο, τα λέει αυτά? Πρίτανε. Προσέξτε τώρα. Στην Ελλάδα επίσης, η ιδιωτική τράπεζα της Ελλάδος, πίσω από την οποία μπορεί να βρίσκεται όποιος θέλετε, παίζεται και στο χρηματιστήριο. Έχετε εσείς ακούσει ποτέ κάποιον ο οποίος ελέγχει τις άλλες τράπεζες να παίζει και στο χρηματιστήριο? Όλα αυτά λοιπόν, εμείς λέμε, άμεση την πρώτη μέρα που θα λάβουμε την εντολή, κρατικοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ώστε
οι καταθέσεις των ταμείων, που είδατε τι έγινε με το κούρεμα και έχασαν τα ταμεία, να μπορούν να τα διαχειριστούν τα ταμεία και να πηγαίνουν στις άλλες εμπορικές τράπεζες. Επίσης, κατάργηση του άρθρου 48 της Τράπεζας της Ελλάδος, διότι αυτή τη στιγμή σας πληροφορώ ότι κανένας δεν μπορεί να μπει στο θησαυροφυλάκιο να δει αν έχουμε καν το χρυσό εκεί μέσα. Ανταυτού, έχουμε να φτιάξουμε μια τράπεζα επενδύσεων εθνική, η οποία θα είναι κρατική, με 100% κρατική, ενώ για την Τράπεζα της Ελλάδος μιλάω έλεγχο, καταστατικό έλεγχο με 51%, κατά το πρότυπο της Γερμανικής Τράπεζας. Εν συνεχεία, άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ. Θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Η ΑΟΣ έχει ξεκινήσει, αν δεν απατώ, με την κυρία Μπακογιάννη, Υπουργό Εξωτερικών, και έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα, διότι δεν συμφωνούν οι Τούρκοι. Ωραία. Οι Τούρκοι δεν συμφωνήσουν ποτέ. Τώρα έχουμε μία ευκαιρία. Μία ευκαιρία η οποία λέγεται πετρέλαιο. Μία ευκαιρία η οποία λέγεται η διάθεση Ρωσίας, Κίνας, Αμερικής αλλά και Ισραήλ να εισέλθουν στο παιχνίδι. Εάν το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκεί, είναι μια καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να ανακηρύξουμε άμεσα την ΑΟΣ. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα γίνει την άλλη μέρα πόλεμος όπως φοβόνται πολλοί, γιατί τέτοιες είναι οι συγκυρίες, κατά την άποψή μου, εν πάση περιπτώσει. Εάν γίνει αυτό, τότε και μόνο τότε, παρότι η Κίνα λέει ότι είμαστε χρεοκοπημένη χώρα, εάν υπάρχει το κίνητρο του πετρελαίου και των εταιριών που θα έρθουν, και αργότερα βεβαίως θα βγουν και τα ομολογιακά δάνεια και ούτω καθεξής, τότε εγώ πιστεύω βραχυπρόθεσμα θα βρούμε τα χρήματα για αυτόν τον τρόπο. Τι λέω λοιπόν τώρα? Λέω ότι αποτελεί πραγματικά ντροπή να απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, τα δύο κόμματα, τα μεγάλα, και να λένε ξαναψηφίστε μας για να ξανααποτύχουμε. Όχι. Αυτή τη στιγμή, επειδή αυτή τη βδομάδα αυτό που θα παιχτεί συναισθηματικά... Κύριε Μαρκάτο, όμως, απαντήστε λίγο συγκεκριμένα στο αρχικό ερώτημα. Επειδή το θέμα μας σήμερα είναι όχι, θα έχει την ευκαιρία μετά. Κύριε Μαρκάτο, να κάνω ένα σχόλιο, η κυρία Λιγιζάκη για τα χρήματα της Ρωσίας και μετά η κυρία Νταλάρα και η κυρία Παπακώστα. Κυρία Λιγιζάκη, τα χρήματα θέτει και ένα θέμα. Πριν από αυτό, θα πείτε, να είναι σύντομη τοποθέτηση. Για να υπάρχει μια συνέχεια, θα ήθελα λίγο να σχολιάσω τα λεγόμενα του κυρίου Μακάτου. Με τα οποία συμφωνώ ως προς το σκέλος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όμως θα ήθελα να θυμίσω τον κύριο Μαρκάτο ότι υπουργός υπήρξε και ο κύριος Καμένος και μάλιστα σε ένα μεγάλο υπουργείο. Και βεβαίως εγώ δεν θα τον κατηγορήσω τον κύριο Καμένο για διαφθορά και διαπλοκή, αν είναι δυνατόν. Όμως θα πω το εξής. Θυμάστε πολύ καλά ότι τις μέρες που ήταν υπουργός ο κύριος Καμένος είχαμε ένα ναυάγιο. Βυθίστηκε λοιπόν το Sea Diamond και αυτό έπρεπε να ανελκυθεί. Δεν θυμάμαι να έκανε τίποτα ο κύριος Καμένος, ούτε βέβαια και μετέπειτα κυβερνήσεις. Γι' αυτό φτάνουμε σήμερα να έχουμε το εξής αποτέλεσμα, πλέον το Sea Diamond να είναι μια ορολογιακή βόμβα για το Αιγαίο. Μίλησε ο κύριος Μακάτος επίσης για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, ξέρετε, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, στο οποίο εμείς έχουμε προσχωρήσει ήδη από το 1982 και έχει γίνει εσωτερικό δίκαιο το 1994, την αποκλειστική λοιπόν οικονομική ζώνη μπορούμε να την κηρύξουμε μόνο μερός και μάλιστα εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη γύρω από το κάθε νησί μας. Άρα, γιατί η τότε κυβέρνηση, και μάλιστα αφού ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγερμού ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε στη Βουλή για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί η τότε κυβέρνηση. Γιατί λοιπόν η τότε κυβέρνηση, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια του ΠΑΣΟΚ, γιατί σας είπα από το 1994 έχουμε προσχωρήσει στο δίκαιο της θάλασσας, γιατί δεν έχουν κηρύξει μόνο μερός αποκλειστική οικονομική ζώνη, ώστε εκεί ζώνη, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο. Μείνετε εκεί, μην απαντήσετε εσείς κύριε Μαρκάτο, θα το σχολιάσετε μετά. Να πάρουμε από ένα λεπτό τη γνώμη της κυρίας Νταλάρα και της κυρίας Παπακώστα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και μετά να αποχωρήσουν οι δύο κυρίες. Αφού ευχηθώ στον αγαπητό μου Πρίτανη και φίλο κύριο Μαρκάτο κάθε επιτυχία, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, ξέρω την οργή σας ενδεχομένως, να επανορθώνατε αν είναι δυνατόν, το είναι ντροπή να ζητάμε την ψήφο. Δεν ντρέπομαι για τίποτα, είμαι δυόμιση χρόνια... Κύριε Μαρκάτο, είμαι δυόμιση χρόνια, αγαπητέ μου φίλε, είμαι δυόμιση χρόνια βουλευτής, είναι πολύ διαυγής οι πολιτικές μου θέσεις. Θέλω να πω ότι μπορώ να διεκδικώ ευθέως ό,τι νομίζω ότι μπορώ να διεκδικώ πολιτικά. Δεν επενδύω στην καταστροφή της χώρας και δεν ενισχύω άγρια πολιτικά ένστικτα. Κρίνομαι και κρίνω. Αυτό μόνο. Εγώ λοιπόν ζητώ το λαό να κρίνει και να μην εκλέξει ούτε έναν από αυτούς
που χρηματίσαν υπουργοί. Αυτό από το είναι θεμητό. Δεν είναι θεμητό να λέτε για μένα και για την κυρία Παπακώστα ότι είναι ντροπή να πετούμε την ψήφα. Μα είπα για εσάς προσωπικά. Όχι. Είπα για υπουργούς. Είμαστε εκπρόσωποι του κομμάτων. Για να μην είναι εκπρόσωποι όλου του υπουργού. Κύριε Νταλάρα, να μην απάντησε στην να γίνει ξεκάθαρο. Ουδής χρηματίσας υπουργός από το 2005 μέχρι σήμερα να εκλεγεί. Πραγματικά. Και αν ακόμα ο λαός πιστεύει ότι θα πρέπει να ψηφίσει Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, που δεν καταλαβαίνω γιατί, ας ψηφίσει νέα πρόσωπα. Ας ψηφίσει την κυρία Νταλάρα και την κυρία Παπακώστα. Μένουμε, κύριε Μαρκάτου, θα ξαναλέξω το λόγο. Θα ξαναλέξω το λόγο, κυρία Παπακώστα. Κυρία Παπακώστα, εσείς το λεπτό σας. Κύριε Δάσκα, άκουσα με πολύ προσοχή όλους τους φίλους εδώ υποψηφίους, ο οποίος και εγώ από τη σειρά μου ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία. Και σκέφτομαι το εξής απλό πράγμα. Δεν ξέρω πολίτης τι έχει συμπεράνει τώρα εδώ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολύ απλά άκουσα τον αγαπητό κύριο Μαρκάτο, ο οποίος διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού, με έναν επικεφαλής ο οποίος διατέλεσε υπουργός στο διάστημα στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Και βεβαίως θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που προσχωρούν τώρα στα ισοδύναμα που λέει η Νέα Δημοκρατία, τα οποία είναι αυτά τα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως, τα οποία αναφέρθηκε. Θέλω να πω στον αγαπητό κύριο Τόλιο, ο οποίος μίλησε για νέο φιλελευθερισμό, ότι τουλάχιστον η δική μου παράταξη έχει, αν θέλετε, μια σταθερά πορεία από τη μεταπολίτευση, θεμελιώνοντας τη δημοκρατία, νομιμοποιώντας την αριστερά, βάζοντας την στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Δεν το κατάλαβα. Μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν σας διέκοψα. Όμως να λέμε τα γεγονότα. Είναι μια παράταξη η οποία έχει μια σταθερή και συνεπή πορεία σε επίπεδο κρίσιμων εθνικών επιλογών της χώρας, όπως η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρώπη. Άκουσα τον κύριο Μαρκάτο να λέει, αν και πριν ήταν ίσως, ότι να κρατικοποιήσουμε την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν αυτό συμβεί, τότε το κόμμα σας πιστεύει ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, αν κρατικοποιηθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, την επόμενη στιγμή θα υπάρξει έξοδος της χώρας από την Ευρώπη. Όχι, αν δεν είναι κρατική Τράπεζα Ελλάδος. Η μόνη χώρα που δεν έχει κρατική Τράπεζα Ελλάδος πρέπει να βγούμε. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος να είναι ανώνυμη εταιρεία, μόνο 8% να έχει το κράτος. Είστε ή δεν είστε υπέρ της Ευρώπης και του ευρώ? Δεν το κατάλαβα. Είστε. Όλες οι κεντρικές τράπεζες είναι κρατικές, κυρία Παπακώστα. Αντίκειται, κύριε Τόλιο. Όλες οι κεντρικές τράπεζες είναι κρατικές. Εμείς αποτελούμε την εξής. Αντίκειται αυτό. Το αντιλαμβάνεστε. Κυρία Παπακώστα, αντίκειται αυτό το οποίο λέτε στην άποψη που εκφράζετε δημόσια, ότι θέλετε να παραμείνετε στην Ευρώπη και στο ευρώ. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι. Κύριε Παπακώστα, ολοκληρώστε εσείς γιατί πάμε στο διάλειμμα. Κύριε Τάσκα, θέλω να πω το εξής και κυρία Νικόλτσου, αφού σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Ότι θεωρώ ότι η παράταξη Νέας Δημοκρατίας έχει σταθερά εθνικές επιλογές οι οποίες ωφέλησαν τον τόπο. Νομίζω ότι ο λαός αύριο θα θελήσει να πατήσει σε σταθερές. Οι σταθερές αυτές δεν μπορεί παρά να είναι οι εγγύησεις, οι δημοκρατικές εγγύησεις, πάνω στις οποίες θα βασίσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν φύγουν οι δύο αγαπητές κύριε Μαρκάτο, όχι τώρα στο διάλειμμα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης έχει έρθει μαζί μας. Ο κύριος Κωνσταντινίδης από τη Δημοκρατική Συμμαχία, Δημοκρατική Κοινωνική Συμφωνία, τον καλησπέριζουμε. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε την κυρία Νταλάρα και την κυρία Παπακώστα. Είχαμε δεσμευθεί ότι στις 10 θα τις απελευθερώσουμε για άλλες υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο μέχρι τις 12 μαζί, ώρα των αποφάσεων για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες. Φιλοξενούμε υποψήφιους βουλευτές από όλα τα κόμματα. Αποχώρησαν οι πρώτοι προσκεκλημένοι και Γιάννη, μπαίνουμε τώρα σε ένα νέο κύκλο. Στο νέο κύκλο κοντά μας είναι η Σοφία Βούλτευση από τη Νέα Δημοκρατία και ο Δημήτρης Καρίδης από το ΠΑΣΟΚ. Η Σοφία Βούλτευση είναι υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Την ευχαριστούμε πολύ που ήρθε. Ο Δημήτρης Καρίδης είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε και τους δυο σας που ήρθατε να τους δείξει η κάμερα και όσο μπορούν οι συνάδελφοι το κοντρόλ να δείχνουν
περισσότερο τους καλεσμένους μας όσο προχωράει η ώρα και λιγότερο εμάς. Στη γειτονιά, ναι, και τη Σοφία Βούλτευση. Να πάμε στον εκπρόσωπο των οικολόγων πράσινων να κάνει ένα πρώτο σχόλιο. Όπως ο κύριος Γιώργος Δημαράς. Όπως και ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης από την Κοινωνική Συμφωνία. Και μετά ξανά από εδώ στη Σύση Αλιγιζάκη για το ότι πήραμε στον αέρα τα επιχειρήματα που μόλις είχε δείσει να. Εντάξει, έχει χρόνο να τα αναπτύξει, Γιάννη. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Δημαρά, εκ μέρους των οικολόγων πρασίνων, στη Β' περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Δημαρά, ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που ακούσατε. Και δίνουμε το λόγο πάντα στα κόμματα εξουσίας κατά την κοινοβουλευτική τάξη και στη συνέχεια στους άλλους, όπως είναι καταγραμμένη δύναμη στη Βουλή, για να μπορείτε οι εκπρόσωποι των μικρότερων κομμάτων, που ευχόμαστε να γίνετε μεγάλοι αναλυτικότερα όσο είναι το συμφέρει, να μπορείτε να απαντήσετε, να κάνετε σχόλια σε αυτά και κριτική επί όσων βλέπετε. Για να έχετε μια συνολική εικόνα, σας ακούμε. Άκουσα τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων που κυβερνούσαν δεκαετίες στη χώρα και τη φέρανε σε αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που παρουσιάζονται σε μέσο ενημέρωσης οι εκπρόσωποι των δύο κομμάτων θα πρέπει να ξεκινάνε με μια αυτοκριτική και να λένε ζητούμε συγγνώμη και θα κάνουμε αυτά για να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο που συμπεριφερθήκαμε στον ελληνικό λαό από εδώ και πέρα. Η άποψή μου είναι ότι έχουν τόσο πολύ μεγάλες ευθύνες και τα πρόσωπα και κυρίως οι πολιτικές. Επέτρεψαν συνθήκες κλοπής του δημόσιου χρήματος. Και το ζήσαμε. Στο ΙΚΑ, στις χρηματοδοτήσεις και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Mm-hmm. Στη ΔΕΗ, στις εφορίες, στις πολεοδομίες, όπου γινόταν αδειοδοτήσεις. Το ζήσαμε και το ζούμε ακόμα. Σε προνόμια ειδικών κατηγοριών. Mm-hmm. Ακόμα μέσα στην κρίση, όλοι οι πρώην υπουργοί έχουν Mercedes, οδηγούς και φύλακες. Οι πρώην πρόεδροι. Πού είναι το μυαλό που αλλάξανε. Είδαμε πώς διαχειρίζουν τα χρήματα των κομμάτων σήμερα. Των κομμάτων που διαχειρίστηκαν την εξουσία και που σήμερα είναι καταχρεωμένα στις τράπεζες. Ακόμα πέρα από αυτά, είδαμε πού επενδύσανε τα χρήματα του ελληνικού λαού και αυτά που πήρανε δάνειο. Τα επενδύσανε σε άχρηστα έργα, χωρίς κανένα σχεδιασμό βιωσιμότητας για τον ελληνικό λαό. Θα σας φέρω παράδειγμα τα Ολυμπιακά έργα. Εμείς οι οικολόγοι πράσινοι, που ήμασταν τότε, μόλις δημιουργηθήκαμε σαν κόμμα, ναι, είχαμε πάρει μια καθαρή θέση ότι δεν πρέπει να γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα και κυρίως να μην γίνουν στην Αθήνα. Γιατί αυτό συντέλεσε να έρθει κι άλλος πληθυσμός στην Αθήνα, αλλά και προπαντός να κοστίσει τόσο πολύ αυτή η υπόθεση για τη χώρα μας, που πραγματικά είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές που έφερε τη χώρα σε αυτή την κρίση. Και παράδειγμα είναι τα Ολυμπιακά έργα. Εδώ σε αυτή τη χώρα μάθαμε να επενδύουμε μόνο σε δρόμους, κυρίως σε δρόμους και μεταφορές, ενώ ταυτόχρονα τα οικολογικά μέσα μεταφοράς, τα οικολογικά μέσα μεταφοράς τα καταργήσαμε. Κύριε Δημαρά, να επενδύουμε σε δρόμους ή να πλουτίζουμε από δρόμους, γιατί ξέρετε το ανέκδοτο που λέει αυτή η γέφυρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Επειδή είστε περιφερειακός σύμβουλος, γι' αυτό το λέμε και οικολογική απάντηση στην περιφέρεια Αττικής. Ακόμα και τώρα, μιλούσα τώρα για τον προσανατολισμό των έργων. Εκεί δίνω μία μάχη για τη διαφάνεια. Όταν μας έδωσε τα κτίρια η νομαρχία στην περιφέρεια, πάρα πολλά μισθώματα ήταν τρεις φορές πάνω από την εμπορική του αξία. Σκεφτείτε λοιπόν με ποιους όρους γύρανε αυτές οι συμβάσεις. Κύριε Δημαρά, θα ξανά. Πώς γίνονται τα έργα. Ήθελα να πω το εξής. Ότι και να ολοκληρώσουμε το πρώτο σχόλιο. Η οικολογία και οι οικολόγοι πράσινοι στην Ελλάδα είναι ένα μικρό κόμμα. Στην Ευρώπη όμως είναι η τέταρτη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σαν πολιτική εναλλακτική πρόταση σήμερα είναι η μοναδική νομίζω πρόταση, αφού δοκιμαστήκανε οι δεξιές πολιτικές με τον νεοφιλελευθερισμό, αλλά και το μοντέλο το σοβιετικό, είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση. Μάλιστα. Που εξασφαλίζει το μέλλον των νέων γενιών, αλλά και το παρόν. Ξεκινώντας από το παρόν, να κάνουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Κρατάμε το σχόλιο σας αυτό, κύριε Δημαρά. Θα έχετε δυνατότητα σε λίγο να τοποθετηθείτε και πάλι. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε τώρα από τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Είναι υποψήφιος βουλευτής με την Κοινωνική Συμφωνία στην περιφέρεια Αττικής. Για να πάμε μετά στον κύριο Καρύδη και στην κυρία Βούλτευση. Ελάτε. Τι σχόλιο θα θέλατε. Νομίζω ότι ακούγονται πάρα πολλά φεδρά
αυτόν τον καιρό στην προεκλογική περίοδο. Ξεκινήσω από το. Τα δύο κόμματα εξουσίας, κύριε Κωνσταντινίδη, είπαν προηγουμένως ότι πρέπει μόνο και οι εκπροσωποί τους ότι είναι συγκεκριμένη η πορεία της χώρας μετά τις εκλογές και κατά την άποψη των παρισταμένων, μόνο αυτά μπορεί να εγγυηθούν πορεία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πορεία όχι στην καταστροφή και στο χάος. Η απάντηση δική σας σε αυτούς τους ισχυρισμούς, σε αυτά τα επιχειρήματα, ποια είναι και σε σχέση με τα χρήματα που είπαμε προηγουμένως και τα ακούσατε, τα χρήματα που δεν έχουμε στα ταμεία και τα έχουμε φουλ στην Ελβετία και στους φορολογικούς παραδείσους. Σε όλα αυτά η τοποθέτησή σας. Λοιπόν, ξεκινώ από το πρώτο. Καταρχήν, η χώρα οδηγείται ήδη στην καταστροφή. Μπορεί να μην έχουμε αυτή τη στιγμή στάση πληρωμών στο δημόσιο, αλλά υπάρχει μια στάση πληρωμών στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι φανές από τον τελευταίο πολίτη, ο οποίος χρωστάει στις τράπεζες και δεν μπορεί να πληρώσει, από τις μικροεπιχειρηματίες προς τράπεζες και προς το. Ακόμα και προς το δημόσιο, υπάρχει μια στάση πληρωμών του ιδιωτικού τομέα. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε από αυτή την καταστροφή με αυτό το μνημόνιο, όταν θα μπαίνουμε σε μεγαλύτερη ύφεση, και αυτό είναι γεγονός, γιατί οι μειώσεις μισθών, οι οποίες επικαλούνται ότι θα υπάρχουν και υπάρχουν στο δεύτερο μνημόνιο, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ύφεση στην αγορά, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ανεργία και θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική, οδηγούμαστε στην πλήρη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως οδηγείται η χώρα στον οικονομικό τομέα. Δεν έχω καταλάβει πώς κάποιοι επικαλούνται ότι θα σωθούμε το μνημόνιο όταν έχουμε 2.000 αυτοκτονίες τα τελευταία δύο χρόνια. Και, εν πάση περιπτώσει, οι υπουργοί της κυβέρνησης και οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, όταν διεκδικούσαν ακόμα την Προεδρία ή θέλαν να είναι πρόεδροι και τελικά δεν ήταν, πήγαιναν και λέγανε ότι οδηγήσαμε τη χώρα και το λαό στην καταστροφή. Λοιπόν, ξαφνικά δεν τα ξεχάσαν. Και αυτό το οποίο έχει και πολύ μεγάλη σημασία, ακούω τελευταίες μέρες ότι κάποιοι θα μας βγάλουν από το μνημόνιο, το οποίο υπερασπίζονται ότι το διαπραγματευτήκαν και πολύ σωστά. Απ' τη μία το υπερασπίζονται ότι κάναν σωστή διαπραγμάτευση και από την άλλη, στην επόμενη διετία, τριετία θα βγούμε από το μνημόνιο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και εκεί πρέπει να εστιάσει ο ελληνικός λαός την προσοχή του, το ποιος έχει πρόταση να βγούμε από αυτό το μνημόνιο. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι το υπέγραψαν, το διαπραγματεύτηκαν και το υπέγραψαν, δεν έχουν τη δυνατότητα να το επαναδιαπραγματευτούν. Είναι δεσμευμένοι από τις υπογραφές τους. Όλοι αυτοί. Λοιπόν, όσον αφορά για τα χρήματα στην Ελβετία. Ξέρετε, αν κάποιος έχει βγάλει νόμιμα τα χρήματά του στην Ελβετία ή στο κάπου αλλού, αυτό δεν είναι μεμπτό. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως ως χώρα είναι ο κύκλος του μαύρου χρήματος, είτε αυτό το χρήμα είναι πολιτικό, αλλά γενικότερα το κύκλο του μαύρου χρήματος, ο οποίος έχει βγει στο εξωτερικό. Εκεί τι προτάσεις έχετε, τι πρωτοβουλίες μπορείτε να πάρετε, αν μπείτε στη Βουλή. Λοιπόν. Θα σας θυμίσω ότι το τελευταίο νομοσχέδιο που αφορά ειδικά το μαύρο πολιτικό χρήμα και το οποίο το έκανε ο κ. Καστανίδης είναι για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία όπου δεσμεύονται οι περιουσίες ή κάποιοι πηγαίνουν φυλακή και ότι δεν υπάρχει παραγραφή για το βρώμικο μαύρο χρήμα. Λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ασυλία στο ελληνικό κοινοβούλιο, κανένα είδους ασυλίας. Και το λέω εγώ, ο οποίος προέρχομαι και από μια άλλη χώρα. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Αυστραλία με 11 χρόνια στην Ελλάδα, όπου εκεί δεν υπάρχει τέτοια ασυλία. Παρατιούνται οι υπουργοί για 10 δολάρια. Ενώ εδώ μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει στη Βουλή και να μην παρετείται κανείς. Και μια που είπατε για το τι ακριβώς γίνεται. Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να είμαι και πρακτικός. Και θα τα πω και τα πράγματα με το όνομά τους. Τον Ιούνιο του 10. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η χώρα. Τον Ιούνιο του 10 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι πρέπει η εταιρεία Χρυσού Χαλκιδικής να αποδώσει το ελληνικό δημόσιο 15,8 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ποιος έκανε έφεση? Το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου. Είναι πρωτοφανή ιστορία για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά από την απελευθέρωση της χώρας. Το δημόσιο απαρνήθηκε να πάρει έσοδα και έκανε έφεση να πάρει τα έσοδά του. Δεν έχει ξαναγίνει για κανέναν ιδιώτη αυτό. Αυτό μόνο αρκεί για να καταλάβουμε το πώς λειτουργήσε τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και πολύ νωρίτερα η χώρα, με κάποιους οι οποίοι εμφανίστηκαν στο πολιτικό προσκήνιο ως κομίτες, διορίστηκαν, από όποιους διορίστηκαν, και ξαφνικά αυτή τη στιγμή εμφανίζονται να ζητάνε και την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Αυτά όμως αποσιωπώνται από πολλά ΜΜΕ. Ναι, κύριε Κωνσταντίνη, να βλέπουμε τον κύριο Κοντογιάννη και τον κύριο Μαρκάτο στην οθόνη. Κύριος Μαρκάτος, προηγουμένως, κύριε Κοντογιάννη, είπε ότι δεν πρέπει να δούμε κανέναν που χρημάτισε υπουργός από το 2005 και μετά
να εκλεγεί, να ξαναπάρει, να έχει ρόλο κλπ. Η Δημοκρατική Συμμαχία είχε την Τώρα Μπακογιάννη, την πρόεδρό σας, για πάρα πολλά χρόνια και εσείς είσαστε υπουργός. Τι είναι εκείνο που, ποιο είναι το επιχείρημά σας με το οποίο θέλετε να ξαναείστε στη Βουλή και ενδεχομένως σε κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρκάτος είναι ένας πνευματικός, πανεπιστημιακός δάσκαλος, πνευματικός άνθρωπος και δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σε μια λογική ισοπεδωτική που οδηγεί σε άλλου είδους Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα μιας εξαίρεσης υπουργού που ήταν επιτυχημένος? Ακούστε και για να κάνουν και το ακούστε, διάλογο, κύριε Μαρκάτο. Ναι, αποχωρήσει και ο κύριος Μαρκάτο. Με προκαλείτε. Με τη λογική τη δικιά σας δεν πρέπει να εκλεγεί ούτε ο κύριος Καμένος. Διότι και ο κύριος Καμένος. Ο λαός τα αποφασίζει αυτά. Εγώ δεν αποφασίζω. Μα λοιπόν τότε τι προτρέπεται το λαό? Τι προτρέπεται το λαό? Δηλαδή φταίει η Μπακογιάννη που ήταν υπουργός εξωτερικών που έκανε κατά με τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2006 ως δήμαρχος Αθήνας. Όλα τα έχει ο γύφτος, το διαμάντι του. Και από το 2006 και μετά ήταν υπουργός εξωτερικών και έκανε πράξεις τις οποίες και πριν από λίγο εσείς επικαλεστήκατε, όπως με την ΑΟΣ με την Αλβανία. Έκανε το Βουκουρέστι. Όλα αυτά συνεργασία θα με τον Καραμαλή, την πολιτική των αγωγών, λαός. Που είναι όλα αυτά πολύ θετικά. Ναι, ναι. Και δεν τις εμπερίπτουμε ευθύνες ή σε μένα, αν θέλετε, που εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι. Σε μένα που ήμουν υφυπουργός και κατάφερα στο μικρό διάστημα που ήμουν υφυπουργός να κόψω με εντολή Καραμαλή 600 εκατομμύρια από δαπάνες των τριών μεγάλων ταμείων στους προϋπολογισμούς τους. Δεν ξέρω τι κάνανε οι επόμενοι. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκαν οι εντολές, γιατί έγιναν εντωμεταξύ εκλογές, αλλά 600 εκατομμύρια σας λέω δαπάνες στους προϋπολογισμούς. 200 ΙΚΑ, 200 ΟΓΑ, 200 ΟΕ. Και όταν είχα το μαχαίρι στο κόκαλο, διότι μου φέρνανε δαπάνες μέχρι για αγορά πολυγράφων το 2009 στους προϋπολογισμούς, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε Μαρκάτο. Σίγουρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Επιτρέψατε... Και αυτό το διεκδικώ, και αυτό το διεκδικώ με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς έχω τη δυνατότητα να φωνάζω, επειδή από την πρώτη στιγμή σας λέω, όσο θέλετε, ο λαός θα σας κρίνει, ο κυρίας λαός με εξέλεξε βουλευτή, διότι έχετε συλλογική ευθύνη. Αναρτώ το ποδενέσκες μου και ο καθένας έχει ένα τρόπο ζωής ο οποίος είναι... Κρίνεται και από τον περιγυρό του, από την οικογένειά του, από την γειτονιά του, από την κοινοβουλευτική ομάδα, από όλο τον πολιτικό επαγγελματικό χώρο στον οποίο συμμετέχει. Μπράβο. Δεν εγώ είμαστε όλοι οι ίδιοι. Μην τα ισοπεδώνουμε, έχετε... ισοπαίδωση οδηγεί στον φασισμό. Καλά. Λοιπόν, έχετε συλλογική ευθύνη. Εσείς θα είσαστε επιτυχημένοι. Η συλλογική ευθύνη οδήγησε σε άλλα καθεστώτα. Προς Θεού είσαστε πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ακριβώς. Και δεν ανέχομαι να ακούω αυτά τα λόγια τα οποία προσβάλλουν την νοημοσύνη μου. Εντάξει. Διότι όταν εσείς πήρατε ένα χρέος και το διπλασιάσατε, όταν το χρέος διπλασιάστηκε, μη μου πείτε ότι ένας είναι καλύτερος και άλλος είναι χειρότερος. Έχετε συλλογική ευθύνη. Και ο λαός θα σας κρίνει και ελπίζω ότι θα σας δώσει 17%. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, κύριε Μαρκάτο, σας είπα ένα παράδειγμα. Τότε μέσα στη συλλογική ευθύνη εμπίπτηκε ο αρχηγός σας. Μην το βάζετε. Δεν απολογούμε για κανέναν. Ο ελληνικός λαός... Μην το βάζετε σε αυτή τη βάση. Κοιτάξτε. Ο καθένας είχε ευθύνες για αυτό που έκανε. Δυστυχώς, οι δύο κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει το κράτος σε ντοβλέτη. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όχι ένα λεπτό. Ό,τι και να πείτε εσείς, ό,τι και να πω εγώ, την κρίση, η κρίση του ελληνικού λαού... Η κρίση του ελληνικού λαού είναι άλλη. Λοιπόν, αφήστε τον ελληνικό λαό ελεύθερο να αποφασίσει. Αυτό ζητάω. Αφήστε τον ελληνικό λαό ελεύθερο να αποφασίσει. Χωρίς υποδείξεις. Μπράβο. Και χωρίς υποδείξεις. Ο ελληνικός λαός θέλει να κρίνει με τα προγράμματα μας, με τις προτάσεις μας. Πες όσα θέλει. Και μια τελευταία κουβέντα, γιατί εγώ πρέπει να αποχωρήσω. Ακούστηκαν περί ΑΟΣ κάποια πράγματα. Ναι, ναι. Σαφέστατα πρέπει να γίνουν. Και προς τιμή σας είπατε ποιος ξεκίνησε την υπόθεση των νόμων στην χώρα. Όμως θέλω να επισημάνω το εξής, ότι η Κύπρος, η οποία ανακήρυξε ΑΟΣ το 1998,
Τα πρώτα χρήματα θα τα πάρει το 2016. Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το διάστημα των 18 χρόνων και, κύριε Κοντογιάννη, δεν μπορούμε να περιμένουμε, πρέπει να βρούμε χρήματα από αλλού. Υπάρχουν τα κολλάτε, αλλά τώρα δεν θα μπορούμε. Κύριε Μαρκάτο, μην απαντήσουμε. Κύριε Μαρκάτο, θα έχετε την ευκαιρία τώρα γιατί θα πάρετε. Δεν θέλω να φύγει ο άνθρωπο και να μιλάω μόνο. Φεύγει ο κύριο Κοντογιάννη, η κυρία Βούλτευση, ο κύριο Σκαρίδη και να είστε μαζί με τον κύριο Μαρκάτο στην οθόνη. Βάλατε ένα ζήτημα, ναι, βάλατε ένα ζήτημα συλλογικής ευθύνης, κύριε Μαρκάτο. Κύριε Ντάσκα. Κύριε Μαρκάτο, ένα λεπτό. Θα έχετε την ευκαιρία. Όχι ένα λεπτό, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κυβερνήσει προσπαθούν να πούν στον ελληνικό λαό ότι είναι ανεύθυνο να μην τους καναψηφίσει. Αυτό είναι κορυφαίο γεγονός. Ο λαός στο καφενείο φοβάται. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Εγώ απλώς λέω ότι υπεύθυνη είναι η ψήφος εκείνη που πάει σε ανθρώπους που πιστεύει ο λαός ότι θα έχει αποτελεσματικότερη κυβέρνηση με μια κοινωνική κύριε συνοχή Μαρκάτο, η οποία κινδυνεύει. Έτσι, και δεν έχει καμία έχει σημασία, είναι 12 κόμματα. Εσείς έχετε τη δικιά σας, εγώ έχω τη δικιά μου. Κύριε Μαρκάτο, ευχαριστούμε. Μισό λεπτό. Δημόσια πρόσωπα είμαστε και οι δύο. Το λαός θα κρίνει. Κύριε Κοντογιάννη, ευχαριστούμε. Στα περί συλλογικής ευθύνης, στο επιχείρημα του κύριου Μαρκάτου, να απαντήσει ο κύριος Καρίδης, βουλευτής των Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος ξανά στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Και η κυρία Βούλτευση επίσης. Κύριε Καρίδη, αρχίστε εσείς. Την κυρία Βούλτευση αν συγχαρούμε για ένα άρθρο στο ίντερνετ, το οποίο υπήρξε καταπληκτικό κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτό μας χαροποιεί όταν πιστεύει. Όχι, το εννοώ πραγματικά. Όχι, ο γενικός συνάδελφος κυρίες και κύριοι Μαρκάτους. Να κάνετε την πρώτη του τοποθέτηση. Πέστε το τι, κύριε Μαρκάτους. Αφορά τη συλλογική ευθύνη και επειδή ετέθη το θέμα και είναι πολύ σημαντικό, αφορά στις γερμανικές αποζημιώσεις. Και είπε η κυρία Νταλάρα ότι επελήφθησαν πρόσφατα για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει κάνει σημαία αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι θέλω να πω όμως. Θυμάστε πολύ καλά, και αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ, ότι όταν ήταν κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ, όταν τελεσιδίκησε η γνωστή υπόθεση για τις αποζημιώσεις του Διστόμου, θα έπρεπε ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης να δώσει άδεια για αναγκαστική εκτέλεση. Λοιπόν, δεν έδωσε. Ήταν Υπουργός, ξέρουμε ποιος είναι. Βάλατε το ζήτημα, ο κ. Μιχάλης Σταθόπουλος, βάλατε το ζήτημα, πάμε στον κύριο Καρίδη. Γράψουμε 100 εκατομμύρια στον επόμενο προεκλογισμό. Ο κύριος Καρίδης έχει τον λόγο. Ναι, κύριε Μαρκάτο, θα μας το πείτε πάλι σε αυτό. Κύριε Καρίδη, έβαλε συλλογική ευθύνη ο κύριος Μαρκάτος. Εμείς το εξειδικεύουμε ακόμα περισσότερο. Συλλογική ευθύνη γιατί δεν ήρθαν πίσω τα λεφτά που είναι στο εξωτερικό τελελατημένα, γιατί διεκδικήσαμε γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί ορισμένοι υπουργοί έγιναν οι ίδιοι άριστοι διαχειριστές των δικών τους οικονομικών και εμφανίζονται να ζουν μια χαρά ζωή χαρισάμενη. Και την ίδια ώρα ο πρόεδρός σας, ο Νιν και ο Τέος, αναγκάζονται να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς θα πάτε στις εκλογές όταν αναγκάζεστε να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό? Αυτό είναι μια καλή κίνηση. Του να ζητάει κανείς συγγνώμη και να κάνει την αυτοκριτική του για λάθη που έγιναν, είναι κάτι επιβεβλημένο. Η συλλογική ευθύνη, κύριε Ντάσκα, και η ατομική ευθύνη υπάρχουν. Mm-hmm. Και σε κυβερνήσεις και σε κόμματα, και δεν υπάρχουν μόνο στα κυβερνητικά κόμματα. Εκεί είναι μεγαλύτερη βέβαια η ευθύνη, αλλά υπάρχει σε όλο το πολιτικό φάσμα. Και η κυρία σήμερα, στην οθόνη, παρακαλώ. Σήμερα, ναι, ο ελληνικός λαός που δείχνει αυτή τη στάση και αυτόν τον πολιτικερματισμό και δείχνει μια συνολική αγανάκτηση ή αντίθεση στο πολιτικό σύστημα, η έκφρασή του δεν είναι μόνο για τα κόμματα που κυβέρνησαν. Εγώ αυτό εισπράττω καθημερινά. Τώρα, πριν έρθω εδώ στην εκπομπή σας, ήμουνα μια περιοδία στα καφενεία του Χατζικυριακίου. Mm-hmm. Μην νομίζετε ότι ο κόσμος, οι πολίτες, δεν καταδικάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις και παραλήψεις όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να δούμε και νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση να είναι αποτελεσματική και να είναι αποφασιστική. Εγώ ως νέος βουλευτής σας λέω ότι ήμουν από τους πρώτους που σε ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών συμμετείχα για να έρθουν τα χρήματα από την Ελβετία πίσω. Ήμουν από τους πρώτους βουλευτές που όταν το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να σταλεί γράμμα στην Ελβετία για να ανοίξουν λογαριασμοί των πολιτικών, συμμετείχα με μεγάλη χαρά, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Και αισθανόμουν πολύ άσχημα που άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα ή άλλα κόμματα δεν έκαναν την ίδια πράξη, για να μην υπάρχει ούτε μια σκιά, ούτε ένα ερωτηματικό στον ελληνικό λαό που βλέπει να κόβονται οριζόντια μισθοί και συντάξεις και από την άλλη μεριά να μην γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και αποτελεσματικές ενέργειες από το πολιτικό σύστημα. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα
πρέπει να τελειώσει αυτή η συμφωνία με την Ελβετία, την οποία ξέρουμε όλοι ότι η Ελβετία το είχε ζητήσει να αναθεωρηθεί η σύμβαση που είχε υπογράψει με την Ελλάδα από το 2005 και επί πολλά χρόνια υπήρχαν κλειστά αυτιά και κλειστά μάτια και δεν έγινε τίποτα. Και έφτασε η κρίση για να φέρει από την εποχή της αμεριμνησίας πάρα πολλά προβλήματα στην επιφάνεια. Και εγώ θεωρώ ότι η πρώτη πράξη μιας επόμενης κυβέρνησης θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτή. Λοιπόν, να θα μας πείτε για το τι θα κάνετε εάν είστε στην κυβέρνηση, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο, μισό λεπτό, από την κυρία Βούλτευση, ένα πρώτο σχόλιο, για να πάμε στο διάλειμμα. Κυρία Βούλτευση. Και να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών σε αυτά τα πράγματα, όπως υπάρχουν και σε άλλες εκδοχές. Όχι, κυρία Βούλτευση, θα μείνει ο κύριος Τόλης που είναι να αποχωρήσει. Μια γρήγορη ερώτηση εγώ. Ο κύριος Τόλης να κάνει ένα σχόλιο σε αυτά που άκουσε και να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας έκανε να έρθει μαζί μας απόψε. Για αυτά που ακούσατε, κύριε Τόλιο. Έχει σημασία, έστω και σε αυτή τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουμε, έτσι να κάνουμε μια αναφορά για το τι μέλη γενέστε. Έτσι λοιπόν, επιτρέψτε μου ένα-δύο λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να πω κάποιες βασικές ιδέες. Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε διαπιστώσεις, να καταγράφουμε καλές προθέσεις, και εγώ θα αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις του κάθε υποψήφιου, να το πω έτσι, βουλευτή σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά εδώ είναι οι ευθύνες είναι καταγραμμένες όταν μιλάμε με πρακτικές, με κυβερνήσεις, μέτρα, επιλογές κλπ. Από τη δική μας πλευρά, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι χρειάζεται ριζική στροφή σε αυτή την πορεία κατήφορη η οποία έχουμε σαν χώρα, σαν κοινωνία, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε. Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η κατάσταση για να αντιστραφεί, ασφαλώς υπάρχει εναλλακτική πρόταση, δεν είναι ενός Σαββατοκύριακου, αλλά ωστόσο έχει σημασία να κάνουμε αυτή την στροφή. Και θεωρώ, πρώτον, ανατροπή των πολιτικών του μνημονίου. Επιγραμματικά το λέω. Δεύτερον, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα πληρώσουμε αυτό το τεράστιο χρέος. Η θέση δική μας, και το έχουμε αλλεπάλληλα τονίσει, είναι ότι πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και το υπόλοιπο να γίνει με ρήτρα ανάπτυξης. Σας παρακαλώ, κύριε Καρύδη, σας άκουσα. Κύριε Καρύδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Καρύδη, σας άκουσα. Συνεχίστε, κύριε. Το τρίτο είναι, θεωρούμε αναγκαίο να περάσουν οι τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο, να κοινωνικοποιηθούν, γιατί τεράστια ποσά διαχειρίζονται, τεράστια ποσά παίρνονται, και αυτή τη στιγμή 25 δώσανε μέσω του ταμείου, 25 δις από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και την ίδια μέρα σημειολογικά σας τονίζω ότι τα δάνεια εργατικής κατοικίας, το επιτόκιο από 5 μειώθηκε σε 3%. Κύριε, δηλαδή, κυρώστε τη σκέψη σας, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Το σέβομαι, είμαι μέσα στο όριο που έθεσα, ναι. Επασχεδόση. Ναι. Και το βασικό όμως είναι αυτό που λέμε ανάπτυξη, αυτό που λέμε παραγωγή, ανασυγκρότηση, αυτό που λέμε αύξηση απασχόλησης και αναδιανομή εισοδήματος. Αυτά όμως απαιτούν μια άλλη κυβέρνηση. Εμείς από τη δική μας πλευρά. Δεν έχει σημασία αν είναι στις 6 Μαΐου, αν θα είναι, δεν ξέρω, κάποιο αργότερο διάστημα. Εμείς βάζουμε σαν κεντρική επιλογή τη δημιουργία μιας κυβέρνησης αυτών των ευρύτερων αντιμνημονιακών δυνάμεων, μια κυβέρνηση ριζοσπαστικών αριστερών δυνάμεων. Να είμαστε ξεκάθαροι. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα πορευτούμε και ανάμεσα στα άλλα ιδιαίτερο βάρος ρίχνουμε στην κινηματική δράση. Κάτι που είπατε στην αρχή, και Ντάσκα, και το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό. Με αφορμή και τη διεκδίκηση για αυτές τις καταθέσεις που είναι, και με αφορμή τις γερμανικές αποζημιώσεις, και αν θέλετε για με αφορμή την ΑΟΚ και τόσα άλλα θέματα που ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα, ανάμεσα στα άλλα, δεν πρέπει να το βλέπουμε παθητικά ο λαός να κάθεται στις τηλεοράσεις στο σαλόνι. Πρέπει να είναι δραστήρια και ενεργητικά να παρεμβαίνει. Κύριε Τόλιο, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα. Είστε υποψήφιος στη Β' Αθήνας επαγγελματικά που δραστηριοποιηθήκατε. Είμαι διδάκτορ οικονομικών επιστημών. Έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, να δίνονται και μερικά στοιχεία ταυτότητας του καθενός. Καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Τόλιο. Να έχει επιλογή ο κόσμος όταν θα πάει στην κάλπη, και σε πρόσωπα και σε κόμματα και σε ιδέες και σε απόψεις και σε θέσεις. Ευχαριστούμε, πάμε σε διάλειμμα. Ο κύριος Κασίνης, τον κύριο Τόλιο, τον κύριο Κοντογιάννη. Τους ευχόμαστε να εισπράξουν αυτό που ο ελληνικός λαός θα κρίνει ότι τους αξίζει. Και πάμε πάλι, θα επανέλθουμε πάλι σε 2-3 λεπτά. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο, μέχρι τις 12 μαζί. Το πάνελ μας έχει αλλάξει. Νέοι προσκεκλημένοι, Γιάννη, έχουν έλθει στο πάνελ μας. Ένας πασίγνωστος από χιλιάδες εμφανίσεις έχει κάνει μέχρι τώρα ο Δημήτρης Στρατούλης. Γεια και χαρά σας. Παρότι δεν είναι δημοσιογράφος, όμως με το συνασπισμό με το ΣΥΡΙΖΑ,
πάρα πολλές εμφανίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι υποψήφιος ο Δημήτρης Τατούρης αυτή τη φορά με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθήνας. Στη Β' Περιφέρεια της Αθήνας. Γεια και χαρά σας. Η κυρία Νίκη Ραμπατζή είναι δικηγόρος και υποψήφια με τη Δημοκρατική Συμμαχία στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα σας, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τον δίνουμε στην κυρία Βούλτευση. Τοποθετήθηκε ο κύριος Καρύδης για το θέμα της συλλογικής ευθύνης, κυρία Βούλτευση. Η συλλογική ευθύνη, η Νέα Δημοκρατία κυβέρνησε κάμποσα χρόνια, τελευταία από την 2004 μέχρι το 2009. Τα οικονομικά δεν πήγαιναν καλά, παρότι έλεγαν ότι πήγαιναν καλά. Ο κύριος Μαρκάτος έβαλε ένα ζήτημα συλλογικής ευθύνης και ας βλέπουμε στην οθόνη την κυρία Βούλτευση, τον κύριο Καρύδη και τον κύριο Μαρκάτο για αυτό το διάλογο, για αυτό το διάλογο περί συλλογικής ευθύνης. Για να απαντήσει η κυρία Βούλτευση. Κύριε Μαρκάτο, θα τοποθετηθεί η κυρία Βούλτευση, να είναι και ο κύριος Καρύδη, να είστε εσείς στον αέρα και να κάνει το πρώτο σχόλιο. Έχετε άνεση και εμπειρία να διαχειριστείτε μόνοι σας τον χρόνο και το διάλογο. Πάμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω επανειλημμένα πει και εδώ στο κανάλι σας και στην εκπομπή σας ότι οι εκλογές αυτές, ειδικά αυτές, αν και γενικότερα οι εκλογές, δεν είναι εκλογές κομμάτων, είναι εκλογές προσώπων. Και δεν το λέω τυχαία. Ακούω τελευταία ένα πράγμα που έχει γίνει ένα είδος προπαγάνδας, τα κόμματα που κυβέρνησαν και μας κατέστρεψαν. Δεν κυβερνάνε τα κόμματα, κυβερνάνε άνθρωποι, οι οποίοι είναι μέσα στα κόμματα. Και υπό αυτή την έννοια, συλλογική ευθύνη έχουμε όλοι. Και αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που επιλέγουν τα πρόσωπα που θα κυβερνήσουν. Δεν πάει κανείς μόνος του στη Βουλή να εγκατασταθεί, ούτε γίνεται ξαφνικά υπουργός από το πουθενά. Άρα λοιπόν υπάρχει συλλογική ευθύνη, αλλά είναι πολύ ευρύτερη από αυτό που λέγεται. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι, ενώ ανήκαν σε κάποια κόμματα, μόλις βγαίνουν, ανοίγουν το πόδι τους και βγαίνουν από το κόμμα και πάνε σε ένα άλλο που δημιουργείται μετά, χάνεται εντελώς η ευθύνη τους, γίνεται μια κάθαρση των πάντων και ξαφνικά δεν υπάρχουν. Εδώ το θέμα είναι συγκεκριμένο. Υπάρχουν τα προσόντα, διότι το πρόβλημα της χώρας, θα το ξαναπώ, δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Είναι πρόβλημα πολιτικού προσωπικού. Όταν δεν υπάρχουν τα προσόντα, σε όποιο κόμμα και να είσαι, ό,τι και να κραυγάζει το κόμμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε στη χώρα. Άρα λοιπόν, ας βάλουμε κάποτε κάτω τα προσόντα, τα οποία, με συγχωρείτε και για τη φωνή, τα οποία αυτά προσόντα δεν είναι συγκεκριμένα. Δεν τα έχει ελέγξει ποτέ κανείς. Υπάρχουν σπουδές, έχεις κυνηγήσει το χρήμα, τι χαρακτήρα έχεις. Δεν είναι θέμα κομμάτων, διότι και στα άλλα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί τώρα υπάρχουν πρόσωπα που μπορεί να μην έχουν πάει καν στο πανεπιστήμιο. Λέω, δεν είναι κακό, αλλά ξέρω εγώ, μπορεί κάτι πρέπει να μάθουμε στη διάρκεια του βίου μας. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καιρό που βουλευτές, υπουργοί να έχουν συναποφασίσει. Πάμε λοιπόν στη συλλογική ευθύνη λοιπόν, για το θέμα άρα, που συζητάμε, για τα λεφτά που είναι έξω, γιατί έχουμε πιάσει ένα κοιτάξτε τώρα, τα λεφτά που είναι έξω. Τα λεφτά που είναι έξω κάθε τόσο. Υπάρχουν λεφτά έξω χωρίς αμβολία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε. Η Ελλάδα από τότε, από εκείνα τα χρόνια που θυμάμαι εγώ και γράφω, είναι πρώτη σε καταθέσεις στην Ελβετία. Τώρα μάθαμε ότι δεν είναι τα λεφτά στην Ελβετία, είναι κάπου αλλού. Σιγκαπούρη λέει, τα πηγαίνουν, τα κρύβουν. Πριν όμως τώρα αρχίσαμε να τα ψάχνουμε στην Ελβετία. Βλέπετε δια της καθυστερήσεως γνωστής τακτικής. Άρα ευθύνονται τα πρόσωπα, όπως τα λέτε. Και σε αυτό γιατί να μην συμφωνήσουμε. Από εκεί και πέρα. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι μερικά πρόσωπα θα μπουν στη φυλακή και θα πεθάνουμε εκεί. Όχι να αρχίσουμε απεργία πείνας την πρώτη μέρα που μπήκαμε. Γιατί δεν μας άρεσε το κελίκι, γιατί δεν έχει ανέσει και δεν έχει φεραγκάμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν διαφωνώ. Να πω μια κουβέντα. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πώς πήγαμε στο μνημόνιο και πώς θα φύγουμε από το μνημόνιο. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Το πώς πήγαμε το μνημόνιο πρέπει να το ελέγξουμε. Πρέπει κάποιοι να τιμωρηθούν γι' αυτό. Γιατί έγινε επειδή δυσφημίστηκε η χώρα. Και το πώς θα βγούμε από το μνημόνιο εξαρτάται από τα προσόντα που σας είπα. Δεν εξαρτάται ούτε από τα πολλά λόγια, ούτε από τα συνθήματα. Όποιος έχει τα προσόντα θα διαπραγματευτεί σωστά, έτσι, θα κατεβάσει ιδέες και θα το κάνει. Αυτό μέσα στα κόμματα. Έτσι. Τα κόμματα είναι οχήματα για τους ανθρώπους. Λες και κυβερνάνε μόνα τους, χωρίς να είναι οι άνθρωποι. Κύριε Μαρκάτε, ναι, θέλατε να κάνετε ένα ερώτημα, ναι, ειδικά στην κυρία Βούλτευση. Ναι, δύο σχόλια. Έχετε την ευκαιρία να σας βλέπουμε και τους δύο στην οθόνη, ναι, να σας βλέπει ο κόσμος. Καταρχήν, αν δεν βλέπει κάποιον από εμάς, για να κάνετε τον διάλογο πιο άνετα και πολύ πιο πολιτισμένο και υπεύθυνο. Καταρχήν, να συμφωνήσω πάρα πολύ με την κυρία Βούλτευση και τις προάλλες έλεγα, είναι προφανώς θέμα προσώπων. Αντί να ψηφίζουμε με σταυρωμένα ψηφοδέλτια και μάλιστα όχι μόνο στις εκλογές, αλλά και σε συλλογικές εκλογές, άνθρωποι μορφωμένοι, μηχανικοί κτλ. Πηγαίνουν με το ψηφοδέλτιο στην τσέπη, με 7 κτλ. Δεν έχουν ελέγξει ποιος είναι ποιος. Άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Όμως τα κόμματα τώρα της εξουσίας δεν άλλαξαν παρά μόνο λίγους. Δηλαδή
τους μοχλούς αυτούς, τους υπουργούς που είχαν και τα λοιπά, τους κράτησαν. Ο κύριος Παπακοσταντίνου ξανακατεβαίνει και ζητάει την ψήφο μου, έτσι. Αυτό είναι μια συλλογική ευθύνη του κόμματος. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αφού ο κύριος Βενιζέλος είπε συγγνώμη, ας τους άλλαζε όλους βραδελφέ τους υπουργούς, πρέπει να ξανά έχουμε τους ίδιους αποτυχημένους. Δεν μπορούσε να το κάνει λοιπόν, αυτό, γιατί δεν μπορούσε. Έχει καλύψει τον κύριο Παπακοσταντίνου ο κύριος Βενιζέλος. Βέβαια, δεν μπορούσε, διότι τα κομματικά στελέχη και οι μηχανισμοί οι κομματικοί, οι οποίοι απετέλεσαν και αυτούς του μαζί τα φάγαμε, μαζί τα φάγανε, εννοούμε. Και έχει δίκιο ο κύριος Πάγκαλος για μαζί τα φάγανε, λειτουργήσαν ξανά. Θα απαντήσει ο κύριος Καρίδης. Χρειάζεται ασυλία ο Παπακοσταντίνου, γι' αυτό είναι στα ψηφοδέλτια. Ναι, ο κύριος Καρίδης είπε, ζητήσαμε συγγνώμη. Όταν ζητάς συγγνώμη, αναγνωρίζεις ευθύνη, που σημαίνει ότι συνιστάς εξεταστικές επιτροπές, αποδίδεις την ευθύνη και βάζεις στη φυλακή αυτούς που βρίσκεις υπεύθυνους. Το να λες απλώς συγγνώμη, κάναμε λάθος, δεν φτάνει, σε μένα τουλάχιστον. Το τρίτο ζήτημα, επειδή είχε συζητηθεί πάρα πολύ στην αρχή, είναι το τι θα κάνουν τα διάφορα κόμματα, και επιμένω ότι ο λαός δεν πρέπει να φοβηθεί να μπουν 12 κόμματα στη Βουλή. Υγεία είναι αυτό της δημοκρατίας. Εμείς, επειδή είναι ολόκληρη ιστορία, αν θα συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεργαστούμε κτλ., έχουμε πει εξ αρχής τελείως ξεκάθαρα. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, έχουμε μία εθνική αντιπρόταση. Αυτή, όταν μας δοθεί εντολή, θα τη φέρουμε στη Βουλή και όποιος την ψηφίσει, την ψήφισε. Αυτή είναι η ιστορία. Mm-hmm. Επομένως, μη γίνονται εκ του πονηρού ή εκ του μη πονηρού τι θα κάνουμε μετά. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Κυβέρνηση θα σχηματιστεί χωρίς τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν κατάλαβα γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα μπορέσανε και δηλαδή έλυσαν τις διαφορές τους και εμείς δεν μπορούμε. Ποιοι θα συνεργαστούν, ας πούμε. Ο κύριος Μαρκάτος και ο κύριος Στρατούλη. Ο κύριος Μαρκάτος με την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Κίρτσο. Α, εννοείται ότι. Όχι, δεν εννοώ. Ότι θα υπάρχει διαδηλωμένοι από διαφορετικά κόμματα. Εννοώ ακριβώς. Ότι μπορεί μεν καταρχήν εμείς να μην συνεργαστούμε ως αρχή με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Βενιζέλ. Αυτό είναι αλλά ιδανικό όταν που βρεθούν, λέτε. Όταν βρεθούν, μα ακολουθεί όμως τη δικιά σας λογική. Ναι, ότι αν βρεθούν πράξη 155 ικανοί άνθρωποι, θα σώσουμε τουλάχιστον αυτό που σώζεται. Αλλά στην πράξη δεν θα μπορέσουν, γιατί δεν δηλωμένοι δίνεται μέσω των κομμάτων. Σε αυτό που λέει κυρία Βούλτεψη, τελευταίο τότε, εγώ ένας από τους λόγους που πήγα και στους ανεξάρτητους Έλληνες είναι ότι αποφασίσαμε το εξής ριζοσπαστικό. Θα διαγράφεται από το κόμμα εκείνος ο οποίος θα ψηφίζει μαζί με το κόμμα παρότι διαφωνεί. Αυτός θα διαγράφεται. Θα διαγράφεται. Όχι, σας το λέω ειλικρινά. Είναι αντισυσμικό. Αντισυστημικό. Είναι πολύ και πρωτότυπο. Αυτός που διαφωνεί με το κόμμα και θα ψηφίσει. Και θα το ψηφίσει, διαγράφεται. Θέλουμε κάτι καινούριο. Δεν μπορεί να μείνουμε στο Μαντρί. Αυτό το Μαντρί με ενοχλεί παραδοσιακά. Ξέρετε τι έγινε. Τα κόμματα είχαν πολύ ικανούς ανθρώπους. Πήγαιναν εκεί να προσφέρουν γνώση. Λοιπόν, εάν δεν συμφωνούσες πολιτικά εντός εισαγωγικών, είτε σε απορροφούσαν με αντάλλαγμα, επιμένω στο αντάλλαγμα, είτε στο περιθώριο. Είτε περιθώριο, τεχνοκράτης είναι αυτός, δεν βαριέσαι, δεν έχει πολιτική διέστηση. Λοιπόν, αυτά να τελειώσουν. Πάθος, κύριε Μαρκάτο, έχετε σηκώσει αντιμνημονιακή σημαία, αλλά όλα τα κοινοβουλευτικά σας στελέχη έχουν ψηφίσει εφαρμοστικούς νόμους του μεσοπρόθεσμου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εγώ τίποτα, γιατί δεν απολογούμε για άλλους. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αντιμνημονιακό. Αυτό καλείται να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, αν το θέλει. Και εγώ σας ρωτώ, πόσο πείθετε όταν τα κοινοβουλευτικά στελέχη έχουν ψηφίσει εφαρμοστικούς του μεσοπρόθεσμου ότι είστε όντως αντιμνημονιακοί? Προφανώς δεν ψήφισαν το δεύτερο, έτσι. Και πόσο πείθετε, κύριε Μαρκάτο, όταν φλερτάρετε με το ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο υποτίθεται ότι στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης έχετε διαμετρικώς αντίθετες θέσεις, εκτός αν δεν έχετε εν τέλει. Όχι, θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ήρθε η ώρα να πάψουν τα διαχωριστικά συνθήματα. Δηλαδή, όταν ο άλλος πηδάει από τον μπαλκόνι, δεν τον ρωτάω αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι δεξιός, αν είναι αριστερός, μπλε, κόκκινος, κίτρινος. Το ίδιο τη μάνα που μου διαμαρτυρήθηκε στα Τζουμέρκα ότι δεν είχε γάλα για το 8μηνο παιδί της. Αυτά έχουν τελειώσει. Έχουμε ένα κείμενο και παρακαλώ πολύ τον ελληνικό λαό να το διαβάσει στο ίντερνετ, όπου εμείς που βρεθήκαμε από τρεις διαφορετικές στράτες, από τρία κοινωνικά λαϊκά κινήματα, έχουμε συμφωνήσει.
Θα σας πω δε για παράδειγμα ότι το τελευταίο της συμφωνίας μας, και για να μην το παραφράσω θα το διαβάσω, που δεν διαβάζω συνήθως, ναι στην ανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους με τα βασικά αγαθά υγεία, παιδεία, ασφάλιση να είναι υπό την εποπτεία του κράτους ως δημόσια αγαθά για όλους τους πολίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι η υπέρβαση έρχεται μέσα από αρχές, όχι μέσα από πρόσωπα. Αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μετάνιωσαν. Πολλές φορές το προεκλογικό πρόγραμμα ένα κόμμα υπόσχεται, αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν και αυτό έχει απογοητεύσει. Το έχετε δει από τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά δεν μετά θα δεν τα κάνει πράξη αυτά που υπόσχεται. Ναι, ναι. Και με συγχωρείτε, αλλά το φλερτ με το ΣΥΡΙΖΑ όντως μοιάζει με ένα προεκλογικό τερτύπι, διότι σας είπα ότι πώς είναι δυνατόν να συγκυβερνήσετε με ένα κόμμα με το οποίο σε κάποια σημεία του προγράμματός σας δεν έχετε απλά αντίθετες θέσεις. Πού το βρήκατε? Σας είπα ότι το πράγμα ακούσατε, τι είπα, ακούτε. Σας ακούω. Ναι, σας είπα επί λέξη. Όταν μας δοθεί η εντολή, θα παρουσιάσουμε στη Βουλή την εθνική μας αντιπρόταση. Και όποιος την ψηφίσει, την ψήφισε. Υπάρχει πιο καθαρό από αυτό? Λοιπόν, σημαίνει συνεργασία. Όχι, σας το είπα σε κάποια. Ο κ. Καμένος δεν είπε τίποτα. Κ. Λιζάκη, ένα λεπτό. Ο κ. Καρίδης να απαντήσει. Μην δημιουργούμε ζητήματα που δεν υπάρχουν, διότι μπλέκει ο λαός χωρίς λόγο. Είμαι ξεκάθαρος. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου και σας παρακαλώ να τον τιμήσετε ότι δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντες. Ο κ. Καρίδης να απαντήσει, να τοποθετηθεί μάλλον σε αυτά που είπε ο κ. Μαρκάτος. Εγώ το συμπέρασμα, αγαπητέ κύριε Ντάσκα, από αυτά που λέγονται, που βγάζω, είναι το εξής. Ότι επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που πραγματικά αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες, ο λόγος είναι αντιφατικός πολλές φορές και αλληλοσυγκρουόμενος. Κανένα κόμμα και από τα 10 που εμφανίζονται δεν είναι από παρθενογένεση. Και ειδικά τα νέα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν στη Βουλή περιλαμβάνουν, το τόνισαν και άλλοι εδώ συνάδελφοι προηγούμενα, στελέχη που ήταν υπουργοί πριν, που διαχειρίστηκαν την κατάσταση, που εμείς κύριε Καρίδη πάντως δεν διαχειριστήκαμε καμία κατάσταση. Σας παρακαλώ, επειδή θα αποχωρήσουμε στις 11 να έχουμε το χρόνο, εσείς θα μείνετε. Κυρία Λιγιζάκη, θα μείνετε. Ελάτε κύριε Καρίδη, τα μάτια σας, διότι είχατε στελέχη, ο αρχηγός σας επέλεξε σε κάποια φάση να συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και βγήκε, γιατί δεν τηρήθηκαν αυτά τα οποία ζήτησε. Κυρία Λιγιζάκη, υπήρξαν στελέχη σας. Κύριε Καρίδη, μην με διακόπτει. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μπήκε όμως στην κυβέρνηση. Αλλά δεν πρέπει να λέγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Κυρία Λιγιζάκη, υπήρχαν κορυφαία στελέχη σας. Τα οποία πήγαν, έμειναν στην κυβέρνηση, διαγράφησαν και έτσι. Διαγράφησαν. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Διαγράφησαν επειδή μπήκαν στην κυβέρνηση. Για ποιο λόγο είναι ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Κυρία Λιγιζάκη, έχουμε πρόβλημα μαζί σας. Χαλάτε την εικόνα σας. Έχουμε πρόβλημα μαζί σας. Αλήθεια σας. Κυρία Λιγιζάκη. Κυρία Λιγιζάκη. Κυρία Λιγιζάκη. Κυρία Λιγιζάκη. Σας παρακαλείτε μέχρι τις 12. Χαλάτε την εικόνα σας και την αλήθεια. Ελάτε κύριε Καρίδη. Τα ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Θα μιλήσω εγώ για τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Εσείς θα μιλήσετε και θα παράλαβα κάτι. Κυρία Λιγιζάκη, να τελειώσετε. Πείτε ό,τι θέλετε. Να τελειώσει ο κ. Καρίδης. Εγώ λέω ότι αυτή η Βουλή των 2,5 χρόνων ήταν μια Βουλή από την οποία προέκυψαν καινούργια κόμματα. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε, προέκυψε η ΔΗΜΑΡ, μπήκαν καινούργια στελέχη, διότι πραγματικά κλήθηκε να διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα μια κατάσταση που ήταν πρωτοφανής για τη χώρα. Ναι, κύριε Καρίδη, θέλω, μιλάμε θέλω, για το ΠΑΣΟΚ τώρα, ναι, για τις δικές σας ευθύνες. Εγώ και θέλω το ρώτημα να βλέπω, ήταν εγώ, γιατί κυρία, να σας ξαναεμπιστευτούν, κύριε Καρίδη. Θα σας πω γιατί να μας ξαναεμπιστευτούν. Διότι το ΠΑΣΟΚ, παρόλα τα λάθη που έκανε και την αυτοκριτική που έγινε, ήταν ένα κόμμα που ως μειόφιλε σήκωσε τα βάρη αυτή τη χώρα επάνω, μια κατάσταση που είχε φτάσει στον κρεμό. Όχι, που είχε φτάσει στον κρεμό, που πολιτικά θα μπορούσε να τη διαχειριστεί με διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσε να πει στον ελληνικό λαό ότι εγώ αυτά βρήκα και να πάει και σε εκλογές, που βρέθηκε μπροστά σε μια αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, που είχε πολύ σοβαρές ευθύνες. Ο κύριος Καραμαλής την είχε κοπανίσει, οι υπουργοί του έκαναν πως δεν ήξεραν. Εγώ θα σας θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο, πριν ένα μήνα πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας διαφήμιζε τον κύριο Καραμαλή και έλεγε ότι θα σπάσει το ρεκόρ και θα είναι για τρίτη κατά σειρά θητεία πρωθυπουργός. Και έγινε αυτό που έγινε και η χώρα έφτασε εκεί που έφτασε. Εν πάση περιπτώσει, για μένα σημασία, κυρία Νικόλτσου, έχει όλα αυτά τα οποία συζητάμε και
και θίγει ο ελληνικός λαός ως πρωτεύοντα θέματα και για την οικονομία και για τα κοινωνικά θέματα και για το πολιτικό σύστημα, να τα λύσουμε. Εγώ, ας πούμε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου και αντίθετα θα παλέψω να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, να καταργηθεί η βουλευτική ασυντηλία, να μην έχουν συντάξεις διπλές οι βουλευτές. Το θεωρώ απαράδεκτο και το θεωρώ μεγάλη υποκρισία όλου του πολιτικού συστήματος που μέχρι τώρα δεν τα έλεγε κανείς. Θεωρώ απαράδεκτο επίσης στελέχη από το συνδικαλιστικό κίνημα και εκεί να υπάρχουν προβλήματα πολλά. Και στο δικό σας κόμμα, και στο δικό μας κόμμα. Και η αριστερά που είναι λαλίστατη για άλλα πράγματα, να μην λέει τίποτα για αυτά. Είδαμε στελέχη της στη ΔΕΗ που βγήκαν στις εφημερίδες. Κανείς δεν πήρε κανένα μέτρο, κανείς δεν είπε τίποτα, κανείς δεν απέδωσε ευθύνες. Για όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και αυτή η αναξιοπιστία και η έλλειψη εμπιστοσύνης. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πράγμα και το πιο σημαντικό όπλο σε μια κοινωνία είναι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία του πολίτη απέναντι στην πολιτική και στους πολιτικούς. Την οποία εσείς και την αυτό, έχετε, την εμπιστοσύνη, και αυτό πρέπει να το ανορθώσουμε. Μετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης. Αυτό πρέπει να το ανορθώσουμε και πρέπει να το κάνουμε να πατήσει σε πολύ υγιείς βάση και γερά πόδια για να πάει η χώρα μας μπροστά. Εγώ ξέρω ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος το τελευταίο διάστημα έχει πει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την έξοδο από την οικονομική κρίση, που είναι ρεαλιστικά, είναι θέσεις οι οποίες δεν χαϊδεύουν αυτιά, δεν τάζουν λαγούς με πετραχίλια, αλλά δείχνουν μια ορατή και σοβαρή διέξοδο της χώρας μας από την κρίση στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής πορείας και μιας ευρωπαϊκής προοπτικής, διότι κατά τη γνώμη μου όλες οι υπόλοιπες θέσεις που κινούνται από τη δραχμή, από τη μονομερή στάση πληρωμών είναι ανεδαφικές, δεν πρόκειται ποτέ να επικρατήσουν. Αν επικρατήσουν τέτοιες πολιτικές, θα φτάσουμε τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο οι συμπολίτες μας να μην έχουν να πάρουν καθόλου μισθούς και συντάξεις. Σε να διαλυθεί το όπλο. Σε αυτά να απαντήσω. Πρέπει να απαντήσω εγώ. Και όχι. Διότι είπαμε ότι ακούσαμε ότι την κοπάνησε ο Καραμανλής. Οι πολίτες μας. Θα απαντήσετε κι εσείς και ο κ. Στρατούλης. Και το μόνο που είπε είναι. Εγώ να απαντήσω γιατί αναφέρετε στην ελληνική. Κύριε Αβούλτευση, το πρόβλημά σας δεν είναι εδώ. Το πρόβλημά σας είναι ότι ανήκετε σε ένα κόμμα με το οποίο δεν συμφωνείτε προφανώς με αυτό που λέω. Να απαντήσω. Να τελειώσει ο κ. Σκαρίδης να απαντήσει και ο κ. Ολοκληρώνει η κυρία Βούλτευση, ολοκληρώνει ο κύριος Καρίνης και απαντάτε εσείς αμέσως. Δεν τέλειωσε, δεν τέλειωσε. Μισό λεπτό. Πότε θα τελειώσει. Τελειώσει, κύριε Καρίνη. Τη φράση του να τελειώσει. Τη φράση του να τελειώσει. Είναι ότι θα πρέπει ο ελληνικός λαός να σταθμίσει όλα αυτά τα θέματα με πάρα πολύ ψυχραιμία και λογική στις 6 Μαΐου. Και να πάρει τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις που θα πάνε τη χώρα μας μπροστά. Και λέω για την νεολαία, και κλείνω με αυτό, να μην δώσει κανένα εισιτήριο και καμιά ελεύθερη είσοδο στην ναζιστική ακροδεξιά, την ολοκληρωτική ναζιστική αντίληψη, η οποία κρυπτόμενη πίσω από φιλανθρωπικές πράξεις, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, προσπαθεί αντιληπτό, κύριε Καρίνη, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που έκαναν οι κριτικοί συντρίτες. Ευχαριστούμε, κυρία Βούλτευση, απαντήστε. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα χρονόμετρο και κοιτάξτε πόσο γρήγορα θα πω αυτά που έχω να πω. Γιατί πραγματικά έχω εκνευριστεί. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής δεν την κοπάνησε. Ο κύριος Παπανδρέου άρχισε 6 μήνες πριν, 7 μήνες πριν, 8 μήνες πριν, να λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τη διακόψετε, κύριε Καρίνη. Κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να μάθουμε να μιλάμε. Και να μιλάμε λίγο γρήγορα. Αυτό είναι το βασικό. Δεν ροκανίζουμε το χρόνο, ήρθαμε να πούμε 5 πράγματα, να πάμε σπίτι. Σας ακούμε, κύριε Αβούλτευση. Άντε πάλι. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Όπως θέλετε εσείς. Να μιλήσετε. Λοιπόν. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής δεν την κοπάνησε. Ο κύριος Παπανδρέου ξύπνησε ένα πρωί το Φλεβάρι πριν από τις εκλογές του 9 και είπε ότι η χώρα πάει σε χρεοκοπία και αυτός έχει σχέδιο. Θα βγει από την κρίση σε 3 κινήσεις, έχει 7 πυλώνες, έχει 5 εθνικά σχέδια
και ξαφνικά είπε ότι θα μας σώσει. Δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει για πρόεδρο της Δημοκρατίας το Μάρτιο του 10 και προανήγγειλε μακρά προεκλογική εκστρατεία ενός έτους. Η χώρα αυτό δεν το σήκωνε. Κατόπιν τούτου έπρεπε να πάμε σε εκλογές. Πήγαμε σε εκλογές και ο κύριος Παπανδρέου έφαγε άλλους 6 μήνες. Προφανώς το σχέδιο ήταν να πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με το να κάνει open government, να μας κάνει live υπουργικά συμβούλια, να μην βάζει ποτέ γραμματή στα υπουργεία, να μας λέει ότι δεν θα πληρώσουν οι αδύναμοι. Και τελικά τα έκανε όλα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος μας λέει ότι πριν το 2009 δεν ήταν στο επιτελείο και μετά το 2009 δεν ήταν στο σύστημα και δεν ξέρω πού στο καλό ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τα έχει υπηρετήσει όλα τέλεια και την είσοδο των ιδιωτών και τη χρεοκοπία και την ενεργοποίηση των CDS. Δεν λέει κανείς ότι πληρώσαμε τις εγγύησεις στην Φιλανδία πριν μερικές μέρες, έτσι. Δεν λέει κανείς ότι με το χαράτσι στη ΔΕΗ η ΔΕΗ είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και ανακοίνωσε σήμερα μείωση εσόδων, διότι αυτοί που δεν πάνε να πληρώσουν το χαράτσι δεν πληρώνουν και το λογαριασμό. Έχουν καταστραφεί τα πάντα, τα έχει και δεσμεύεται για τους ομολογιούχους, για τους οποίους ενώπιον του κυρίου Γιουνκέρ δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση. Ουσιαστικά θα πάρει το λόγο. Τρία λεπτά είναι. Τρία λεπτά, γιατί το χρονομέτρησα για να δούμε ότι μπορώ να τα πω αυτά σε τρία λεπτά. Λοιπόν, ο κύριος Βενιζέλος, λοιπόν, ο οποίος έκανε όλα αυτά, υπηρέτησε και το Δουνουτού και τα πάντα, τώρα μας λέει θα βρεθεί τρόπος για τους ομολογιούχους ενώ έχει διαβεβαιώσει το Γιουνκέρ. Ο κύριος Βενιζέλος που κανόνισε να μην λειτουργούν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά για 15 χρόνια, μας λέει ότι θα κάνει ανάπτυξη. Λοιπόν, ακούστε, εδώ υπάρχει πρόβλημα στην χώρα. Το Σκαραμαγκά, εσείς το φτάσατε. Το Σκαραμαγκά το έφτασε το Πασόκ, το Πασόκ ολόκληρο με τις επιδοτήσεις. Τίποτα δεν έφτασε το η Νέα Δημοκρατία. Τα είχατε κανονίσει όλα και τα υποβρύχια είχαν προπληρωθεί. Προπληρωθεί από εσάς. Τα οποία δεν είχαν δοθεί. Μάλλον από εσάς. Δεν τα ξέρετε καλά. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, γι' αυτό είναι φυλακή ο Τσοχαντζόπουλος, κύριε Καρύδη. Δεν είναι για κάτι άλλο. Για τα υποβρύχια που γέρνουν είναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι. Η απόφαση αυτή τελείωσε και από τους κυβερνητικούς στρατηγούς. Μια ερώτηση μπορούμε να κάνουμε και στα δύο κόμματα. Ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Στρατούλη. Περιμένει υπομονετικά ο κύριος Στρατούλη. Δεν έχει διακόψει κανέναν. Και για τα 600 δισεκατομμύρια που είναι στην Ελβετία και που δεν έκαναν τίποτα οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας από το 1995, όπως έχει πει ο σύντροφός μας, ο Ιωσήφ Ζησιάδης, ο βουλευτής του Κόμματος Εργασίας, το αντίστοιχο ΣΥΡΙΖΑ της Ελβετίας. Από το 1995 τους περιμένουν οι Ελβετοί να κάνουν συμφωνία για να το φορολογήσουν και γιατί ψήφισαν τα μνημόνια που οδήγησαν στη δυστυχία, την ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση των ελληνικών λαών και γιατί μετέτρεψαν τη χώρα μας σε αποικία σύγχρονη της Τρόικας και σε προτεκτοράτο. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν έχουν κανένα, μα κανένα δικαίωμα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών για να σώσουν μια χώρα και ένα λαό. Δεν σας διέκοψα. Λέω τη χώρα, το λαό που τον χρεοκόπησαν και τη χώρα που ταπείνωσαν. Εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να πάει μαζικά στην κάλπη. Να πάει μέσα, έχοντας μέσα στην καρδιά του και την ψυχή του, την οργή του, το θυμό του, την αγανάκτησή του για όσα έχει υποστεί τα τελευταία δύο χρόνια με τα μνημόνια και κυρίως με το δεύτερο μνημόνιο που ψήφισαν αγκαλιά Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, να δώσει ψήφο τιμωρίας στα δύο κόμματα, αν είναι δυνατό να τα εξαφανίσει πολιτικά, να τα καταβυθίσει πολιτικά, να τα συντρίψει πολιτικά και όχι μόνο σε αυτά, αλλά και σε κόμματα τα οποία είτε ψήφισαν το πρώτο είτε το δεύτερο μνημόνιο. Όχι μόνο για όσα έκαναν, που τα είπα πριν, αλλά και για όσα προετοιμάζουν να κάνουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, αν τους δώσει δυνατότητα ο λαός να έχουν μαζί 151 βουλευτές, γιατί έχουν κοινό πρόγραμμα. Όσο και αν τσακώνονται για τα δευτερεύοντα, το πρόγραμμά τους είναι το δεύτερο μνημόνιο που έχουν υπογράψει και έχουν δεσμευτεί σε αυτό και έχουν συμφωνήσει με την Τρόικα, τρίτο μνημόνιο τον ερχόμενο Ιούνιο, με νέες μειώσεις μισθών, νέες μειώσεις συντάξεων, με νέα φορομπηκτικά μέτρα. Επομένως, ψήφο για όσα καταστροφικά. Ψήφο τιμωρίας για όσα καταστροφικά έκαναν και ψήφο να τους προλάβουμε να μην κάνουν ακόμα χειρότερα μετά τις εκλογές. Τι θα κάνουμε εμείς, θα το πω στο δεύτερο κύκλο. Ο κύριο Μαρκάτος, το τελευταίο του σχόλιο γιατί θα αποχωρήσει. Δύο λεπτά πριν αποχωρήσω. Ναι, κύριε Μαρκάτε. Γιατί ο λαός θέλει να τα ακούσει. Έχετε αυστηρά 1,5 λεπτά γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το μνημόνιο δεν πληρώνει μισθούς. Πληρώνει τόκους τοκογλύφων. 51 δισεκατομμύρια είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, 85 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Μας κοροϊδεύουν. Δεν θα σταματήσουν να πληρώνονται οι μισθοί. Δεύτερον, οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε πρόγραμμα σε όλα τα σημεία. Εγγυόμαστε. 800 ευρώ κατώτατη σύνταξη. Μεικτά εννοώ.
Διότι ξέρετε κάτι, εάν πάρεις 125 από αυτά, το 115 ουσιαστικά τα παίρνεις από το κράτος. Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Βορρά. Κλείνουν τα βενζινάδικα, διότι πάνε στη Βουλγαρία και παίρνουν τη βενζίνη λόγω του ΦΠΑ 1 ευρώ και μέσα την πληρώνουν 1,60. 5% ΦΠΑ στην παραμεθόριο. 15% ΦΠΑ μέσα. Φορολογία από 5 έως 25%. Κύριε Μαρκάτο, τώρα, ανάπτυξη. Προσέξτε ένα λεπτό. Όχι, με συγχωρείτε, ο κόσμος αυτά θέλει να ακούει. Τα άλλα τα λογάκια κάνουν δεν κάνουν. Λοιπόν, ανάπτυξη. Η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη επί της περασμένης κυβέρνησης ήταν απλώς να γίνουμε αντιπρόσωποι φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών που φτιάνονται στη Δανία. Ο ορυκτός μας πλούτος χαρίζονταν. Έτσι. Η πληροφορική μας μπορούμε να είμαστε πραγματικά πρώτοι στον κόσμο. Αλλά τι γίνεται. Παίρνουν οι επιχειρηματίες 5 ΕΣΠΑ και τα πάνε στην Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα ανάπτυξη. Η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει ψηφοφόρους για μένα είναι αξιοθρήνητη. Η νεολαία φεύγει 1.200 την ημέρα για το εξωτερικό. Η νεολαία έχει αυτή την ανεργία που την προκάλεσαν. Εγώ ασχολούμαι με τους νέους και δεν μπορώ να ακούω αυτά τα λόγια να έρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Τέλος, εμείς λέμε αισιοδοξία. Μόνο με τη δουλειά σώζεται η χώρα. Με το να έχουμε την αυθαιρεσία ως πολιτική πρακτική δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και θα σας πω τι έλεγε ο Καζαντζάκης που το έχω πάρει στη διαμότητα. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Μαρκάτο. Εμείς μονάχοι μας πρέπει να σώσουμε τη χώρα. Αν δεν σωθεί, εμείς φταίμε. Και εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες λέμε ότι θα σώσουμε ό,τι σώζεται, ότι θα βάλουμε φυλακή εκείνους που έφτεξαν και τέλος θα αποκαταστήσουμε την έννοια των λέξεων που βιάζεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια από τα δύο μεγάλα κόμματα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρκάτο, την κυρία Βούλτευση, τον κύριο Καρύδη. Θα αποχωρήσω. Θα έρθουν άλλοι υποψήφοι από τις ίδιες περιφέρειες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς να πάρετε ό,τι κρίνει ο λαός σας αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο, βιάζομαι να τα πω, μέχρι τις 12 μαζί. Νέοι προσκεκλημένοι προσθέθηκαν στο πάνελ μας. Κοντά μας η κυρία Ευγενία Αρβανίτη Πρεβεζάνου, είναι υποψήφια με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην περιφέρεια Αττικής. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας και η κυρία Λίλιαν Βασιλείου Καρτσάτου. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, είναι επίσης μαζί μας και προσπαθούμε να δώσουμε χρόνο και στην οθόνη επίσης να είναι οι καλεσμένοι μας. Άρα τους παρακαλούμε να διαχειρίζονται με σύνεση και σοφώς είναι το χρόνο για να μιλάνε όλοι. Και να φαίνονται η κυρία Κατερίνα Διαμαντοπούλου, υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστούμε κυρία Διαμαντοπούλου που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Μωραϊτάκης, ο κύριος Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να χαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές οι οποίοι έχουν την υπομονή και παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση. Οι τηλεθεατές προσπαθούν να επιλέξουν θέσεις, πρόσωπα κλπ. Πάμε γρήγορα στον κύριο. Αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, η κυρία Καρτσάτου είναι κοντά μας. Η κυρία Λίλιαν Βασιλείου Καρτσάτου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι, έχει καθίσει στη θέση της. Να την ευχαριστήσουμε γιατί χθες. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά. Χθες η διαχείριση του χρόνου είναι τέτοια και οι καλεσμένοι που δεν μπορέσαμε να την έχουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόηση. Να πάμε στο από εκεί μας τραπέζι, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημαρά, τον εκπρόσωπο των οικολόγων, και στον κύριο Κωνσταντινίδη για ένα τελευταίο σχόλιο για να αποχωρήσουν, γιατί τους έχουμε δεσμευμένους εδώ πολλές ώρες και πρέπει να δουν και κόσμο. Κύριε Δημαρά, έχετε το λεπτό σας, το σχόλιο σας και μετά ο κύριος Κωνσταντινίδης. Κύριε Δάσκα και κυρία Νικόλτς, αγαπητοί συνομιλητές, δεν μπορεί να βρεθεί λύση στην οικονομική κρίση και στην επιβίωση της χώρας από τους κομματικούς μηχανισμούς που στηριχθήκαν στο πελατειακό σύστημα και εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές. Αυτά μάθανε, αυτά θα ξανακάνουν. Και ούτε από αυτούς τους δύο κομματικούς μηχανισμούς που κυβέρνησαν, αλλά ούτε τα παραγωγά τους, γιατί και αυτοί στο ίδιο μοντέλο ακολουθούν. Η πρόταση των οικολόγων είναι μια διακριτή πρόταση για την οικονομία και για τη σωτηρία, θα λέγαμε, της φύσης και της ζωής. Είναι μια πρόταση που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος. Στην Ευρώπη που πάει πολύ μπροστά, η Ελλάδα ακολουθεί. Είναι μια πρόταση επιβίωσης. Η πρόταση για την οικονομία των οικολόγων προβλέπει μια οικονομία που δεν καταραίει. Γιατί είναι αποκεντρωμένη οικονομία, βασίζεται στην αυτάρκεια των περιφερειών, διατροφική αυτάρκεια. Αυτά που καταστρέψαν οι κυβερνήσεις, που δεν έχουμε στην Ελλάδα πλέον να παράγουμε αυτά που χρειαζόμαστε σαν αγροτικά προϊόντα. Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα
στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Προτείνουμε λοιπόν μια οικονομία που είναι οικονομία της αποκέντρωσης, οικονομία της αυτάρκειας, της αειφορίας, γιατί θα πρέπει να ζήσουν και επόμενες γενιές. Δηλαδή, αν ένα χωράφι παράγει σήμερα και το εξαντλήσουμε, δεν θα έχουν επόμενες γενιές. Θα πρέπει λοιπόν να το καλλιεργούμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρήσει την παραγωγική του ικανότητα. Αυτές τις αρχές δεν τις συζητάνε τα άλλα κόμματα. Τι αντιπαρατάξανε? Ένα σύστημα υπερκαταναλωτισμού και μάλιστα για τους λίγους, φτώχεια για τους πολλούς, μεγάλο το χάσμα, και έρχεται η πολιτική οικολογία, η νέα ιδέα που πρέπει να μπει σε αυτή τη Βουλή, όπως φάνηκε και η παρουσία της στις περιφέρειες της Ελλάδας και στους Δήμους, όπου για πρώτη φορά εκπροσωπείται σε 9 περιφέρειες της χώρας η διακριτή πολιτική πρόταση, η οποία έχει 2-3 βασικά χαρακτηριστικά. Αναπροσανατολισμό της οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση. Και εκεί να ολοκληρώσουμε αυτό, κύριε Δημαρά. Το τι παράγουμε, γιατί σε αυτή τη χώρα αναπτύχθηκε ο παρασιτισμός και ο τριτογικής τομέας. Καταργήσαμε την οποιαδήποτε παραγωγή, και στα αγροτικά προϊόντα και στα βιομηχανικά προϊόντα. Το τι παράγουμε, το πώς το παράγουμε, πώς, να μην καταναλώνουμε πολλή ενέργεια, γιατί είμαστε εξαρτημένοι από το πετρέλαιο και δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι η ανθρωπότητα. Πρέπει να έχουμε απεξάρτηση από το πετρέλαιο, αλλά και ποιοι το παράγουν. Θα το παράγουν οι πολυεθνικές ή θα το παράγουν οι μικροί μεσαίοι επιχειρηματίες? Γιατί αποκέντρωση χωρίς μικρομεσαία στρώματα δεν υπάρχει. Τις προτάσεις της οικολογίας και για τη φορολογία, για παράδειγμα, σας φέρω ότι για τις μικρές ομόρυθμες εταιρείες μιλάμε για μείωση στο μισό της φορολογίας, με 10%. Και δεν μπορούμε να βασιστούμε λοιπόν στο να περιμένουμε να έρθουν ξένα κεφάλαια και πολυεθνικές. Γιατί αν θα έρθουν. Τελειώνω. Αν θα έρθουν, αν τους περιμένουμε, θα έρθουν για δύο λόγους. Να έχουν πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό και να πάρουν το φυσικό πλούτο. Μάλιστα, οι οικολόγοι πράσινοι διεκδικούν τη θέση τους στη Βουλή και προτείνουν ο ελληνικός λαός να πάρει στα χέρια του την υπόθεση. Να δημιουργήσει μικρές συνεταιριστικές, μεγάλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις και να δουν ειδικά προνόμια για αυτά. Μία διέξοδο που θα δώσει σήμερα την επιβίωση, αλλά θα έχει και προοπτική. Μάλιστα, σας κύριε ευχαριστώ Δημάρα. Πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρα. Καλή προσωπική επιτυχία. Οι οικολόγοι πράσινοι, πραγματικά, αν θα είναι στη Βουλή, θα έχουν να καλά. Πολλά για τον τόπο αυτό. Καλή Εγώ επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης επίσης το λεπτό του από την κοινωνική συμφωνία, γιατί δεσμευθήκαμε για να τον απελευθερώσουμε και τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον συναδελφό μας κιόλας. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ακούμε στο ένα λεπτό. Διαχειριστείτε το με σύνεση και σοφροσύνη και για τους υπόλοιπους συναδέλφους σας την προσπάθεια να μπείτε στη Βουλή. Κατανοητό. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται και πρέπει να τίθεται σε αυτές τις εκλογές αφορά τα δύο κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Θα τηρήσουν ναι ή όχι το μνημόνιο? Να μας απαντήσουν επί αυτού ξεκάθαρα. Θα τηρήσουν τη μείωση των μισθών 30% που έχει στη σελίδα 7-13 το μνημόνιο? Το μνημόνιο 2. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Και εντέχνως δεν απαντάται από πολλούς. Δεύτερο, θα αναφερθώ στην κοινωνική συμφωνία. Εμείς δεν σηκωθήκαμε να φύγουμε μία μέρα ένα πρωί από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έτσι μας κάπνισε. Υπήρξε μία σύγκρουση 2 χρόνια μέσα στην κυβέρνηση και μέσα στο ΠΑΣΟΚ για τι πολιτικές ακολουθούμε. Θα θυμίσω ότι όταν πήγαμε να περάσουμε και πέρασε τελικά με πολύ κόπο και με πολλές διαφωνίες και μέσα στο ΠΑΣΟΚ το νομοσχέδιο που έφερε η κυρία Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα θυμίσω ότι και σε αυτό το νομοσχέδιο υπήρχε και το θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βγουν από την τηρεσία. Αυτά πέρασαμε πολύ κόπο και με πολύ δυσκολία στη Βουλή και θυμάμαι τότε ότι η Νέα Δημοκρατία τα καταψήφισε κιόλας. Είναι μια απάντηση που πρέπει να δώσει γιατί τα καταψήφισε. Επίσης θα τονίσω ότι στη Βουλή που έκλεισε προχθές είχαμε καταθέσει σχέδιο νόμου για κούρεμα του ιδιωτικού χρέους. Και δεν τα λέμε προεκλογικά, έχει κατατεθεί στη Βουλή αυτό. Για κούρεμα του ιδιωτικού χρέους, λέγοντας ότι όποιος έχει χάσει 20% του μισθού του, να κουρευτεί το χρέος του κατά 30%, είτε αυτό είναι επαγγελματικό, είτε είναι καταναλωτικό, είτε είναι δάνεια από κάρτες κλπ. Έχουμε και θα θυμίσω επίσης ότι κάποιοι για να μας περιπέξουν όλα αυτά τα τελευταία 2 χρόνια μας χαρακτηρίζουν κοινωνιστές. Εμείς αποδεχόμαστε τον όρο κοινωνιστές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε με την κοινωνία, να ταυτιστούμε με την κοινωνία, στηρίζουμε την κοινωνία και πάνω σε αυτές είναι οι βάσεις και οι προγραμματικές μας αρχές. Και κλείνω με το εξής, και είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί και να τα απαντήσουν. Γιατί πολλά ακούγονται. Στη Βουλή που έκλεισε,
στην Επιτροπή για το Φορολογικό Νομοσχέδιο. Τόσο τόσο η Νέα Δημοκρατία, τόσο το λαός, τόσο και το ΠΑΣΟΚ, σε αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έχουν το εξής. Ότι όποιος παίρνει από 10 έως 20.000 επιβαρύνεται κατά 280 ευρώ το χρόνο φορολογικά, ενώ μειώνεται ο συντελεστής σε αυτούς που παίρνουν από 60.000 και πάνω κατά 5%, από 45 γίνεται 40. Εμείς επιμένουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει αυτή την κρίση άλλο. Μάλιστα. Αρκετά πια πρέπει να πάμε σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Έχει καταγραφεί... Η κοινωνική συμφωνία θα είναι στη Βουλή, παρά τα θρυλούμενα κάποιον, θα είναι στη Βουλή με προτάσεις, θα συνεργαστεί με οποιονδήποτε έχει κεντροαριστερές απόψεις και θέλει να βγάλει τη χώρα από το διέξοδο και θα συγκρουστεί με τις νεοφιλελεύθερες απόψεις που έχουν Μάλιστα. επικρατήσει στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη... Στην κυρία Βασιλείου, όπως τη βλέπουμε, την κυρία Βασιλείου μαζί με τον κύριο Κωνσταντινίδη που τη βλέπαμε, να την υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη περιφέρεια. Αφού ευχαριστήσουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Τον ευχαριστούμε. Ναι, κυρία Βασιλείου, τέθηκε προηγουμένως ζήτημα συλλογικής ευθύνης. Η Νέα Δημοκρατία ξαναζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Φαίνεται να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Συλλογική ευθύνη για όσα έγιναν μέχρι τώρα. Συλλογική ευθύνη γιατί δεν ήρθαν τα λεφτά από την Ελβετία, γιατί δεν τα κλεμμένα, γιατί δεν διεκδικήσαμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί φτάσαμε στη χρεοκοπία. Η κυρία Βούλτευση λέει όχι συλλογική ευθύνη, προσωπική εγώ δεν ευθύνη του καθενός. Όλα αυτά τα πράγματα βέβαια. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη που είμαι Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία μετά τη μεταπολίτευση κυβέρνησε βαριά 8 χρόνια. Φυσικά και δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, δεν αισθάνομαι κανένα ενοχικό σύνδρομο γι' αυτό. Γίναν πάρα πολύ καλά πράγματα σε... Εγώ δεν είπα ότι η Νέα Δημοκρατία να ξεγάδιασε και δεν έκανε κανένα λάθος έλλειμμα, κυρία στα χρόνια που κυβέρνησε. Έκανε αρκετά λάθη, λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει τίποτα. Αλλά τα μπάχαλα που έκανε το ΠΑΣΟΚ δεν τα έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ένα πράγμα που μου δημιούργησε κατάθλιψη, ενώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, είναι ότι ακούω διάφορες πολιτικές δυνάμεις εδώ να προτρέπουν τη χώρα να αυτοκτονήσει, μια ολόκληρη Ελλάδα να αυτοκτονήσει, προκειμένου να τιμωρήσει το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή αυτό είναι τελείως τρελό. Δηλαδή εδώ αμφισβητείται η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Πρέπει να σταματήσει η ελεύθερη πτώση της οικονομίας. Πρέπει να αλλάξει το λάθος μείγμα της πολιτικής, η μονοπλευρή λιτότητα, η υπερφορολόγηση των ίδιων και των ίδιων ανθρώπων, η μείωση των δαπανών και του σπάταλου κράτους. Και εδώ μιλάμε, τιμωρήστε τη Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία για να τιμωρηθεί το πολιτικό σύστημα. Εδώ ο κύριος Γιωργάκης συγγνώμη, Γιωργάκης μου έχει κολλήσει εμένα. Ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θα πάρει τίποτα, στον είπατε. Ναι. ήθελε ο κύριος λεφτά υπάρχουν, για τα δικά του μιλούσε, δεν μιλούσε για τα δικά μας. Mm-hmm. Ήθελε να βάλει τη χώρα σε δημοψήφισμα υποπίεση, να ψηφίσουν όλοι υποπίεση, να επιστρέψουμε στην δραχμή, την άλλη μέρα να ξυπνήσουν το πρωί, να είναι στα ύψη βενζίνες, στα ύψη τα είδη εισαγωγής. Να γίνει ένα μπάχαλο, να απομονωθούμε τελείως. Και τι να κάνει ο Αντώνης Μάλιστα. ο Σαμαράς, να πει άντε Γιούρια να κάνουμε δημοψήφισμα. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή, για να μιλάμε απλά, αληθινά, κατανοητά, μην μιλάμε microeconomics, γιατί εγώ οικονομολόγος είμαι και τρελάνουμε τον κόσμο εδώ πέρα και το λολομπανιάσουμε τελείως. Γιατί έχει τρελαθεί ο κόσμος που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορεί να είναι συνεπείς υποχρεώσεις τους. Μην τον αποκάνουμε κιόλα. Γιατί όλες μου οι φίλες μου λένε ότι βλέπουν τον Μπομπ Σφουγγαρά και τα στρουμφάκια, γιατί άμα δουν οι δίσπα δεν είναι κατάθλιψη. Λοιπόν. Δεν έχετε άδικο σε αυτό. Όχι κανένα. Έχετε... Δηλαδή άμα δεις ειδήσεις κάθε μέρα, δεν μπορείς να σου έρθεις να πας στη δουλειά σου την άλλη μέρα το πρωί. Λοιπόν. Ήθελε ο κύριος Γιώργος δηλαδή εμένα αυτή τη στιγμή αν μπουν κλέφτες στο σπίτι μου και θέλουν να πάρουν τα παιδιά μου, θα τους δώσω το αυτοκίνητό μου, τα κοσμήματά μου, ό,τι έχω και δεν έχω, και θα πω αφήστε τα ρε παιδιά, αφήστε μου, πάρτε τα όλα με το υψηλότερο δυνατό κόστος και αφήστε τα παιδιά μου να ζήσω. Αυτό έκανε ο Σαμαράς. Τον έφερα από εδώ, τον έφερα από εκεί, τον ενέπλεξε στην τελική.
Πρώτα είπε για το μνημόνιο, μετά είπε όχι να κάνουμε δημοψήφισμα. Σώνει και καλά από εδώ τον είχε, του κάνει κυκλοτική κίνηση Καρχαρίας να τον εμπλέξει να μην τη φάει μόνος του. Τι να κάνει ο Σαμαράς δηλαδή. Κύριε Βασιλείου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Όχι, έχω κι άλλα να πω. Δεν ευχαριστείτε. Εδώ θα ξημερώσω. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε και καλή προσωπική επιτυχία. Έχουν κι άλλα να πούν πολύ. Είμαστε ήδη ένα πεντάλεπτο περίπου αντιστοιχεί στον καθέναν. Να πάμε στον κύριο Στρατούλη. Κύριε Στρατούλη, τα ζητήματα ασφάλειας, ζητήματα οικονομίας, ζητήματα λαθρομετανάστευσης στο κέντρο της Αθήνας, στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, φορτώνονται στον κύριο... Κυρία Βασιλείου, ακουστήκατε, φορτώνονται στον πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάντε ένα σχόλιο για αυτά. Και έχετε δεχτεί κριτική ότι ήσασταν εξαιρετικά ανεκτικοί στο και θέμα. Και για το αν θα μπορείτε να συνεργαστείτε και με ποια κόμματα για να απαντήσω σε αυτά μετά. Σας απαντάω και ο κ. Μωραϊτάκης και η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα σας απαντήσω και στα δύο. Καταρχήν για την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας και για την όξυνση του μεταναστευτικού έχουν αποκλειστική και κύρια ευθύνη οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εάν, όπως λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, είναι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο μετανάστες χωρίς χαρτιά, ευθύνη αποκλειστική έχουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι κυβερνήσεις δεν είχαν συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική και αυτές οι κυβερνήσεις υπέγραψαν τη συνθήκη Δουβλίνο 2 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, με βάση την οποία μετέτρεψαν τη χώρα μας σε χώρα πρώτης υποδοχής μεταναστών και ουσιαστικά σε μια χωματερή ανθρώπινων σωμάτων και ψυχών. Ανθρώπων, εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών που έχουν μπει στη χώρα μας όχι για να μείνουν, θέλουν να φύγουν για τη Δύση. Τι να κάνουν στην Ελλάδα, δουλειές δεν υπάρχουν, φτώχεια, ανεργία υπάρχει. Θέλουν να φύγουν για τη Δύση που τους περιμένουν οικογένειές τους και δουλειές και που δυστυχώς κυβερνήσεις προσκυνημένες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ υπέγραψαν τέτοιες συμφωνίες που έχουν κλείσει την Πάτρα και την Ιγουμενίτσα και τους τη βάζουν σε γειτονίες και δήμους της Αθήνας, μετατρέποντάς τη σε γκέτο και για τους ίδιους τους μετανάστες που τους στέλνουν σε συμμορίες και μαφίες και για τους Έλληνες κατοίκους της. Ωστόσο, δεύτερο, με το κόμμα του κυρίου Καμένου που έχετε κάνει τώρα, πιο άνοιγμα και θέλετε να εκεί συνεργαστείτε. Εκεί θα πάω, δεν κάναμε κανένα άνοιγμα. Έχετε σαφέστατη διαφορά. Μην πιστεύετε το Μέγκα. Ήθελα εγώ προσωπικά να σας ρωτήσω αν αυτή ήταν μια κίνηση ψυχοθερική, κάποιοι έκαναν λόγο για ένα πολιτικό οπορτουνισμό, ήταν μια κίνηση ουσίας πάνω σε μια προγραμματική βάση. Για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση. Βεβαίως, βεβαίως, Μαρία. Άκου να δεις. Εμείς ζητήσαμε και το είπα στην προηγούμενη φάση από τον ελληνικό λαό να τιμωρήσει το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Και αν είναι δυνατόν να τα εξαφανίσει αυτά τα κόμματα για ό,τι κακό έκαναν. Δεύτερο, δεν λέμε στους πολίτες να πάνε στην κάλπη μόνο να δώσουν ψηφοτιμωρίες. Έχουμε ζητήσει και ψήφο κυβερνητικής εξουσίας. Έχουμε ζητήσει να, ο ΣΥΡΙΖΑ να επιβραβευθεί. Πρώτο, γιατί έκανε τη σκληρότερη δυνατή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, στην Τρόικα, στους τραπεζίτες, όλους αυτούς. Και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή στους δρόμους. Δεύτερο, γιατί στηρίξαμε όλους τους κοινωνικούς αγώνες. Ήμασταν παρόντες στο Σύνταγμα, παρόντες εκεί που αγωνίζονταν ο λαός. Τρίτο, διότι αγωνιζόμαστε για την ενότητα όλης της αριστεράς και τη συνεργασία και το ξέρετε αυτό και θεωρούμε ότι αυτό είναι το κλειδί για μια αριστερή κυβέρνηση στη χώρα. Εμείς, αγαπητή Μαρία, πιστεύουμε ότι το δίλημα δεν είναι αυτό που βάνουν το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τα μεγάλα κανάλια, δηλαδή η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νουδού ή η κυβερνησία. Το δίλημα είναι η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την κοινωνική καταστροφή ή η κυβέρνηση τη αριστερά που θα απελευθερώσει τη χώρα από τα μνημόνια, τι δανειακέ συμβάσει, του εφαρμοστικού νόμου, από το υπέργο δημόσιο χρέο που εμεί θα σταματήσουμε την αποπληρωμή και θα διεκδικήσουμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρου του. Μια αριστερή κυβέρνηση που θα φορολογήσει του πλούσιου, τον πλούτο, την απόδοση. Σα παρακαλώ, δεν σα διέκοψα. Που θα φορολογήσει τον πλούτο και αυτόν που είναι στην Ελβετία και αυτόν που είναι στην Ελλάδα, τους πλούσιους, που θα φορολογήσει την απόδοση της εκκλησιαστικής περιουσίας, που θα μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες, γιατί με τον Γιάννη έχουμε κάνει χιλιάδες εκπομπές και έχουμε αναδείξει ότι δεν γινόταν και δεν γίνονται στρατιωτικές δαπάνες για την άμυνα της χώρας, αλλά για να παίρνουν μίζες κάποια λαμόγια πολιτική και κάποια άλλη. Επίσης, ότι τις τράπεζες θα τις πάρει υπό τον έλεγχο το δημόσιο. Τις έχουμε πληρώσει με 140 δις και θα δώσουμε άλλα 50 δις από τα 130 δις που θα μας δώσει η Τρόικα. Χίλιες φορές τις έχει αγοράσει ο ελληνικός λαός και πρέπει να είναι με δημόσιο χαρακτήρα για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για ανάπτυξη και όλους αυτούς τους πόρους που θα αξιοποιήσουμε, που θα εξοικονομήσουμε με τα μέτρα που είπα παραπάνω, θα τους χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας. Για δημόσιες επενδύσεις, κοινωνικές, τελειώνω Μαρία.
δημόσιες επενδύσεις, κοινωνικές επενδύσεις, ιδιωτικές επενδύσεις με βάση σχεδιασμό, αποκατάσταση μισθών και συντάξεων, κούρεμα ή διαγραφή χρεών των πολιτών και των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες που έχει γίνει αγχώνη στο λαιμό τους. Και βεβαίως μέτρα αποκατάστασης της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας που έχουν προσβληθεί βαθύτατα, διότι δεν είναι μόνο ότι φτώχυναν οι Έλληνες, ταπεινώθηκαν και ως Έλληνες και η χώρα μας ως Ελλάδα. Αυτά τα μέτρα θα πάρει μια αριστερή κυβέρνηση, γι' αυτό βλέπετε αντιδράσεις. Λέμε για αριστερή κυβέρνηση, κυβέρνηση αριστερών δυνάμεων. Δεν λέμε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Καμένου. Τα προγράμματά μας είναι αντίθετα, εντελώς αντίθετα. Εμείς όταν πάρουμε εντολή, αν έρθει τρίτο κόμμα με το καλό ΣΥΡΙΖΑ, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν μπορέσει το ΠΑΣΟΚ και η ΝΟΥΔΟΥ. Δεν έχουν 151 βουλευτές. Και του δοθεί εντολή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την εντολή πρώτο για να συνεργαστεί με δυνάμεις της αριστεράς και δεύτερο για να πάει στη Βουλή να διεκδικήσει ψήφο εμπιστοσύνης από 151 βουλευτές για να σώσει τη χώρα από τα μνημόνια, τα δρακόντια και από τις απεικιοκρατικές δανειακές συμβάσεις. Καθαρά πράγματα, καθαροί λογαριασμοί. Και πολύ πειθαρχημένα επίσης. Και οι πιο πειθαρχημένοι δικηγόροι που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στις εκπομπές που κάνουμε είναι αναμφισβήτητα η κυρία Νίκη Αραμπατζή. Είναι στην εκπροσωπή τη Δημοκρατική Συμμαχία εδώ, δεν διέκοψε κανέναν. Mm-hmm. Γι' αυτό το είπαμε το πειθαρχημένο. Γιατί της δίνουμε το λόγο τώρα να απαντήσει. Γιατί η κυρία Αραμπατζή αυτά δεν φαίνονται πολύ σωστά και πολύ ελκυστικά αυτά που είπε ο κύριος Στρατούλης και σε τι θα διαφωνούσατε εσείς, mm-hmm. η Δημοκρατική Συμμαχία, στο να πάρει μια εντολή το κόμμα του κύριου Στρατούλη να τα πράξει αυτά. Πάντως το Σύνταγμα το προβλέπει ότι αν έρθει τρίτος παίρνει εντολή. Ναι. Δεν κατάλαβα. Να μας απαντήσετε τώρα. Να δούμε μια πιθανή ψήφο εμπιστοσύνης που θα μπορούσατε να πάρετε. Αν είναι από την Δημοκρατική Συμμαχία, θα μας πει η κυρία Ραμπατζή. Αρχικά θέλω να πω ότι περίμενα με πολύ υπομονή πραγματικά να πάρω το λόγο και μπήκα στη θέση του τηλεθεατή ακούγοντας τις συνομιλίες και των προηγούμενων καλεσμένων των κομμάτων αλλά και των παρόντων. Και θέλω να σας πω, επειδή ακούστηκε και επειδή την χάνει να είμαι και η νεότερη υποψήφια στο πάνελ, επειδή ακούστηκε ότι οι νέοι στρέφονται κυρίως προς τα άκρα, θέλω να σας πω ότι και εγώ αν ήμουν τηλεθεατής και δεν αναμειγνυόμουν με τα κομματικά παύλα πολιτικά, πιστέψτε με ότι αν άκουγα τέτοιο ρίξιμο ευθυνών από τον ένα στον άλλον, χωρίς επί της ουσίας, να ακούσουμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, κύριε Ντάσκα και κύριε Νικόλτσιο. Γιατί το μείζον για εμάς είναι η 7 Μαΐου. Είναι το τι θα γίνει με τους Έλληνες που τους θέλουμε όρθιους εντός του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί για να μην κοροϊδευόμαστε. Μπορείτε να εγγυηθείτε την πληρωμή μισθών και συντάξεων με δεδομένο ότι θέλετε να καταγγείλετε το συγκεκριμένο μνημόνιο. Ποια είναι η δική σας απάντηση την επόμενη μέρα, 7 Μαΐου, συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχάς, εμείς δεν καταγγέλουμε το μνημόνιο, όπως λέτε, κυρία Νικόλτσου. Εμείς ήμασταν η πρώτη πολιτική δύναμη στη χώρα, η οποία από την πρώτη στιγμή, από τον Μάιο του 2010, υποστηρίξαμε τη Δανειακή Σύμβαση, με το κόστος που πήρε η Ντόρε Μπακογιάννη, σηκώνοντας το χέρι και ψηφίζοντας υπέρ, διότι γνώριζε πολύ καλά. Συγχωρέστε ότι... μου το λάθος του κόμματος που εκπροσωπείτε. Συγχωρέστε μου το λάθος. Δεν πειράζει. Δεν πάω να το καλύψω. Ήταν λάθος μου του κόμματος που εκπροσωπείτε. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν μασάμε τα λόγια μας και επειδή θεωρούμε ότι είμαστε το μοναδικό πολιτικό κόμμα αυτή τη χρονική στιγμή που έχει σταθερή πολιτική θέση και άποψη από την πρώτη στιγμή, χωρίς τις περιβόητες και κολοτούμπες και χωρίς την αλλαγή πολιτικής. Εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε τη Δανειακή Σύμβαση, κυρία Νικόλσκου και κύριε Ντάσκα, γιατί ξέραμε ότι εκείνη τη στιγμή, ασχέτως το πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, μπορούμε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε, εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν η μοναδική διέξοδος για τη χώρα. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το μνημόνιο, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι στο λαό για να καταλαβαίνει, χωρίς να του δημιουργούμε φοβικά σύνδρομα. Το μνημόνιο είχε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας δεν έλεγε να μειώσετε μισθούς και συντάξεις, έλεγε ότι πρέπει να βγουν κάποια νούμερα. Για να βγουν τα νούμερα, κύριε Ντάσκα και κυρία Νικόλτσιου, έπρεπε να δοθεί κίνητρο στον τομέα της ανάπτυξης. Από το 2009 μέχρι το 2012 δεν έγινε ένα διαρθρωτικό μέτρο στη χώρα, μία αποκρατικοποίηση. Όταν σας υπενθυμίζω, εγώ βεβαίως τότε ήμουν ανήλικη, αλλά επειδή ξέρω και διαβάζω ιστορία, σας υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη 90-93 προέβη σε 28 αποκρατικοποίησεις διαρθρωτικές για τη χώρα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι εντός του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης και της Ευρωζώνης, εάν θέλει να έχει αύριο στις 7 Μαΐου και αν θέλουμε τους Έλληνες όρθιους. Από εκεί και πέρα η Δημοκρατική Συμμαχία έχει καταθέσει συγκεκριμένη ατζέντα οικονομική, το πρόγραμμα Ελλάδα 2020, την οποία πρόταση πρέπει να σας πω ότι υιοθέτησαν και την έκαναν πρότασή τους οι φιλελεύθεροι και οι δημοκράτες στο τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρώπη. Ήρθαμε και το παρουσιάσαμε περήφανα στο Λουκά τον Παπαδήμο και λέμε τα εξής πέντε πράγματα.
ενιαίος φορολογικός συντελεστής 20% flat tax και όχι το 15 που ακούστηκε σε κυβερνητική πρόταση πολύ πρόσφατα, γιατί σε εμάς τα νούμερα δεν βγαίνανε εκεί άλλο αν είναι πιο θελκτικό το 15. Από εκεί και πέρα εμείς μιλήσαμε και για τη ρύθμιση των υπερχρεωμένων οικοκυριών. Είπαμε για επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, που αυτό βεβαίως σημαίνει επί της ουσίας μείωση στη δόση 40% μέχρι την αποπληρωμή. Επίσης ήμασταν αυτοί που είπαμε ότι για τους νέους επιχειρηματίες, για να δοθούν κίνητρα στην επιχειρηματικότητα, όπου μόνο αντικίνητρα υπάρχουν σήμερα, 240 αντικίνητρα κύριε Ντάσκα και κυρία Νικόλσκιου, εμείς είπαμε να καταργηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για νέους επιχειρηματίες για 3 χρόνια, σε όσους επιχειρηματίες ξεκινάνε την επιχείρησή τους κάτω των 30 ετών. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα πάνελ, διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού λαού με ένα κόμμα που περήφανα έκανε την αυτοκριτική του στην ιδρυτική διακήρυξη του μπάντμιντον τον Νοέμβριο του 2010. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επιτέλους με αυτές τις ευθύνες, εάν θέλουμε και, διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, πρέπει δημοσίως να έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας. Το μείζον είναι τι θα γίνει στις 7 Μαΐου και για να μείνουν οι Έλληνες όρθιοι. Και πρέπει να ακούσουμε επιτέλους προτάσεις. Δεν άκουσα κανένας να ανοίγει το θέμα της ανεργίας. Mm-hmm. Μιλήσαμε μόνο ότι υπεύθυνα ήταν τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά κανένας δεν γύρισε να πει τι θα γίνει στη γενιά μου, κύριε Ντάσκα και κυρία Νικόλσιου, στη γενιά των 25-30 χρονών, όπου εγώ βγαίνω για να του ζητήσω ψήφο και πραγματικά ντρέπομαι γιατί η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνεργη. Αν εγώ την χάνει να δουλεύω, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι συνομιλικοί μου δουλεύουν. Και σε αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας που διατέλεσαν σε θέσεις εξουσίας και άσκησαν πολιτική, πρέπει πραγματικά να δώσουν προτάσεις, λύσεις και θέσεις. Τέλος με τις ευθύνες, αφού διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, πρέπει αυτό να έχει γίνει, αν δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Θα γίνει αύριο είναι το θέμα. Πάμε στην κυρία Διαμαντοπούλου για 2 λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα, να δώσουμε μια πρώτη απάντηση από το. Είναι υποψήφια με το Πασόκ στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Είναι όντως πιο πειθαρχημένη δικηγόρος η κυρία Ραμπατζή. Αμέσως πειθάρχησε και στο να δώσει το χρόνο στην κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό να εκτιμηθεί. Κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι το ήθος των νέων ανθρώπων, θα μου επιτρέψετε, που ανακατεύονται με τα κοινά. Το ευχόμαστε και έτσι να επιβεβαιωθεί και να μείνει και από παντού. Κυρία Διαμαντοπούλου, 2 λεπτά, μία πρώτη απάντηση για την ενεργία για όσα θέματα έβαλε η κυρία Ραμπατζή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι. Εγώ θέλω να σχολιάσω σε κάποια από αυτά που είπε πρώτα ο κύριος Στρατούλης. Ναι. Να πω ότι πολλές από αυτές τις θέσεις που λέει είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και συζητούνται στο ΠΑΣΟΚ και μια μεγάλη μερίδα του ΠΑΣΟΚ της ενστερνίζεται. Όμως σε όλα αυτά που έβαλε ο κύριος Στρατούλης ξεχνάει μια μικρή, πολύ σημαντική πρακτική λεπτομέρεια. Ότι εντάξει, να αποποιηθούμε το μνημόνιο, να αποποιηθούμε τα χρέη μας, αλλά την επόμενη μέρα. Ποιος πληρώνει το λογαριασμό άμεσα την επόμενη μέρα στις 7 Μαΐου, πώς πληρώνονται οι δαπάνες του κράτους, όταν αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε ένα έλλειμμα 9%. Αυτό είναι ένα πρακτικότατο θέμα, το οποίο θα το φορτωθεί στις πλάτες του ελληνικός λαός σε περίπτωση που ενστερνιστούμε τις θέσεις του συνασπισμού. Και θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση, γιατί είναι πολύ εύκολα να λέμε πράγματα, να κάνουμε κριτική από τα αποδυτήρια. Όμως, όταν έρχεται η ώρα της απόφασης, όταν παίρνεις δύσκολες αποφάσεις, γιατί η εξουσία, η διαχείριση της εξουσίας είναι δύσκολες αποφάσεις και είναι μεγάλη ευθύνη, τότε εκεί κρίνονται πολλά πράγματα. Και γι' αυτό σε αυτές τις εκλογές έχει μεγάλη σημασία να μην πάμε με θυμό. Ο θυμός είναι κακό σύμβουλος, το ξέρουμε και από τη ζωή μας. Θυμός, υπάρχει θυμός, υπάρχει πολύ θυμός. Μεγάλος θυμός, όταν αλλά... Όταν σηκώνουν το μισθό, τη σύνταξη και σηκωθηκεύουν το μέλλον, κυρία Νικόλτσιου όμως, τι ακριβώς έφερε τα πράγματα ως εδώ. Η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 2 χρόνια κατάφερε να κάνει τόσο μεγάλο κακό στη χώρα. Πάντως το είναι 30 χρόνια. Το νομισματικό ταμείο μας έβαλε σε κάθε περίπτωση. Δεν υπήρχαν αλλού λεφτά. Ξέρετε πουθενά να δίνουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να ζητάνε τίποτα πίσω. Και έπρεπε να συμπράξουν πολλές δυνάμεις μαζί και το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δοθούν αυτά τα χρήματα. Εδώ... Επειδή λένε κάποιοι πολύ εύκολα για τους να πάμε να δανειστούμε από τη μία χώρα από την άλλη, όταν ζητούσαμε χρήματα, πού ήταν αυτές οι χώρες? Καταρχάς υπάρχουν χώρες που μας έχουν οι πιστωτικοί τους οίκοι μας έχουν υποβαθμίσει στο χαμηλότερο επίπεδο, δεν μπορούμε να δανειστούμε από αυτές, άρα ήταν μονόδρομος αυτή η επιλογή.
Αυτό εκτιμώ και η απλή λογική ενός ανθρώπου μπορεί να το καταλάβει. Από το Πασόκ ζητήθηκε το αδύνατο. Αυτό που κατάφερε το Πασόκ είναι να αποφύγει το μοιραίο, να αποφύγει μια άτακτη χρεοκοπία που θα οδηγούσε απλά στο να μην πληρώνονται μισθοί. Δηλαδή το Πασόκ να μην πληρώνονται δεν έκανε κανένα λάθος, θεωρείτε ότι το Πασόκ θεωρώ τα έκανε στα δύο χρόνια διακυβέρνησης, δεν έκανε υπάρχει περίπτωση λάθος. Να μην συγγνώμη έκανε ζητήσατε λάθη. Από τον ελληνικό λαό, έτσι μην το ξεχνάτε. Ο πρόεδρος αυτό. Το και ζήτησε ο το συγγνώμη και, και νομίζω ότι ο κύριος Βενιζέλος το ζήτησε το συγγνώμη εκ μέρους όλου του πολιτικού συστήματος που τα τελευταία 30 χρόνια δεν πήρε με θάρρος τις αποφάσεις που έπρεπε. Ο κύριος Βενιζέλος ότι συγγνώμη ζήτησε από τα στελέχη του κόμματος και από τους δικούς σας ψηφοφόρους που είχαν απομακρυνθεί. Ζήτησε και από τον κόσμο που υποστήριξε το Πασόκ στις τελευταίες εκλογές, που υπέστη θυσίες, αλλά εξήγησε ότι αυτές οι θυσίες ήταν μια αναγκαστική απόφαση που έπρεπε να πάρθει για να σωθεί η χώρα. Εγώ σαν νέος άνθρωπος, κυρία Νικόλτσιου, θέλω να δω τη χώρα να στέκεται στα πόδια της, να στέκεται όρθια, να μπορώ να φανταστώ το μέλλον μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να το λέμε αυτό, αλλά αν την επόμενη των εκλογών ξυπνήσουμε και έχουμε ένα χάος, μάλιστα, έχουμε ακυβερνησία, αυτό δεν πρόκειται να το δούμε το μέλλον μας. Πάμε αυτό είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Πάμε στο διάλειμμα, κύριε Γεωργοπούλου, τοποθετηθήκατε. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά πάλι πίσω και θα κλείσουμε. Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και Γιάννη να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Ευγενία Αρβανίτη Πρεβεζάνου, υποψήφια με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην περιφέρεια Αττικής, για το δικό της σχόλιο, γιατί υποστηρίζει τους ανεξάρτητους Έλληνες να κάνει την πρώτη της τοποθέτηση. Και γιατί πρέπει να ψηφίσουν οι πολίτες την ίδια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε καταρχήν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, μιλήστε κύριε Αρβανίτη, μιλήστε κύριε Αρβανίτη, τα σχόλια για αυτά που ακούσατε, γιατί είστε υποψήφια. Έχω αρκετά σχόλια να κάνω γιατί γι' αυτό. Σας ακούμε. Ωστόσο θα αλλάξω λίγο και όλη τη συζήτηση και θα την πάω ίσως σε πιο ρεαλιστικά πλαίσια και όχι μόνο στα κλειστά σύνορα μόνο της Ελλάδος. Επιχειρήστε το να δούμε αν το καταφέρετε. Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δημιουργήθηκαν σαν κίνημα έχοντας ακούσει τους πολίτες, έχοντας ακούσει το λαό που τα τελευταία δύο χρόνια μέσα από μνημονιακές έτσι, πολιτικές άρχισε και αντιδρά, άρχισε και αγανακτούσε και άρχισε και ξυπνούσε όταν μας φωνάξαν από την Ευρώπη γιατί κοιμόμαστε ακόμη με αυτά που μας κάνουν. Αντιστεκόμαστε απέναντι στις τακτικές που χρησιμοποιεί η νέα τάξη πραγμάτων σύμφωνα με το δόγμα του ΣΟΚ και εμείς θέλουμε να προτάξουμε το εθνικό μας συμφέρον ενάντια στην εθνική ταπείνωση που υποκείμεθα αυτή τη στιγμή καθώς επίσης και στη βία οικονομική επιδρομή που γίνεται στην ελληνική οικογένεια, στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακούω συνεχώς να δυναμώσουν οι δυνάμεις της αριστεράς, να βοηθήσουμε λιγάκι τα δύο κόμματα τα οποία μας βάλανε μέσα σε αυτό το κάδρο της καταπίεσης και των μνημονιακών πολιτικών, αντί να σκεφτούμε ελληνικά, αντί να σκεφτούμε πατριωτικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ούτε αριστερά, ούτε η δεξιά, ούτε ο φιλελευθερισμός ή ο νεοφιλελευθερισμός, ούτε ο σοσιαλισμός θα μας δώσει τη λύση πάνω σε αυτό. Η φτώχεια και η πείνα και η ανεργία δεν τους καταλαβαίνει αυτούς τους ορισμούς δεξιά-αριστερά. Γι' αυτό λοιπόν δημιουργήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Βάζουνε μπροστά την Ελλάδα. Βάζουμε μπροστά την Ελλάδα. Και πάνω σε αυτό συζητάμε πλατφόρμες και καινούργιες πολιτικές. Η δημοκρατία δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο παρά μόνο τι θα βάλουμε μπροστά. Και εκεί θα πρέπει να βρούμε την κοινή πολιτική στόχευση και την κοινή συναντήληψη που θα πρέπει να έχουμε για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα. Η 7 Μαΐου θα πρέπει να μας βρει ζωντανούς, όπως είπαν και οι άλλοι προλαλήσαντες από εμένα. Αλλά πώς θα μας βρουν ζωντανούς? Με σκυμμένο το κεφάλι και υπόδουλους ή μαχητικούς και έτοιμους να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας και όχι τη δικιά μας, των παιδιών μας και των μέλλον των παιδιών μας.
Μάλιστα. Περιμένω να μου πείτε. Κύριε Αρβανίτη, ευχαριστούμε πολύ. Την πρώτη τοποθέτηση θα πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Μωραϊτάκη και στην κυρία Σίσια Λιγιζάκη. Δεν τους δώσαμε το λόγο στο να... Κύριε Μωραϊτάκη, εσείς πρώτα σχολιάστε όσα ακούσατε και από τον κύριο Στρατούλη και όσα είπε η εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμμαχίας για το αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συμμαχίσει και με τη Δημοκρατική Συμμαχία μετά τις 6 Μαΐου. Και επειδή γνωρίζετε, κύριε Μωραϊτάκη, και τα οικονομικά, θα θέλαμε έτσι μια πιο συγκεκριμένη και σαφή απάντηση σε σχέση με όλα αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς τις τελευταίες ημέρες. Αν δηλαδή πραγματικά υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης των όρων του μνημονίου προς το καλύτερο, με δεδομένο ότι τα 11 δις πρέπει να τα βρούμε τον Ιούνιο. Υπάρχει ελπίδα, δηλαδή υπάρχει τρόπος να πάει να διαπραγματευτείτε? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε καλή επιτυχία προσωπική σε όλους και όλες που βρίσκονται εδώ στο πάνελ. Είναι όλοι και όλοι συμπαθέστατοι. Και είναι θαυμάσιο το ότι τολμούν και βάζουν υποψηφιότητα υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κοιτάξτε, το κύριο πρόβλημα είναι η οικονομία. Είχε πει και ο Δημοσθένης, δίδει χρημάτων και ανευ τούτων ουδέν έστι γενέστε των δεόντων. Και πρέπει να δώσουμε λύσεις συμβατές με το ρεαλισμό και την πραγματικότητα. Ο λόγος που εγώ κατεβαίνω σε υποψήφιος είναι γιατί θεωρώ ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θεωρώ επίσης ότι δεν υπάρχει τεχνογνωσία στο πολιτικό προσωπικό με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόβλημα ακόμα και σε άτομα που έχουν ενδεχομένως καλές προθέσεις, που έχουν και πολιτικό βάρος, να μην μπορούν να κατευθύνουν προς τα εθνικά συμφέροντα. Ακούω επίσης από διάφορα κόμματα να λέγονται τόσα ανεδαφικά που δεν στέκονται στην κοινή λογική. Παρόλα αυτά προβάλλονται. Πρόταση, κατά πόσο είναι ρεαλιστικά αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, αν είναι κοστολογημένα και αν όντως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης? Αυτά που προτείνει η Νέα Δημοκρατία είναι μεταξύ αυτών που πρότεινε και αποδέχθηκε ο κύριος Σαμαράς. Είναι ρεαλιστικά και είναι λιγότερα από αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν. Αυτά που μπορούν να γίνουν είναι πολύ περισσότερα. Και μπορώ να πω ενδεικτικά ότι τι μπορεί να γίνει για από ένα οικονομικό επιτελείο την επόμενη μέρα. Πρώτα να πάρουμε μέτρα τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, απλώς με θεσμικά μέτρα, χωρίς χρήματα. Ναι. Μπορεί να γίνει η Ελλάδα κέντρο χρηματοοικονομικό, τουριστικό, ναυτιλιακό, διαμετακομιστικό και να υπάρχουν εδώ υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες θα αμείβουν και τους εργαζόμενους πολύ ψηλότερα. Γιατί κάτι που πρέπει να πούμε είναι ότι τη δουλειά τη μαθαίνεις στην πράξη και στην εργασία. Την τεχνογνωσία δεν την αποκτάς με εγχειρίδια και θεωρητικά σχήματα. Άλλωστε αυτά απέτυχαν. Και δυστυχώς, ας πούμε, τα πανεπιστήμια έχουν μόνο τη θεωρητική κατάρτιση και είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε και σαν χώρα. Τα προηγούμενα χρόνια εφρόντιζαν να παίρνουν τις επιδοτήσεις για να κάνουν ερευνητικά προγράμματα τα οποία δεν είχαν αποτέλεσμα. Ας δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι πρέπει να αξιοποιηθεί το ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη ανικανότητος να μην μπορεί αυτό το ΕΣΠΑ 17,5 δις να έρθουν στη χώρα μας. Όταν έχει φτάσει να είναι 95% κοινοτική συμμετοχή και 5% να είναι η χρηματοδότηση η οποία μπορεί να γίνει και με δόσεις. Το άλλο που πρέπει να γίνει και πολύ σημαντικό και να δώσω και μία απάντηση πώς θα μπορούσε να γίνει και στην πράξη, είναι ότι πρέπει να γίνει επιτέλους η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Κακώς η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθυστερεί και ένας από τους λόγους που καθυστερεί είναι πάλι η έλλειψη τεχνογνωσίας, διότι αυτή τη στιγμή κανένας από τους υπουργούς και πάνω δεν ξέρει σε λεπτομέρειες όλα τα θέματα. Στη Νέα Δημοκρατία τα γνωρίζουν. Ασφαλώς τα γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία. Ασφαλώς τα γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία. Όχι όλοι. Και όχι όλοι, όπως λέει, όλοι δεν τα γνωρίζουν, ασφαλώς δεν τα γνωρίζουν όλοι. Ο κύριος Σαμαράς όμως μπορώ να βεβαιώσω ότι τα γνωρίζει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο μόνος από τους πολιτικούς αρχηγούς που γνωρίζει οικονομικά και έχει επαληθευθεί ακόμα και στο πρώτο μνημόνιο, γιατί το άλλο ονομάζεται Νέα Δανειακή Σύμβαση, το πρώτο μνημόνιο είχε βγει σωστός. Επίσης, όπως ξέρετε, κύριε Ντάσκα και κυρία Νικόλτσου και κύριε Ντάσκα, εγώ έχω επισημάνει όλα αυτά τα προβλήματα από παλαιό χρόνο, το 2007, το 2005, έχω πει ότι θα μας βρει πολύ χειρότερη κρίση με το να μην παίρνουμε μέτρα. Προσπαθούσα να πείσω τους αδρανούντες υπουργούς όλων των κομμάτων, γιατί κάποιοι εμφανίζονται ότι προέκυψαν από παρθενογέννηση.
οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καινούργοι και όλα τα καινούργια δεν δημιουργούν. Το κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη, συμπαθέστατης κατά τα άλλα, δεν είναι καινούργιο και είχα πει εγώ στην κυρία Μπακογιάννη τα προβλήματα και μου είπε μια απάντηση η οποία δεν ήταν ικανοποιητική, δεν θέλω γιατί είναι συμπαθής κατά τα άλλα, δεν θέλω τώρα να πω. Και δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα διότι δεν φροντίσαμε. Κάναμε δώρα σε ισχυρούς, δώρα τα οποία είναι ντροπή το τι έχουν γίνει, τα ψήφισαν όλοι οι βουλευτές, δώρα που μεταφέρανε ασφαλιστικές υποχρεώσεις τραπεζών προς το ΙΚΑ, δώρα που έσβηναν με μία διάταξη άλλα δώρα και συγχωνεύσεις τραπεζών με επενδυτικές εταιρείες 10% τον πρώτο χρόνο, 5% το δεύτερο, ψήφισε και ο κύριος Χρυστοδουλάκης και ο κύριος Αλογοσκούφης. Είδα οι συγγητές να μην μιλάνε με τους υπουργούς, είδα οι βουλευτές να ψηφίζουν όπως τους έλεγε ο υπουργός με το σύμβουλό του. Έχω δει πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Και αυτά όλα τα στραβά θέλω να τα διορθώσω, διότι έχω τόλμη, έχω θάρρος και έχω την ικανότητα και την τεχνογνωσία και πρέπει να τα διορθώσουμε για το καλό της Ελλάδος. Τώρα, αν κάνουμε διαπιστώσεις και επειδή υπάρχουν οι διαπιστώσεις, κάποιοι δίνουν λύσεις ψεύτικες, οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Στην κυρία γιατί... Λιγιζάκη δεν δώσαμε το λόγο, κύριε Μωραϊτάκη, να δώσουμε και στην κυρία Λιγιζάκη. Να τις δώσουμε, γιατί δεν τις δώσουμε. Είστε ευγενείς, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λιγιζάκη. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν πήρα το λόγο πριν, γιατί δεν ήθελα να διακόψω, δημιουργήθηκε αυτό το γεγονός. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι όντως υπάρχει συλλογική ευθύνη. Καλώς το έθεσε ο κύριος Μακάτος. Δηλαδή, θα πάμε να ψηφίσουμε στις 6 Μαΐου και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε στο νου μας το τι έχουν πράξει αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο μας ή τι έχουν παραλείψει να πράξουν. Και επειδή αναφέρθηκε το περί Κολοτούμπας και έχει αποδοθεί στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό η Κολοτούμπα, θέλω να εξηγήσω για άλλη μια φορά ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός υπήρξε απολύτως συνεπής στις θέσεις του. Αν θυμάστε καλά, ο κύριος Καραμαλής έκανε εκλογές γιατί έβλεπε ότι τα δημόσια ταμεία στερεύουν και έπρεπε να πάρθουν επαχθή μέτρα. Αντί να εξηγήσουμε για άλλη μια φορά την Κολοτούμπα για την οποία έχετε αναφερθεί, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την επόμενη μέρα. Τι εγγυάται το κόμμα σας. Γιατί η προηγούμενη μέρα θα δείξει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς ψηφίσαμε μόνο το πρώτο άρθρο του μνημονίου και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν ψηφίσαμε τη Δανειακή Σύμβαση. Περιμέναμε να έρθει στη Βουλή. Δεν ήρθε ποτέ και γι' αυτό την καταγγείλαμε. Ψηφίσαμε το πρώτο άρθρο γιατί θεωρούσαμε τότε ότι έπρεπε να πάρουμε όντως χρήματα από τη στιγμή που μας έλεγαν ότι σε 9 μέρες δεν θα μπορούν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Μπήκαμε στη συγκυβέρνηση, και αυτό έχει να κάνει η κυρία Νικόλης με την επόμενη μέρα. Μπήκαμε στη συγκυβέρνηση γιατί ζητούσαμε για 2 χρόνια κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Και δεν θα μπορούσαμε να πούμε από τη στιγμή που μας ζητήθηκε. Θα ήταν απόλυτα υποκριτικό να μην πούμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει όπως άλλοι την ουρά μας απ' έξω. Δεν το επιλέξαμε. Όμως μας πιέζει ο χρόνος, ολοκληρώστε τις σκέψεις για την επόμενη μέρα. Όμως θέσαμε όρους. Οι οποίοι δεν τηρήθηκαν, όπως ήταν η λύση του λαθρομεταναστευτικού, όχι άλλες περικοπές στους μισθούς και συντάξεις και όχι απεμπόλυνση εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, έρχομαι στην επόμενη μέρα. Θα ήταν όντως ανειλικρινές να μην συζητάμε για συνεργασίες. Γιατί βλέπουμε, όπως προκύπτει δηλαδή από τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, ότι πηγαίνουμε προς μια πολυκομματική βουλή. Λοιπόν, άρα ο κόσμος προφανώς και δεν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς και δεν θέλει την συνταγή της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας που ήδη ετοιμάζεται. Λοιπόν, θα συνεργαστούμε όμως μόνο υπό όρους. Συγκυβέρνηση των τριών. Θέλει να μιλάει πάνω από τη φωνή μου. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Λοιπόν, άρα εμείς δεν είναι ότι δεν συζητάμε για συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία, αλλά πάντα με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας και τους όρους που θέσαμε και στην τότε συγκυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου, να απαντήσει. Με ρωτήσατε κάτι πριν, κυρία Νικόλτσιου, για το θυμό των πολιτών, για τις θυσίες που έχουν βάλτε γίνει. Βάλτε και τη γενική σας τοποθέτηση, καθώς ολοκληρώνουμε. Θέλω να εξηγήσω ότι προσωπικά εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, όπου δεν είναι δεδομένος ούτε ο μισθός, όπου η ρευστότητα έχει κυριολεκτικά αφυδατώσει όλες τις επιχειρήσεις. Στην οικογένειά μου έχω άνεργους, αλλά αντιλαμβάνομαι γιατί φτάσαμε ως εδώ.
Και αυτό που προτείνω είναι ότι αντί να ρίχνουμε ο ένας τον άλλον τις ευθύνες, το πολιτικό σύστημα χρειάζεται βαθιά ανανέωση. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μωραϊτάκη ότι χρειαζόμαστε πολιτικούς που να έχουν δουλέψει, πολιτικούς τεχνοκράτες που να βάζουν κάτω και τους αριθμούς. Δυστυχώς η Βουλή μας διαχρονικά είχε ελάχιστους οικονομολόγους και πάρα πολλούς δικηγόρους όπου έχουν κάνει ένα δεδαλώδες νομοθετικό σύστημα και δυστυχώς το ελληνικό κράτος κυβερνάται με νόμους πολύπλοκους, δεδαλώδεις και αντιφατικούς. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε και ποτέ λύση. Σαν Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που διατέλεσα στο προηγούμενο διάστημα, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Μωραϊτάκης στο ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ από 3% που το παραλάβαμε το αφήσαμε 40%, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι αυτά είναι τα μοναδικά χρήματα που έχουμε για ανάπτυξη και θα έπρεπε, και έχω κάνει αυτή την κριτική στο κόμμα μου, να τα τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα τα προγράμματα. Η αγορά διψάει, υπάρχουν νέοι επιχειρηματίες που θέλουν να στήσουν κάτι και ψάχνουν τα προγράμματα που δεν προκυρήσονται και που πολύ φοβάμαι ότι με όλη αυτή την κατάσταση των εκλογών και αν πάμε και σε δεύτερες εκλογές θα αργήσουμε και θα χάσουμε χρόνο. Αυτό που θέλω να πω για τις μεταρρυθμίσεις που αναφέρθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε μόνο για 2 χρόνια. Οι μεταρρυθμίσεις που μας ζητήθηκαν σε άλλες χώρες παίρνουν δεκαετίες. Εδώ δυστυχώς έπρεπε να γίνουν όλες μαζί και θέλουν και κοινωνικές συνενέσεις. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις συνεργασίας ίσως είναι η απάντηση για να υπάρχει αυτή η κοινωνική συνένεση. Να σας ευχηθούμε καλή προσωπική ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό, η κυρία Πρεβεζάνου. Αρβανίτη Πρεβεζάνου, παρακαλώ. Μισό λεπτό, κυρία Αρβανίτη Πρεβεζάνου, μισό λεπτό έχετε και μισό λεπτό από όλους για να κλείσουμε. Κρατήστε το αυστηρά για να μην αδικήσετε ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, από εσάς εξαρτάται η εικόνα που δίνετε προς τα έξω, βαρύνει μόνο εσάς. Κύριε Πρεβεζάνου, στο μισό λεπτό σας το χαιρετισμό σας. Σε κάθε Έλληνα αντιστοιχούν 96 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσία. Σε κάθε Έλληνα. Είμαστε η πιο πλούσια χώρα στον κόσμο. Ωστόσο, κάθε Έλληνας που γεννιέται, κάθε παιδί που γεννιέται έχει χρέος 32.000 ευρώ, ενώ κάθε ενήλικας έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να χρωστάει 92.000 ευρώ. Είναι απαράδεκτες οι πολιτικές που έχουν αναπτύξει η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα έχει γίνει πια, απλώς κατεβαίνει με διαφορετικά ψηφοδέλτια. Μην τρελαθούμε τώρα. Μισό λεπτό, ολοκληρώνω και θα πείτε κι εσείς. Μην τρελαθούμε, λέω. Μια χαρά, δεν πειράζει. Μην μιλάτε, κύριε Βασιλείου, μην μιλάτε. Ολοκληρώστε, κύριε Βασιλείου. Αφήστε να μιλήσουμε. Αυτή τη στιγμή απαιτούν από την Ελλάδα να είμαστε υποδουλωμένοι σε ό,τι αυτοί θέλουν. Έχουμε ξένους υπουργούς να μας διοικούν, έναν Τόμψεν να μας κουνά το χέρι και να μας απειλεί, να μας πάρουν τα σπίτια μας, γιατί από τις 7 του μήνα αυτό θα θελήσουν όλοι, όταν θα μπαίνουν σε δημοπρασία και σε κατασχέσεις όλα μας τα σπίτια. Εμείς τι θέλουμε σαν ανεξάρτητοι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή, να όλοι μαζί, οι Έλληνες που έχουν ελληνική ψυχή, που θέλουν την Ελλάδα να συνεχίσει να στέκεται στα πόδια της, να δημιουργήσουμε το πρώτο κοινωνικό συμβόλαιο ελληνικής γραφής, υπογραφής και συμφωνιών για να σώσουμε την Ελλάδα. Πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μάλιστα. Και μην ξεχνάτε, κάθε μέρα γινόμαστε περισσότεροι, συνεχίζουμε να είμαστε ανεξάρτητοι και είμαστε προπάντων Έλληνες. Να είστε καλά, καλή προσοχή. Κυρία Βασιλείου, αρχίζει και μετράει από τώρα το μισό λεπτό που έχετε. Εγώ δεν στο μισό λεπτό που έχετε να πείτε το ότι θέλετε. Εγώ δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός και όλοι είμαστε Έλληνες και περήφανοι Έλληνες και αυτό πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας. Λοιπόν, το καράβι Ελλάδα θέλει καπετάνιο. 2 καπετανέοι το βουλιάξαν το καράβι, λέει ο ελληνικός λαός. Ευτυχώς λοιπόν, από το γιο σχολείο πλοιάρχων και Πρώτα χρειάζεται σταθεροποίηση, μετά χρειάζεται ανάπτυξη. Συντεταγμένη προσπάθεια τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάπτυξη της οικονομίας θα έρθει με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Σήμερα απαιτούνται έκτακτες και δραστικές λύσεις. Δεν ευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς για τα λάθη. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ήταν πρωθυπουργός.
Καλό είναι να υπάρχουν και άλλες φωνές, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται κυβέρνηση, χρειάζεται καπετάνιος και οι Έλληνες... Μην τη διακόφτετε, κυρία Αρβανίτη, κυρία Πρεβεζάνο, μην τη διακόφτετε, λοιπόν, σας παρακαλώ. Οι Έλληνες θα βγουν από την κρίση και οι Έλληνες, εσείς κρατάτε το τιμόνι της Ελλάδας στα χέρια σας, αυτό να το θυμάστε. Επίσης, αυτοί που θα διαψευτούν σε αυτές τις εκλογές είναι οι δημοσκόποι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κυρία Πασχαλίου. Εγώ ευχαριστώ. Κυρία Ραμπατζή, γιατί με την Δημοκρατική Συμμαχία, γιατί με εσάς το τελευταίο στο σχόλιο. Καταρχάς θέλω να πω ότι την επόμενη μέρα, γιατί εμάς, για μας αυτό είναι το μείζον, στις 7 Μαΐου, πρέπει να υπάρχει μια εθνική Ελλάδος, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα πρέπει να καταλάβουν τα κόμματα ότι όσα πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη Βουλή, πρέπει να κάτσουν κάτω και σε ένα μίνιμουμ προγραμματικής σύγκλησης να μπορέσει να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή προγραμματική σύγκληση και πολιτική συνεννόηση για να μπορέσουμε όλοι να συνεισφέρουμε σε μια προσπάθεια κατεύθυνσης όπου θα δοθεί το φως τέλος πάντων στο τούνελ. Θέλω να πω το εξής. Είναι αδιανόητο να ακούγεται ρητορική των δύο μεγάλων κομμάτων σαν να μην έχει συμβεί τίποτα μέχρι σήμερα. Είναι αδιανόητο. Κατεβαίνουν, υποτίθεται, με διαφορετικές ατζέντες, όταν εγώ θα σας πω ότι συμφώνησαν δύο μέρες πριν κλείσει η Βουλή να πάρουν τα χρήματα, τα κόμματά τους, να πάρουν κρατική επιχορήγηση, που αυτό βεβαίως γνωρίζετε όλοι πολύ καλύτερα από μένα, ότι αυτό σημαίνει στην Αγροτική Τράπεζα επιπλέον επιτόκια και μεγάλο πρόβλημα για τους φορολογούμενους και τους αγρότες. Εμείς λέμε ψήφο στη Δημοκρατική Συμμαχία, είναι για μας ψήφο ευθύνης, ψήφο εμπιστοσύνης, ο κόσμος να συμμετέχει στην εκλογική αναμέτρηση, όχι στην αποχή. Και τέλος πάντων πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε να μιλήσουμε και να ψηφίσουμε υπεύθυνα, σοβαρά και ρεαλιστικά πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Ευχαριστούμε. Καλή προσοχή. Κύριε Ραμπατζή, είστε, έχει πιθανότητες, μπορεί να γίνει, βουλευτή, είστε 26 της. Ο κύριος Στρατούλης. Κύριε Στρατούλη, κλείνουμε με εσάς την εκπομπή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, επειδή όλοι είπαν που εργάζονται, να πω ότι είμαι νομικός, είμαι πολιτικός επιστήμονας, είμαι διδάκτορας της νομικής της εργασιακής σχέσης και εργάζομαι στην ιδιωτική πλέον επιχείρηση, τον ΟΤΕ, που τον έχουν πάρει οι Γερμανοί, η Deutsche Telekom, στο επιστημονικό μου αντικείμενο, στα εργατικά θέματα του ΟΤΕ. Τώρα, εμείς... Αφού κάποιοι άλλοι που τους καταγγέλατε εσείς έχουν γίνει ζάπλωτοι με κάτι offshore εταιρείες και λοιπά, γιατί πάει συνδικαλιστικά στελέχη στον ΟΤΕ. Ειδικά όταν είχα καταγγείλει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ, που ήμουν ο μόνος που μειοψήφισα τη σύμβαση με τη Siemens, που ήταν η μητέρα όλων των μειζών. Λοιπόν, εμείς καλούμε τους 1,5 εκατομμύριο ανέργους της χώρας μας, καλούμε τα 4 εκατομμύρια φτωχούς, καλούμε τους εργαζόμενους που χάσαν τους μισθούς τους, τους συνταξιούχους που τους πήραν το φαγητό από το τραπέζι και δεν έχουν να δώσουν χατζηλίκι στα γκόνια τους. Τους μικρομεσαίους που τους έκλεισαν τα μαγαζιά, τους αγρότες που δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, τους καλούμε να πάνε στην κάλπη, να μαυρίσουν όσους τους ρήμαξαν και τους μαύρισαν τη ζωή, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, και να δώσουν ψήφο ελπίδας, ψήφο προσδοκίας, ψήφο θετικής προοπτικής στο ΣΥΡΙΖΑ για μια αριστερή κυβέρνηση που θα απελευθερώσει την χώρα από τα μνημόνια της καταστροφής και από τις δανειακές συμβάσεις της ταπείνωσης. Ευχαριστούμε πολύ όσους ήρθατε μαζί μας απόψε. Ευχόμαστε λοιπόν. Κύριε Μωραϊτάκη, σας είπαμε, εσείς είχατε το λόγο. Αν θέλετε, πείτε μια φράση, πέστε την. Ένα τελευταίο σχόλιο. Να προσέξει ο πολίτης να τιμωρήσει, αλλά να μην αυτοτιμωρηθεί. Γιατί πρέπει να τιμωρήσει αυτούς που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Αυτοί είναι συγκεκριμένα πρόσωπα και μπορεί να επιλέξει τα πρόσωπα τα οποία έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία μέσα στην ιδεολογική πλατφόρμα του κάθε κόμματος. Καλή επιτυχία και σας. Κύριε Διαμαντοπούλου, κλείστε και εσείς πάτε με μία φράση για να σας αδικήσουμε. Ένα τελευταίο σχόλιο. Κάναμε αρκετές θυσίες όλοι μας με πολλές δυσκολίες. Καλό θα είναι να μην τις πετάξουμε αυτές τις θυσίες, να προχωρήσουμε σε έναν δρόμο που θα μπορέσουμε τελικά να δούμε φως στο τούνελ. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ τέλειωσε η εκπομπή. Θα είμαστε και αύριο μαζί στις 9 η ώρα πάλι με υποψηφίους από πάρα πολλά κόμματα. Ευχόμαστε να πάρει ο καθένας αυτό που κρίνει ο λαός ότι αξίζει. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.